Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε άλλη μία ώρα των αποφάσεων. Η ώρα των αποφάσεων, βέβαια, είναι από αυτές που κρατάνε τρεις ώρες. Είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Η εκπομπή «Η ώρα των αποφάσεων» είναι και Σάββατο και Κυριακή. Με το στόχο να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους βήμα στα 5, στα 10, στα 20 λεπτά, όσο θα μπορέσει ο καθένας να πάρει μέσα στη συζήτηση το λόγο, για να δει ο κόσμος, να δείτε εσείς οι πολίτες, ποιοι κατεβαίνουν, τι είναι ατομικά ο καθένας, ποιες είναι οι θέσεις του, πώς υπερασπίζεται τις θέσεις του κόμματός του, πώς απαντάει στις θέσεις των άλλων κομμάτων, για να βγάλετε συμπεράσματα μέσα από αυτό και για τον ποιον θα προτιμήσετε στις εκλογές και για το κόμμα που επίσης θα επιλέξετε να ψηφίσετε στις πιο κρίσιμες εκλογές, όπως λένε όλοι από όλο το φάσμα του πολιτικού μας συστήματος, των πολιτικών δυνάμεων. Είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές αυτές που έχουμε στις 6 Μαΐου. Συμπίπτουν αυτές και με τις εκλογές ΕΦΗ στη Γαλλία. Στις προεδρικές στη Γαλλία. Όπου δεν έχουμε το στροσκάν. Οι ειδήσεις της ημέρας, θα τις πούμε πολύ γρήγορα, τις δύο πιο χαρακτηριστικές, χωρίς να προβάλλουμε και τα βίντεο που έχουν ετοιμάσει οι συναδελφοί από το κανάλι 9. Η Έφη Αλεβίζου θα είναι και σήμερα η παρουσιάστρια της εκπομπής. Τη γνωρίζετε ήδη, για όσο ανοίξατε τώρα για σήμερα, συντονιστήκατε στο 9. Η κυρία των ειδήσεων του Α. Και η Μαρία Νικόλτζιου που θα είναι τη Δευτέρα. Εναλλασσόμαστε στην παρουσίαση των εκπομπών. Οι ειδήσεις της ημέρας είναι δύο. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος λέγει ότι θα μιλήσει όταν θα και αν. Και ο Στρος-Καν λέει επίσης ότι είχε ένα σχέδιο για την Ελλάδα, το οποίο του μείνε στην τσέπη γιατί μπερδεύτηκε με εκείνη την αφισατού Ντιαλό, την γραμματέα, και δεν πρόλαβε να το χρησιμοποιήσει. Δεν έχει όμως τίποτα, λέει, μαζί της. Καλοσύνη του, μεγαλοσύνη του. Έχει με τους άλλους. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος θα μιλήσει, Έφη. Όλα στο φως, είπε. Όλα στο φως. Και όλα. Ξέρει τα πάντα, θα τα πει όλα. Και θα κάνει αποκαλύψεις. Θα σπεύσουν, λέει, να με καταδικάσουν. Το υποτιμάς? Καθόλου, καθόλου. Το περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος έχει μια, όπως δείχνει αυτό το πόρισμα που έχουμε εδώ και το συζητάμε και αυτό το κρατάμε μαζί μας, γιατί θεωρούμε ότι είναι το πιο κρίσιμο πόρισμα για το πολιτικό σύστημα των τελευταίων ετών. Όπως φαίνεται μέσα στο πόρισμα, ήταν δεξιοτέχνης στο να διακινεί χρήμα και μάλιστα να φτιάχνει offshore εταιρείες και με τις offshore εταιρείες να αποκτά ακίνητα, να περνάει με ταχύτητα αστραπής από το βατοπέδι στα οπλικά συστήματα κλπ. Ο κόσμος το είχε τούμπανο, ο πολιτικός κόσμος το είχε τούμπανο, οι δημοσιογράφοι το είχαν τούμπανο, κρυφό καμάρι το είχε ο Άκης με τα σπίτια που έβρενε από εδώ και από εκεί την οικογένειά του. Αν ανοίξει το στόμα του, Έφη, έχει στοιχεία να πει, γιατί ο Άκης αντέγραψε την μέθοδο που έχουν χρησιμοποιήσει πριν από αυτόν και άλλοι πολιτικοί και επίσης και πολλοί δημοσιογράφοι, ιδιαίτερα στην κορυφή του συστήματος. Εάν ανοίξει το στόμα του Άκης, θα μπορεί να πει και για δημοσιογράφους με τους οποίους συνεργάστηκε, θα μπορεί να φτάσει και να πει πολλά, μέχρι και για ατυχήματα ή δυστυχήματα και με νεκρούς κιόλας. Και θα έχει πολλά να πει. Επίσης έχει να πει πολλά για τις καταθέσεις στην Ελβετία, στο Λίχτενστάιν, στη διαδρομή των χρημάτων πολλών πολιτικών. Τα γνωρίζει ο Άκης και από αυτή εδώ την εκπομπή πριν από μερικούς μήνες είχαμε τον Νίκο Καραμαλή, ο οποίος ήταν και είναι ακόμα εκδότης στο παρασκήνιο, είχε μιλήσει μαζί του και όταν ο Άκης ήταν υποκατηγορία, ιδιωτικά είπε κάμποσα τότε και έλεγε πίστευε μόνο ότι δεν θα πάει φυλακή και τε δήλωνε κατάπληκτος όταν τον είπαμε εμείς σύμφωνα με το ρεπορτάζ ότι θα πάει φυλακή και εκείνος και η οικογένειά του. Δεν το πίστευε, είπε αν γίνει αυτό, είχε πει τότε και στον Νίκο Καραμαλή, αν γίνει αυτό έχω χαρτιά για πολλούς και θα κάψω πολλούς, αλλά δεν θα γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Η μία στο εκατομμύριο όμως αποδείχθηκε ότι ήταν αυτή που ήταν πιο κοντά, Έφη, και ο Άκης λέει τώρα αυτά που έλεγε, δεν τα είπε μόνο στον Νίκο Καραμαλή, πληροφορίες μας είναι ότι είχε συναντήσει τότε και το λέμε αυτό και ως πληροφόρηση προς τα έξω, είχε συναντήσει, έκανε ραντεβού με πάρα πολλούς δημοσιογράφους, εκδότες εφημερίδων μεγάλων, επίσης και σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ψάχνοντας να δει εάν η άμυνα είναι μπετόν αρμέ για το πολιτικό σύστημα και δεν θα πάει στη φυλακή. Η άμυνα δεν ήταν μπετόν αρμέ γιατί κατέρευσε το πολιτικό σύστημα και ο Άκης δεν θέλει να μείνει ο μόνος του στη φυλακή.
και λογικό είναι, εμείς θα τον παροτρύναμε κιόλας και θα παροτρύναμε και το πολιτικό σύστημα να πει να έχει επιοίκεια ως προς τον 73χρονο Άκη, αρκεί να δώσει στοιχεία πολύ πιο σοβαρά, έχουμε δικηγόρους από άλλα κόμματα, πολύ πιο σοβαρά για τους άλλους και ιδιαίτερα για κορυφαίους του πολιτικού συστήματος και τις συναλλαγές που έχουν με δημοσιογράφους. Οι καλεσμένοι που έρχονται εδώ είναι καλεσμένοι που κλείνουν από το, μέσα από το σταθμό και προσπαθούμε να τους επιλέξουμε. Όπως μπορούν να σας διαβεβαιώσουν και οι ίδιοι και να διαβεβαιώσουν, καμία σχέση με αυτά τα συστήματα δημοσιογράφων κλπ. Κλπ. Που προβάλλουν κάποιους συγκεκριμένους και αυτοί οι συγκεκριμένοι έχουν άλλου είδους σχέσεις με το σύστημα. Δεν υπάρχει μακριά από εμάς και προκαλούμε και παρακαλούμε αυτά να έρχονται στο φως για όλους. Πρέπει να πάμε να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα αποχωρήσουν, θα έρθουν άλλοι στη θέση τους, να γίνει μια συζήτηση, να παρουσιαστούν όλες οι φωνές όλων των κομμάτων. Ο Στροσκάν, κλείνουμε με αυτό το θέμα, δήλωσε ότι είχα ένα σχέδιο για την Ελλάδα, θα τη σώζαμε την Ελλάδα, δεν προλάβαμε γιατί μου την έστησαν κάποιοι από το πολιτικό σύστημα, λέει, που είχαν πολιτικά προτάγματα. Έτσι ακριβώς το είπε στη συνέντευξη. Δεν ήμασταν όλοι, ήμασταν και άτυχοι δηλαδή. Το πιστεύεις ότι ήμασταν άτυχοι? Όχι. Χιούμορ κάνω. Ο Στροσκάν υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τον Ολάν. Αυτό δήλωσε κιόλας. Αυτό λένε πολλοί ότι μπορεί να είναι πολύ καλό για την πατρίδα μας. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο όπου χρειάζεται μια καλύτερη υποστήριξη για την Ελλάδα. Θα δούμε εάν αυτή τη στήριξη θα την έχουμε από τη Γαλλία και αν θα σπάσει ο άξονας που είναι τώρα ο γαλλογερμανικός, ο περίφημος Μερκοζή. Είναι ένα θέμα που θα το βάλουμε ευθύς αμέσως στους καλεσμένους μας. Τράβηξε λίγο παραπάνω ο πρόλογος, εμείς τα λέμε όλα, γιατί έπρεπε να καθίσει και μια ωραία κυρία ανάμεσα στην παρέα μας, η κυρία Δούρου. Και γι' αυτό και αυτός η ενημέρωση συνεχίζει. Ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης. Ασύγνωστος από υπουργικά καθήκοντα, βουλευτής, από χιλιάδες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης. Είναι κοντά μας να μας πει τη γνώμη του αν είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές ή όχι. Ευχαριστούμε κύριε Χιτήρη που ήρθατε. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης, υποψήφιος στη Β' Πειραιά με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Χιτήρης, να πούμε, παραλήψη μου, είναι υποψήφιος βουλευτής στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ο κύριος Φαΐλος Κρανιδιώτης είναι το δεξί χέρι του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Σαμαρά. Συνεργάτης και φίλος. Δεν είμαι ούτε δεξί ούτε αριστερό. Αριστερό δεν θα ήσουν σίγουρα. Γι' αυτό σιώπησα για να πείτε μόνο σας τι. Η κυρία Δούρου είναι υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Δούρου, στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα σε όλους. Στη Β' Αθηνών. Ο κύριος Πλεύρης με το λαό στην Α' Αθηνών. Καλησπέρα. Και ο κύριος Ζαφυριάδης της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην Α' Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Σας. Να πάμε και στη συνέχεια του στούντιού μας για την ΕΕΝΑ. Λοιπόν. Ο κύριος Ορέστης Κολοκούρης, υποψήφιος βουλευτής με τους οικολόγους Πράσινος στην πρώτη Πειραιός. Θα εκπροσωπήσει τους οικολόγους στη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Κολοκούρη που ήρθατε. Ο κύριος Χρήστος Κατσιώτης, υποψήφιος με το ΚΚΕ στη Β' Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αλέκος Τσουρινάκης είναι υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά στην πρώτη Πειραιός. Στην πρώτη Πειραιός, εδώ με τον κύριο Τσουρινάκη. Ο κύριος Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος με την Κοινωνική Συμφωνία στη Β' Αθηνών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Θεόδωρος Θεοχάρης, υποψήφιος βουλευτής με τη Δράση στη Β' Αθήνας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε την συζήτηση με ερώτηση στον κύριο Χιτήρη και στον κύριο Κρανιδιώτη να μας πούν εάν πιστεύουν, εσείς κύριε Χιτήρη πρώτα, εάν... Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Ξεχάσαμε, και σήμερα το πάθαμε αυτό, ξεχάσαμε έναν ακόμη καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Δρίτσα, υποψήφιο με τους Ανεξάρτητους Έλληνες στην Α' Αθήνας. Καλησπέρα και σας, συγγνώμη που σας ξεχάσαμε. Ευχαριστούμε κύριε Δρίτσα. Κύριε Χιτήρη, ναι. υπάρχει διαφορά αν εκλεγεί ο Ολάντ πραγματική στη Γαλλία, θα σπάσει ο γαλλογερμανικός άξονας. Ο γαλλογερμανικός άξονας για μας, όπως είναι σήμερα ο λεγόμενος Μερκοζή, είναι αυτός που μας οδήγησε εδώ που μας οδήγησε. Έχετε στην κορυφή του πολιτικού συστήματος πάρα πολλά χρόνια. Έχετε ιδιαίτερη πληροφόρηση για τα παρασκήνια που διαδραματίστηκαν στο κρίσιμο διάστημα το 2009
μετά τις εκλογές μέχρι σήμερα, νομίζουμε ότι μπορείτε να πείτε, εάν υπήρξε τέτοιο παρασκήνιο που μας οδήγησε με πίεση αυτού του άξονα εδώ, ή δεν υπήρξε και όποιος και να εκλεγεί, το ίδιο πράγμα θα είναι. Καταρχήν, το ότι αλλάζει, αν αλλάξει, γιατί αυτό το παίρνουμε σαν προϋπόθεση, η ηγεσία, η κυβερνητική ηγεσία στη Γαλλία, ο πρόεδρος, όπως είναι εκεί το σύστημα, αυτό από μόνο του αποτελεί προφανώς μια διαφορά, μια εξέλιξη. Πολύ περισσότερο όταν γνωρίζουμε όλοι μας ότι η Γαλλία, η Γερμανία είναι ο άξονας της Ευρώπης. Και όταν η πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα περασμένα χρόνια είναι μια συμφωνία μεταξύ της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαρκοζή. Άρα με τον αυγή ο κύριος Ολάν και μάλιστα με αυτά τα οποία υποστηρίζει, προεκλογικός τουλάχιστον ο κύριος Ολάν, σημαίνει ότι θα ξανασυζητήσει το θέμα της Ευρώπης και της οικονομικής κρίσης και της αντιμετώπισης της κρίσης αυτής, έτσι διατείνεται, με την κυρία Μέρκελ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε την κυρία Μέρκελ, αν δεν κάνω λάθος, να παίρνει θέση για τις εκλογές τις γαλλικές υπέρ του κυρίου Σαρκοζή. Ανοιχτά, περίπου. Και ταυτόχρονα να απαντά στον κύριο Ολάν, λέγοντάς του ότι η θέση της και η θέση της Ευρώπης πρέπει να μείνει σταθερά εκεί που έχει αποφασιστεί μέχρι σήμερα. Που σημαίνει κάτι τέτοιο, ότι μένει να το δούμε, ότι θα υπάρξουν αυτές οι διαφορές, δεν μπορεί παρά να βγουν στην επιφάνεια. Στο θέμα της Ευρώπης, κύριε Ντάσκα, υπάρχει πάντα και στην πορεία της, υπάρχει μια δυναμική. Σημαίνει δηλαδή ότι θα δούμε ποιες θα είναι αυτές τις διαφορές και τι θα είναι αυτό το οποίο θα επιζητεί να αλλάξει ο κύριος Ολάν και τι συμμάχους θα έχει από την Ευρώπη για την αλλαγή αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη εξέλιξη στα ευρωπαϊκά θέματα. Η κυρία Μέρκελ έχει καθίσει σε ένα δόγμα γερμανικό πάνω στην αντιμετώπιση των οικονομικών της Ευρώπης, που είναι ένα δόγμα αυστηρότατο. Υπάρχει μια άλλη πρόταση, επιτρέψτε μου να σας πω, η οποία λέγεται και η οποία είναι γιατί ο άξονας πρέπει να είναι Γαλλία-Γερμανία. Μπορεί ο άξονας να είναι Γερμανία-Ιταλία-Ισπανία. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή της κορυφής της Ευρώπης μέσα στην κρίση, γιατί μιλάμε μέσα στην κρίση. Mm-hmm. Γενικώς θα δούμε ποια εξέλιξη θα έχει αυτό το πράγμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Για μας όμως εδώ στην Ελλάδα είναι προφανές και ότι εμείς έχουμε τον όποιο λόγο στα θέματα αυτά, αλλά δεν πάβουμε εμείς να είμαστε σε μια ιδιαίτερη, το λένε και οι Ευρωπαίοι, σε μια ιδιαίτερη κατάσταση. Ποια είναι η ιδιαίτερη κατάσταση αυτή? Είναι ότι διαχειριζόμαστε μια χρεοκοπία. Ήδη. Και στη διαχείριση της χρεοκοπίας αυτής θα έχει να ασχοληθεί η αυριανή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Κύριε Χιτήρη, εσείς είσαστε από τους πολιτικούς που είχατε ανοιχτά ταχθεί εναντίον των προώρων εκλογών. Ναι. Και μάλιστα είχατε πει ότι η επόμενη Βουλή θα είναι πολύ χειρότερη από αυτή που έχουμε τώρα. Ναι. Πώς αλλάξατε γνώμη? Δεν άλλαξα γνώμη. Τις εκλογές δεν τις αποφάσισα εγώ. Η γνώμη μου είναι... Κατεβαίνετε όμως αυτές τις εκλογές. Ναι, κατεβαίνω, οπότε... αλλά παραμένει η ίδια. Ξέρετε τι θέλω να σας πω και γιατί το είπα αυτό? Γιατί θεωρώ, και το λένε όλοι, και εγώ το ασπάζομαι, αλλά μετά στην πράξη αλλάζουν, ότι όταν υπάρχει μια κρίση τόσο μεγάλη στη χώρα μας και όταν την κρίση αυτή την παρομοιάζουν με πόλεμο, με κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τότε σημαίνει ότι αυτό το οποίο αποφασίζεται πρέπει να είναι κατά αντιστοιχία. Επομένως, τα κόμματα, κατά άποψή μου, πρέπει να βάλουν λίγο στην άκρη τις δικές τους επιδιώξεις και να κοιτάξουν τις επιδιώξεις της χώρας. Πιστεύετε ότι θα προκύψει η κυβέρνηση συνεργασίας στις 7 Μαΐου?
Αυτό πρέπει να γίνει κατά την άποψή μου οπωσδήποτε. Από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Σαμαρά επιδιώκεται η αυτοδυναμία και αυτό είναι θεμητόν, διότι εκλογές έχουμε. Από τη μεριά του Πασόκ και του κ. Βανιζέλου επιδιώκεται η πρωτιά και αυτό είναι θεμητόν επίσης. Από τη μεριά των άλλων κομμάτων θα μας πούνε επιδιώκεται επίσης η ενδυνάμωσή τους κτλ. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να γίνει, να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Διότι σε μια περίοδο τέτοιας κρίσης και τόσο δύσκολης κατάστασης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια σταθερότητα και πρέπει να έχει κυβέρνηση, μια ομαλότητα εις τρόπον ώστε και η σύμβαση η δανειακή νούμερο 2 που έχει υπογραφεί να μπορεί να προχωρήσει και το δάνειο που θα πάρει η Ελλάδα να μπορεί να προχωρήσει και από εκεί και πέρα βέβαια να επιδιωχθεί. Και αυτό θέλω να το τονίσω ιδιαιτέρως, η έξοδος από την κρίση και η έξοδος από το μνημόνιο. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Πάντως η αλήθεια θεωρώ... είναι ότι δεν είναι δύσκολο να συγκυβερνήσετε. Όχι πως δεν το πίστευα μέχρι τώρα. Άκουσα όμως και τις προγραμματικές δεσμεύσεις του κυρίου Βενιζέλη σήμερα. Ναι. Θέλω να απευθυνθώ και σε εσάς, κύριε Κρανίδη, ότι έχει πολλά κοινά στοιχεία με το Ζάπιο 3. Κοιτάξτε. Το Πασόκ μπορώ να πω ότι με έχει εκπλήξει με τον τρόπο με τον οποίο, χωρίς καμία εδώ αν θέλετε, και μιλάω για την ηγεσία του, αλλάζει συνεχώς θέσεις και μάλιστα ο κύριος Βενιζέλος σε λίγο θα καταγγείλει και τον εαυτό του. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος στήριξε το μνημόνιο, αφήστε με μισό λεπτό. Αφήστε με μισό λεπτό. Στις υπάρχει. Συνθήκες, ένα κόμμα ολόκληρο. Στην πολιτική, η κυρία Χιτήρη, δεν σας διέκοψα. Έγινε ένα κόμμα ολόκληρο. Δεν σας διέκοψα. Σας λέω λοιπόν ότι οι συνθήκες του 2012 του Φεβρουαρίου είναι τελείως διαφορετικές από τις συνθήκες που υπήρχαν το Μάιο του 2010 που είπαμε όχι στο μνημόνιο. Αφού εσείς οδηγήσατε, η κυβέρνησή σας οδήγησε τη χώρα εκτός αγορών σε μια βαθιά ύφεση, με τεράστια ανεργία και με όλους τους δείκτες αρνητικούς. Αποτύχατε, δηλαδή είναι ένα κύπελο το οποίο κερδίσατε, ένα πρωτάθλημα, όπου αποτύχατε σε όλους τους στόχους. Αν είχατε βάλει στόχο να αποτύχετε σε όλα όσα θέλετε να κάνετε, αυτό το καταφέρατε. Λοιπόν, μη μέφεστε λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αναγκάστηκε να πάρει μια πολύ σκληρή απόφαση με τις συνθήκες που εσείς δημιουργήσατε. Λοιπόν, το πρόβλημα σήμερα, ο κύριος Βενιζέλος λοιπόν, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στήριξε το μνημόνιο, το εφάρμοσε, στήριξε το δημοψήφισμα, μετά το αρνήθηκε. Τώρα περίπου αποκηρύσσει τον κύριο Παπανδρέου, τον έχουν βγάλει τελείως από την εικόνα. Σας λέω σε λίγο θα καταγγείλει και τον εαυτό του. Αλλά πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι αυτούργοι του εγκλήματος να έρθουν να διορθώσουν αυτό το οποίο έκαναν. Σε καμία περίπτωση. Η χώρα χρειάζεται ισχυρή ηγεσία σε 7 Μαΐου, διότι δεν πρόκειται να μπει στον αυτόματο. Τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Χρειαζόμαστε να πάρουμε συγκεκριμένες πρακτικές πολιτικές. Ο Αντώνης Σαμαράς στο Ζάπιο και την Κυριακή, την προηγούμενη και την Τετάρτη, για όλα τα θέματα έδωσε πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα, έδωσε ξεκάθαρες πολιτικές τις οποίες θα εφαρμόσουμε, με την μείωση του ΦΠΑ στο 19, στο 9,5%, με την μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα νομικά πρόσωπα στο 15%, που είναι ο πλέον αντιανταγωνιστικός, να το πω έτσι, όπως είχε φτάσει στο 55% αθρηστικά, με το αποτέλεσμα να διώχνουμε τις επιχειρήσεις. Επίσης να έχουμε έναν φορολογικό συντελεστή μέχρι 35% για τα φυσικά πρόσωπα και μια σειρά από άλλα μέτρα πολύ σημαντικά, όπως είναι το να υπάρχει ένα γραφείο, μια αρμοδιότητα για τις επενδύσεις και ένας υπεύθυνος για τις επενδύσεις. Κύριε Κρανιδιώτη, πριν πάτε σε αυτό, επιμένω στο ερώτημα που βάλαμε στην αρχή. Απάντησε σε αυτό που ρωτήθηκα. Όχι, δεν φύγατε εσείς. Ο άξονας, ο Μερκοζή, ο γνωστός. Αυτός δούλεψε καλά για την ελληνική κρίση κατά την κρίση την δική σας. Και το έχει ιδιαίτερη σημασία και η δική σας απάντηση, γιατί είναι οι δυο χριστιανοδημοκράτες. Δεν μας λέει τίποτα μέσα αυτό. Θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος υπέστη επί 1 ώρα και 45 λεπτά το σφυροκόπημα της κυρίας Μέρκελ και υπέμενε μετά για να σηκωθεί όρθιος και να απαντήσει όρθιος λέγοντας τα λάθη της πολιτικής αυτής, τα οποία δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Δεν χαιρόμαστε που επιβεβαιώθηκε ο Αντώνης Σαμαράς. Μακάρι να τα είχε καταφέρει, να τα είχε καταφέρει αυτή η πολιτική, να τα είχε καταφέρει το Πασόκ, να ήταν η χώρα σε καλύτερη θέση σήμερα και εμείς σας μην γινόμασταν κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως η πολιτική αυτή απέτυχε. Λοιπόν, για αυτό που με ρωτάτε, η απάντηση είναι πολύ απλή. Τα προβλήματά μας δεν μας τα λύσει κανένας άλλος. Εμείς θα τα λύσουμε. Παίζει βέβαια τεράστιο ρόλο το διεθνές περιβάλλον. Φαίνεται ότι ο κύριος Ολάν έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Που μπορώ να πω σε σχέση με τον ευρωομόλογο, με την θέση απέναντι στις περικοπές και στην ύφεση, που θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν αυτό επικρατούσε, τα πράγματα θα μπορεί να είναι διαφορετικά. Άρα και εσείς θεωρείτε ότι ο Ολάν
σε αυτή τη χρονική στιγμή είναι καλύτερη επιλογή, επιλογή για, για την Ελλάδα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι να είναι πιο κοντά σε κάποια πράγματα που έχουμε σημαντικό. Πάμε μετά στο θέμα της συνεργασίας. Συνεργασία μετά, 6 Μαΐου γίνονται εκλογές. 7 Μαΐου το πρωί πρέπει να ξυπνήσουμε και να δούμε κυβέρνηση. Πρώτον, έχετε στοιχεία, ελπίζετε, θεωρείτε ότι είστε στην αυτοδυναμία κοντά, είναι η Νέα Δημοκρατία που προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Θεωρείτε ότι και με αυτοδυναμία είναι επιβεβλημένο κάνετε κυβέρνηση συνεργασίας και με ποιους. Ιδιαίτερα στο ερώτημα περιλαμβάνουμε τους ανεξάρτητους Έλληνες του Πάνου Καμένου, γνωρίζοντας, τονίζοντας, παρουσιάζοντας και βάζοντας εδώ στη συζήτηση και το θέμα που προέκυψε με τις καταγγελίες για τον υποψήφιο βουλευτή του στα Γιάννενα, τον κύριο Χίτο, και την γνωστή ιστορία είναι, δεν είναι πλαστή η απόδειξη για την ΕΕΠ, όπως λέει ο ίδιος, αν είναι έμισθος της ΕΕΠ, κάτι που πυροδότησε κόντρα του Πάνου Καμένου, του συγκεκριμένου δημοσιογράφου υποψήφιου, με τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μιχελάκη, πήρε η ιστορία αυτή πήρε μια ένταση μεταξύ συγκρού, λέει, έτσι έλεγε ο Πάνος Καμένος και ο δημοσιογράφος ο Χίτος, και σε εσάς. Αυτό στη συνεργασία θα παίξει ρόλο ή δεν είναι καθόλου στα πλάνα σας ενδεχόμενες συνεργασίες με Πάνο Καμένο? Να τα πιάσουμε με τη σειρά. Πρώτον, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει και τη δικαιοσύνη. Εγώ δεν είμαι ούτε γραφολόγος για να ξέρω, ούτε έχω σχέση με μυστικές υπηρεσίες. Έχω φίλους που έχουν υπηρετήσει αξιωματικού στρατού και της αστυνομίας, αλλά αυτά τα ζητήματα θα τα κρίνουν άλλοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο εγώ έχω να πω μόνο είναι ότι είναι μια καταγγελία που έγινε από μια μεγάλη εφημερίδα της παράταξης. Έτσι, από τη δημοσίευσαν και την υπογράφουν κάποιοι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, το θεωρώ επικός αστείωτα να αποδίδεται σε πολιτικά κόμματα και σε συγκεκριμένα πρόσωπα και πολύ περισσότερο σε κορυφαία στελέχη της παράταξής μας. Έτσι. Θα τα βρουν εκεί που πρέπει να τα βρουν. Αυτοί οι οποίοι ενοχλούνται. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα επί του κυρίου θέματος. Υπάρχουν δύο χώρες, κύριε Ντάσκα. Υπάρχει η Λιμνούπολη, όπου ζει ο Ντόναλντ Ντακ, ο Μίκη Μάους και ο Πάνος Καμένος και ο κύριος Τσίπρας. Και υπάρχει και η πραγματική Ελλάδα. Υπάρχει και η πραγματική Ελλάδα. Να κοιτάξετε, λύσεις του τύπου για την οικονομία θα προσλάβουμε 100.000 δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ θεωρώ ότι αφορούν μια φαντασιακή χώρα. Όπως και λύσεις του τύπου θα πάμε στον Πούτιν να τιτλοποιήσουμε τον ορυκτό πλούτο και θα μας κόψει μια επιταγή. Και αυτές αφορούν μια φαντασιακή χώρα. Η Ρωσία δάνεισε 2 δισεκατομμύρια στη Λευκορωσία. Ακούσατε προηγουμένως. Λοιπόν, με νούμερα πάντως αυτή είναι η πρόταση που θυμάμαι εγώ. Άλλοι δεν έχω ακούσει. Μπορεί να έχετε ασθενική μνήμη, αλλά μην το αρχίσουμε. Μια χαρά είμαι. Στα 47 μου η μνήμη μου, τα εγκεφαλικά μου κύτταρα είναι ακμαία ακόμα. Λοιπόν, υπάρχει. Θυμίζω ότι η Ρωσία δάνεισε 2 δισεκατομμύρια στη Λευκορωσία και το μόνο που δεν έκανε να του βγάλουν τα δόντια με τα νάλια. Του πήραν όλο το ενεργειακό σύστημα. Λοιπόν, κανείς δεν χαρίζει λεφτά. Στην πραγματική Ελλάδα, λοιπόν, χρειάζεται πραγματική ηγεσία και χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το θεωρώ απολύτως εφικτό και όσο περνάνε οι μέρες, ο κόσμος θα συσπηρώνεται. Διότι ο μέσος Έλληνας, κύριε Ντάσκα, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, ο μέσος Έλληνας οποιασδήποτε παράταξης είναι νοικοκύρης. Και τι σημαίνει αυτό? Θέλει ασφάλεια για το σπίτι του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του, για τη δουλειά του. Δεν θέλει πειράματα, ούτε θέλει κανείς να παίζει το μέλλον της χώρας στα ζάρια. Ούτε πολύ περισσότερο για δημοσκοπικά ωφέλη να λαϊκίζει και να λέει πράγματα απίθανα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έχω ακούσει προτάσεις του τύπου, για να δει και η κυρία Δούρο ότι η μνήμη μου είναι μια χαρά, ότι να επιβάλλουμε, λέει, ειδική εισφορά στους εφοπλιστές, για παράδειγμα. Mm-hmm. Ας πούμε, τους διαφεύγει μια λεπτομέρεια. Ο εφοπλιστής με ένα τηλεφώνημα, αν όχι με ένα email, μπορεί να αλλάξει σημαία. Έτσι. Λοιπόν, να διώξουμε και την υπόλοιπη ναυτιλία. Λοιπόν. Ακούστε να δείτε. Βιασμός είναι αυτό. Αυτό που θέλει η πραγματική οικονομία, κυρία Δούρου. Σοβαρή εθνική αστική τάξη, θέλει, αλλά θα τα πω ναι, όταν θα μου δώσει, όχι, όταν θα μου δώσει, λοιπόν, ο κύριος Νάσκας. Η σοβαρή εθνική αστική τάξη δεν λειτουργεί οικονομία, έτσι. Στην πραγματική οικονομία και στην πραγματική χώρα δίνει κίνητρα σε εφοπλιστές να φέρουν τα πλοία τους και τα χρήματά τους εδώ. Να δουλεύουν ελληνικά πληρώματα. Εμείς το είπαμε. Ο Πειραιάς, Διεθνές Ναυτιλιακό Κέντρο, φορολογική ασυλία για να αναπατριστούν τα χρήματα τα οποία φύγανε, μικρότεροι φορολογικοί συντελεστές, μικρότερο ΦΠΑ για να κινηθεί η αγορά. Ρίχνετε τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή στο 32% όμως προτείνεται. Δηλαδή προτείνεται ο κύριος Σαμαράς, αφού αποχώρησε από τη συζήτηση για το φορολογικό, ήρθε με την πρότασή του και είπε το ρίχνουμε. Μέχρι 35 για τα φυσικά πρόσωπα. Μέχρι 32 εγώ διάβασα. Θυμάμαι 35, μπορώ να κάνω λάθος. Σημαίνει ότι τα υψηλά εισοδήματα θα πληρώνουν λιγότερα από ό,τι πληρώναν τώρα. Αυτό που λέω. 15% για τα φυσικά. Λέω, λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα της συγκυβέρνησης. Στο θέμα της συγκυβέρνησης. Στην Ελλάδα, ομά, κύριε Ντάσκα, δεν υπάρχει ούτε κουλτούρα, ούτε παράδοση κυβερνήσεων συνεργασίας. Και θα σας πω και τους πολλαπλούς λόγους.
Θυμίζω ότι το πώς σχηματίστηκε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού που μας οδήγησε στις εκλογές του κ. Παπαδήμου. Φτάσαμε να έχουμε υπουργό άμυνας και τέσσερις αναπληρωτές και υφυπουργούς άμυνας, λες και είμαστε στη Σοβιετική Ένωση, που είχε 2 εκατομμύρια στρατό. Γιατί πρέπει να τηρηθούν διάφορες ισορροπίες μας στο Πασόκ και να είναι ικανοποιημένες όλες οι φατρίες. Η χώρα, αυτό το οποίο δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει, είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα πρέπει να πάρει γρήγορες αποφάσεις. Και να δώσω ένα παράδειγμα, είναι υπουργός, ας πούμε, ο κύριος Τάδε, ο οποίος είναι άχρηστος, ανίκανος, αποδεικνύεται κλέφτης, αποδεικνύεται τεμπέλης. Και θέλει να τον αλλάξει. Το Σύνταγμα τι λέει, ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάει από τους υπουργούς του. Σε μια κυβέρνηση συνεργασίας δεν θα μπορεί να το κάνει αυτό, θα πρέπει να πάει να συνδιαλλαγεί με το κόμμα εταίρο για να μπορέσει. Να κάνει αυτή την αλλαγή. Πώς το κάνει, λοιπόν, η Γερμανία όμως, η Γερμανία πρώτον υπάρχει η παράδοση αυτή. Υπάρχει η παράδοση αυτή. Υπάρχει η κουλτούρα αυτή, αν θέλετε. Στην Ελλάδα δεν την έχουμε κατακτήσει. Να το συζητήσουμε μετά από 10 χρόνια. Είπατε ειδικού σκοπού. Με ποια κόμματα νιώθετε ότι είναι κοντά τα προγράμματά σας, ώστε την επόμενη μέρα να απευθυνθείτε, αν δεν έχετε την αυτοδυναμία. Αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα προγράμματος. Uh-huh. Είναι θέμα ανατροπίας και θέμα προσέγγισης και θέμα. Πέστε αν θέλετε, το ποιος βιάζει, το ποιος βάζει, ποιος συμφέρον πρώτα. Πέστε μας λοιπόν τα αυτή κόμματα. Τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω κάποιο. Δηλαδή, αν ένα το οποίο θα μπορεί. Ένα αλλά λεπτό, θα μπορεί. Σε κάθε περίπτωση. Ξανά, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Σε κάθε περίπτωση. Ο αρχηγός μας έχει πει ότι αν δεν μπορεί να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση, έτσι θα κάνουμε εκλογές. Τι μας παίρνει δηλαδή να κάνουμε αυτό. Βιώσιμη κυβέρνηση μπορεί να γίνει. Για μας αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και σε εξήγησα το λόγο. Θα πρέπει να συνδιαπραγματευόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος για την Ελλάδα να συμβεί αυτό, ας πούμε. Η Ελλάδα είναι η μόνη δημοκρατία που κινδυνεύει από εκλογές. Όχι, δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Αυτό θα κρίθει τότε. Ο λαός θα αποφασίσει και πρέπει να σεβαστούμε την απόφασή του. Δεν σας είπα ότι. Ακούστε, πρώτα απ' όλα, η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τις εκλογές. Όχι, αλλά το αποτέλεσμα των εκλογών δεν είναι. Ούτε είπε ότι θα κάνουμε εκλογές μέχρι να βγει κυβέρνηση. Εάν γίνει επαναληπτικές. Που εγώ πιστεύω είπα τη θέση μου. Δεν θα χρειαστεί. Κύριε Κρανιδιώτη, ακούστε το ερώτημα. Ξέρουμε όλοι εμείς στη δημοσιογραφία ότι ο Αντώνης Σαμαράς σας συμβουλεύεται στα πιο κρίσιμα. Δεν είναι έτσι. Ο Αντώνης Σαμαράς ακούει πολλούς ανθρώπους. Σαν πραγματική φυσική ηγεσία επιλέγει. Ακούστε το ερώτημα. Ξέρουμε ότι σας συμβουλεύεται. Σας φωνάζει λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί και λέει Φαΐλο. Έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Να πάω σε εκλογές ή να κάνω να απευθυνθώ στα άλλα κόμματα. Για άποψη, για απάντηση θα δώσει. Για προσωπική μου η άποψη είναι ότι η χώρα χρειάζεται αυτοδύναμη ισχυρή κυβέρνηση. Άρα πάμε σε εκλογές ξανά. Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί. Κυρία Δούρου. Ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα. Φαντάζομαι θα ξεκινήσουμε από τις εκλογές γαλλικές και θα έρθουμε στο πώς θα κάνει η ανάπτυξη. Έχετε μοναδική ικανότητα να κάνετε σύνθεση σε όλα τα θέματα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα όμως, γιατί πραγματικά έχουν ανοιχτεί πάρα πολλά θέματα, κάποια είναι ήδη στον αέρα. Κύριε Ντάσκα, κυρία Λεβίζου, για όποιον παρακολουθεί πολιτικό αναλυτή της γαλλικής σκηνής, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Ολάντ έχει χαρακτηριστεί από άχρωμος έως άοσμος. Είδαμε όμως ότι σε αυτές τις εκλογές ο κύριος Ολάντ έδωσε μία μάχη. Παραξενεύει πάρα πολλούς το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να ταυτιστεί με αυτή τη νίκη του κύριου Ολάντ, διότι με την εξαιρετική πίεση της αριστεράς που από το 2% έφτασε στο 11%, ο κύριος Ολάντ έβαλε μια σειρά από πράγματα που τουλάχιστον είτε προσωπικά στο παρελθόν είτε η σοσιαλδημοκρατία στη Γαλλία δεν τα είχε ξαναπιάσει στο στόμα της. Το ζήτημα, ας πούμε, της μεγάλης φορολόγησης των φυσικών προσώπων, 80% τόλμησε να πει ο κύριος Ολάντ. Δεν σας λέω ότι θα ήθελα να το κάνει αυτό ο κύριος Βενιζέλος, αλλά όταν κατά καιρούς και ο Αλέξης Τσίπρας και η θέση μας στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει λόγο για τέτοιου είδους ποσοστά, έχουμε περιγραφεί ως καταστροφολόγοι, έχουμε δε λιδωρηθεί. Τώρα, το θέμα είναι ότι έχουν πραγματικά ενδιαφέρον οι γαλλικές εκλογές. Για ποιο λόγο? Ο κύριος Σαρκοζή, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνείται να αλλάξει το άρθρο 130 που αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μπορεί να δανείζει με 1% όπως δανείζει στις ιδιωτικές τράπεζες. Κοιτάξτε τώρα, την ίδια στιγμή που ο κύριος Σαρκοζή, ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρνείται να αλλάξει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βγαίνει στο προεκλογικό μπαλκόνι τις προηγούμενες μέρες, αναγκάζεται από την πίεση της αριστεράς, του κ. Μελανσόν και του κ. Ολάντ, να πει για πρώτη φορά ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να δανείζει με τους ίδιους όρους ιδιωτικές τράπεζες και κράτη. Συγγύει ηχθείως, κύριε Τράγκα, από τη μεριά του Βερολίνου, γιατί όπως σωστά είπατε και όπως λένε αστειευόμενοι οι συνάδελφοί σας στο εξωτερικό. Αν γίνει ο Τράγκα, ο Μερκοζή. Κάνω ότι δεν τα άκουσα.
ο Μερκοζή, δηλαδή το δίδυμο Μερκοζή, όσον αφορά το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα ευρωομόλογα, που θα μας πιστώσετε την πρόταση, μια και ο Αλέξο Τσίπρας είναι και αντιπρόεδρος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, το είπαμε ήδη το Φεβρουάριο του 2010, αλλά ο κ. Παπακοσταντίνου το αρνιόταν. Νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν λοιπόν πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εκλογές για την Κυριακή στη Γαλλία. Στην Ήπειρο ούτως ή άλλως είδαμε την παρέτηση της ρουμανικής κυβέρνησης, ανακατατάξεις στο προηγούμενο χρονικό διάστημα με την Ουγγαρία και την Τσεχία. Και βεβαίως τεράστιο ενδιαφέρον εδώ για μας, διότι τι θα ξημερώσει τη Δευτέρα το πρωί, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε πραγματικά να στείλουμε ένα διαφορετικό μήνυμα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σε συνάρτηση με το μήνυμα που στάθηκε από το γαλλικό λαό και που τουλάχιστον όλα δείχνουν ότι ο κύριος Ολάτ, σερνόμενος ή μη, βάζει μια σειρά από θέματα που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν ταμπού, αν θέλετε, για τον κύριο Σαρκοζή και για το δίδυμο Μερκοζή. Ο κύριος Ολάντ λέει, η κυρία Δούρου, ότι δεν πρέπει να μείνει κανείς στη Γαλλία, όχι να μην έρθει κανείς άλλος, αλλά πρέπει να μείνει κανείς στη Γαλλία από τους μετανάστες ή τους λάθρο μετανάστες χωρίς άδεια. Χωρίς να το ζητήσουν, χωρίς να του επιτρέψει η Γαλλία. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορείται και από πολλούς στην Ελλάδα ότι βρίσκεται πίσω από την πίεση να είναι χαλαρός ο έλεγχος, να μην απομακρύνονται οι λάθρο μετανάστες που έρχονται λαθρέα εδώ, με αυτή την έννοια το λέω. Όχι στο ανθρώπινο στοιχείο. Δεν υπάρχουν λαθρέοι άνθρωποι, ναι. Σωστά. Λαθρέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν, λαθρέοι μετανάστες υπάρχουν. Παράνομοι υπάρχουν. Παράνομοι. Ναι. Παράνομοι. Χωρίς χαρτιά. Όταν έρχεται κανείς λάθρα, μπαίνει μέσα, μας ενοχλεί αυτή η λέξη. Άποψη είναι. Δεν μπορεί να μπει κανείς. Ας πούμε εκεί. Πάμε λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συγκεκριμένη θέση. Ο Ολάντ λέει αυτό. Να σας πω, σήμερα η θέση δική σας στο ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι? Είναι μέσα στο ευρώ και συντονισμένη θέση απέναντι σε μετανάστες με αυτής της κατηγορίας? Λοιπόν, κύριε Ντάσκα, ιδίως σήμερα η γαλλική σκηνή και η γαλλική κουβέντα έχει να κάνει με το περιβόητο Νικάμπ, δηλαδή την Μπούργα, και έχει ξανανοίξει έτσι ο διάλογος αυτή τη στιγμή στην πολιτική σκηνή μεταξύ του κύριου Σαρκοζή και του κύριου Ολάν, ναι, σε σχέση και με το μεταναστευτικό και σε σχέση με ζητήματα του γαλλικού συντάγματος και των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αν είναι λοιπόν δικαίωμα μιας γυναίκας να φοράει Νικάμπ ή όχι. Θα μου επιτρέψετε να σας διορθώσω για κανένα λόγο, γιατί σήμερα. Παρακαλώ, ναι, ο κύριος Ολάντ λοιπόν δεν λέει ακριβώς αυτό. Δεν έχει φτάσει όμως ακόμα σε εκείνο το σημείο, όπως πιέστηκε για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να πιεστεί και για τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής και για να βάλει στο στόμα του το ζήτημα του Δουβλίνου 2, που κακώς εδώ λέμε ότι είναι συνθήκη. Το ακούω από πάρα πολλούς. Δεν είναι συνθήκη, είναι κανονισμός, είναι παράγωγο κοινοτικό δίκαιο, όπως λέμε, δεν αφορά τα ζητήματα της μετανάστευσης, αφορά τα ζητήματα του ασύλου, που ξέρετε το πρόβλημα μας δεν είναι από τους αιτούντες πολιτικού ασύλου, είναι κυρίως από τους οικονομικούς μετανάστες. Και κανένας δεν κάνει λόγο για το γεγονός ότι υπογράψαμε πριν από λίγα χρόνια το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, που δεν έχει, κύριε Ντάσκα, δεσμευτική ισχύ. Τώρα, η ιστορία με τη μεταναστευτική πολιτική και το ΣΥΡΙΖΑ. Εν πολλής έχει φτιαχτεί ένα στερεότυπο για την αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο καλούμαστε να δώσουμε εξηγήσεις, αντί να έρχεται η κουβέντα στο ποιες θα πρέπει να ήταν οι προτάσεις που είχαμε κάνει στα τώρα. Επειδή και... μας πιέζουν για διάλειμμα, λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα. Θέλετε να πάμε σε διαφημίσεις. Γιατί δεν είστε μόνο από πίσω, είστε και μπρος στο πρόβλημα και μπροστά. Οι προτάσεις τύπου για μεταναστευτική πολιτική, για κυβερνητικό πρόγραμμα, λεφτά υπάρχουν. Είναι καλές για διαφημιστικό πρόγραμμα. Μετά να συνεχίσουμε. Μιλάω για μια δάσκα. Κράτηση απέλαση για τους παράνομους. Δεν είναι δικιά σας, κύριε. Δική σας πολιτική είναι αυτό. Εκτός αν ο κύριος Παυλόπουλος εξέφραζε αυτή την πολιτική που λέτε. Λοιπόν, επειδή λεφτά δεν υπάρχουν, να ρίξουμε διαφημίσεις. Προεκλογικά πολλά έχουμε, μετεκλογικά όμως κρίνεστε για αυτό. Εδώ είμαστε έφη στην ώρα των αποφάσεων. Και η συζήτηση είχε ανάψει για τα καλά γύρω από το θέμα της λαθρομετανάστευσης. Εκεί είχαμε μείνει. Πρώτο-τελευταίο Σάββατο. Πρώτο-τελευταίο και ο Λάντι για μετανάστες. Έχει πρόγραμμα ο κ. Ζαφυριάδη και από το μεταναστευτικό.
το οποίο θα έμοιαζε σε, πριν από 4-5 χρόνια ακροδεξιό εδώ στην Ελλάδα, το πρόγραμμα του Ολάν. Η κυρία Δούρου έχει το λόγο, είχε και πριν. Η κυρία Δούρου πρέπει να μας, ναι, πολύ γρήγορα, πρέπει να πολύ μας απαντήσετε γρήγορα, και γι' αυτό και για το μεταναστευτικό. Και επίσης αν εσείς βλέπετε πορεία του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ευρώ, όπως είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως την εξέφρασε και στο Ράδιο 9 ο Αλέξης Τσίπρας, ναι, πριν από, ναι, μια εβδομάδα. Λοιπόν, πάρα πολύ γρήγορα, δικώντας μια πάρα πολύ σημαντική πτυχή της, και της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, κύριε Ντάσκα. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι αντί για τα πριβότητα στρατόπεδα συγκέντρωσης που εξήγηλε ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τη βοήθεια του κύριου Βορύδη και είδαμε μια διελκυστίδα που τελικά... Δεν τον αφήνει ο Βορύδης. Δεν τον αφήνει. Ευχαριστώ, κύριε Χιτήρη. Δεν τον αφήνει ο κύριος Βορύδης. Παρ' όλα αυτά είναι έτοιμο το... Είδαμε, κυρία Λεβίζου, ένα λονταρισμό τύπου στην Αμυγδαλέζα να γίνει στρατόπεδο, ό,τι και να γίνει κτλ. Όπου στην καλύτερη περίπτωση, κύριε Ντάσκα, θα πρόκειται για ένα πάρτι των εργολάβων. Δεν θα έλυνε και το πρόβλημα με την αριθμητική του Πασόκ. Όχι με το ότι πιστεύουμε εμείς, διότι διαιρούσε κάτι εκατομμύρια διαχείλου στο στρατόπεδο κτλ. Αντί λοιπόν να γίνει αυτό, να έχουμε κέντρα ανοιχτά, στέγαση και φιλοξενίας για τους ανθρώπους που, αν θέλετε, τους βρίσκουμε με το λιμενικό και τους ψαρεύουμε το εισαγωγικό. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Περιμένετε. Μπορεί ανοιχτά, να μην έχετε ασθενική μνήμη, ελληνικά, δεν καταλαβαίνετε. Να μπαίνουν και να βγαίνουν. Όχι, δηλαδή, με διακόπτεν από τις προτάσεις. Έτσι θα τους διώξουμε. Να μιλήσουμε. Ευχαριστώ. Για να μιλήσουμε και άλλοι. Είναι τόσοι άνθρωποι. Λοιπόν, κύριε Ντάσκα, αυτό έπρεπε να γίνει άμεσα. Να μην έχουμε συγκεκριμένο όμως σε αυτό. Τι εννοείται. Τι εννοείται και ως προς τον αριθμό των μεταναστών, κύριε Δρού. Λέει η Ελλάδα, μας λένε οι αριθμοί, ότι έχει το μεγαλύτερο ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Θα πηδάμε από τα νούμερα στις ερμηνείες του κ. Βρανιδιώτη και προσπαθώ παλεύοντας. Προσπαθώ να σας... Δεν θέλω να με βοηθήσετε, θέλω να σας πω τις προτάσεις. Όχι, να σας πιέσω, όχι να σας βοηθήσω. Να δώσετε μια συγκεκριμένη απάντηση στον αριθμό. Ο αριθμός μας είναι, λέει, στο μεγαλύτερο ποσοστό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη από πλευράς πληθυσμού και μεταναστών. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει ότι υπάρχει πρόβλημα, πρώτον το αναγνωρίζει ως πρόβλημα, και δεύτερον τι θα κάνει ως προς τον αριθμό των μεταναστών. Κύριε Ντάσκα, βεβαίως το αναγνωρίζουμε και είμαστε εξωφρενικά οργισμένοι, διότι συνδέθηκε το ζήτημα της ασφάλειας και της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας με την μεταναστευτική πολιτική, προκειμένου να κρύψουν τις ευθύνες τους, όχι για την ανικανότητα ή μια άφρονα πολιτική των προηγούμενων χρόνων, κατ' εμέ μια συντεταγμένη πολιτική που μπλέκει μέχρι τα real estate και τις μεσητικές εταιρείες όταν αφορά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Τώρα όμως, για όλη την Ελλάδα, και αν έχουμε χρόνο να πούμε και για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, εμείς λοιπόν λέμε, κύριε Ντάσκα, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με το γραφείο και την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, λοιπόν, ότι να έχουμε ανοιχτά κέντρα φιλοξενίας, όπου οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν χωρίς χαρτιά μέσα από τα σύνορα της χώρας μας, πάρα πολλές φορές το λιμενικό σώζει μωράκια, λοιπόν, να πηγαίνουν εκεί. Λέμε ότι πρέπει να δοθούν ταξιδιωτικές οδηγίες και τα χαρτιά. Λοιπόν, λέμε επίσης ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ιστορία με το ζήτημα του πολιτικού ασύλου. Και λέμε επίσης, και φοβάμαι ότι θα δικαιωθούμε με καθυστέρηση 24 μηνών, όπως έγινε και με τη χρεοκοπία της χώρας, ότι έχει μια εξαιρετικά ευρωπαϊκή διάσταση το ζήτημα, διότι, όπως λέγαμε και πριν τις διαφημίσεις, συμφωνώντας με τον κανονισμό του Δουβλίνου 2 και με το σύμφωνο για τη μετανάστευση, κατορθώσαμε ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό, όπως ήταν το ζήτημα της ευρωπαϊκής οικονομικής κρίσης, να το μετατρέψουμε σε ένα ελληνικό, να έχουμε αφαιθεί στην τύχη μας. Είδατε τη σφαλιάρα που φάγαμε από την αρμόδια επίτροπο σε εσωτερικές υποθέσεις, όταν ο κ. Χρυσοχοΐδης πήγε να εξηγήσει το μεγαλόπνοο σχέδιο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που του είπε πρώτον αφενός αυτά δεν γίνονται και δεύτερον δεν έχω καταλάβει μέχρι την ώρα γιατί δεν έχετε πάρει εκατοντάδες κονδύλια για το ζήτημα της μεταναστευτικής, εννοώ εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ, για το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής. Τώρα, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, πραγματικά, αυτό που έγινε είναι απαράδεκτο. Το είχαμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Έχουμε αφήσει... Το αποδείξατε και στην Ιπατία. Έχουμε αφήσει αυτή τη στιγμή στη σκιά της Ακρόπολης μια ιστορία που αφορά και τους φτωχούς Έλληνες και τους μετανάστες. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για τα ζητήματα ότι δεν υπήρχε σοβαρός ρημοτομικός σχεδιασμός, χωροταξικός σχεδιασμός. Ο καημένος, ο σχορεμένος, ο Κούρκουλος έφτιαξε το Εθνικό Θέατρο και τίποτα άλλο. Αυτή ήταν η μοναδική παρέμβαση. Τίθεται ζήτημα πρόληψης και καταστολής της αστυνομίας.
Διότι όπως εγώ που εργάζομαι στο κέντρο της Αθήνας και επειδή δεν χρησιμοποιώ. Ευχαριστώ και για την χαρά υπάρχει αστυνομία, αλλά όταν κάνει τη δουλειά της, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει στα δικαστήρια. Επειδή δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο και μετά τη δουλειά μου πηγαίνω και με τα πόδια στην Κουμουνδούρου, σας λέω ότι είναι υποκριτικό, αν κάποιος έχει πραγματικά περπατήσει, όχι μόνο από τις οθόνες τηλεόρασης, να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει, βεβαίως υπάρχει πρόβλημα και σας το λέω και ως γυναίκα. Αυτό όμως, και απάντηση είναι από τα ανοιχτά τη μια μέρα στην άλλη, λοιπόν, από τη μια μέρα στην άλλη ογκούται και πέρα από το να βλέπω κάμερες να ακολουθούν τον κύριο Χρυσοχοίδη και να σκουπίζουν τους ανθρώπους εντός εισαγωγικών, δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, τελευταίο. Εμείς λέμε, κύριε Ντάσκα, ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έτυχε, πέτυχε. Διότι η παλιά, πρώην απόρριτη, αλλά πια μπορεί να το βρει κάποιος και στο διαδίκτυο, έκθεση της ΕΕΠ για το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, υπογραμμίζει και φωτίζει επιχειρηματικά συμφέροντα που έβγαλαν τον μέσο Έλληνα πολίτη από το Ιστορικό Κέντρο, μια και έκαναν δύσκολο το δανεισμό για αγορά πρώτης κατοικίας, που σημαίνει ΚΑΣ, που σημαίνει μισθητικές εταιρείες. Εκεί μείνεται. Και το ζήτημα της αστυνόμευσης, γιατί κοιτάξτε, ο Νιγηριανός που φεύγει δεν παίρνει μαζί του και τσάντες ψεύτικες Louis Vuitton. Εδώ πέρα κάποιος του τις προμηθεύει. Εκεί μείνεται. Λοιπόν, το έγκλημα είναι οργανωμένο και πρέπει να προσέξουμε. Κύριε Πλεύρη, σε αυτό που είπε η κυρία Δούρου για τα συμφέροντα, εμείς ξέρουμε δημοσιογραφικά και εσείς το έχετε ακούσει βεβαίως, ότι έχουν εδώ και μερικά χρόνια πάνε και αγοράζουν στο κέντρο της Αθήνας αρκετά κάποιοι. Και λένε ότι, ξέρετε, αφήνουν τους μετανάστες το έγκλημα να ογκούται, όπως είπε η κυρία Δούρου, για να έρθει μετά από 2-3 χρόνια, 4, αφού θα έχουν αγοράσει αυτά που θα έχουν αγοράσει, μία σκούπα, θα φτιάξει το ιστορικό κέντρο ή θα το φτιάξει καλά, θα γίνει, πάει να γίνει και ένα γήπεδο με μια τεράστια μπίζνα εκεί με τον Παναθηναϊκό και με άλλα συμφέροντα που είναι από πίσω, Βοβούς και λοιπά, που είναι εδώ μέσα στο πόρισμα του Άκη Τσοχατζόπουλου και εκεί με άλλες αγοραπολισίες, πάει να γίνουν και αυτά και θα μας πούνε ότι, ξέρετε, γίναμε πλούσιοι με την παρουσία των μεταναστών. Εσείς το βλέπετε όχι, αυτό κύριε, και ως πρόβλημα. Κύριε Ντάσκα, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ή ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει μόνο. Όχι, θα σας πω κάτι. Αυτό όλο το σενάριο, το οποίο το ακούω και κατά την άποψή μου σε μεγάλο βαθμό είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, το λέω ευθέως. Στο ψηρίτσι. Προσέξτε, κύριε Δούρου, δεν θα με διακόψετε. Σας άκουσα όλο το διάστημα. Ναι, αλλά σας άκουσα όλο το διάστημα. Αν εξαιρέσουμε ένα μικρό κομμάτι του ιστορικού κέντρου πέριξ της Ομονίας που μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει αυτό στον Άγιο Παντελεήμονα. Δεν υπάρχει στην Κυψέλη, δεν υπάρχει στα Πατήσια. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή αριστερά, για όλα φταίει η επιχειρηματικότητα. Για όλα τα κακά και τα δεινά, φταίει η επιχειρηματικότητα. Έχει στοχοποιηθεί κάθε κίνηση. Δεν προχωράει. Εγώ διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Ντάσκα. Να έχει προχωρήσει η διπλή ανάπλαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόβλημα να γίνει τζαμί στο Βοτανικό με τους μιναρέδες. Το να γίνει διπλή ανάπλαση μόλ και γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τότε ενοχλόντουσαν οι κορμοράνοι. Δεν ενοχλούνται οι κορμοράνοι άμα είναι να γίνει τζαμί. Μισό λεπτό. Εμείς στη μεταναστευτική πολιτική. Τώρα πρέπει να σεβαστώ. Εμείς στη μεταναστευτική πολιτική. Εμείς στη μεταναστευτική. Θα σας πω. Εγώ θεωρώ τον κύριο Τσίπρα ηθικό αυτούργο του παρεμπορίου, του εμπορίου ναρκωτικών που γίνεται μέσα στη δημοτική αγορά Κυψέλης, που την έχει καταλάβει ανοιχτή πόλη. Πουλάνε ναρκωτικά μέσα με ηθικό αυτουργό τον κύριο Τσίπρα. Ξεκάθαρα. Η ανοιχτή πόλη να παρέμβει ο εισαγγελέα. Να μου κάνει μήνυση ο κύριο Τσίπρα. Τα στοιχεία τα έχω. Τα στοιχεία τα έχω. Τα στοιχεία τα έχω πάει. Τα έχω πάει. Και εκκρεμεί αυτή τη στιγμή δικογραφία ότι στην ανοιχτή πόλη που έχει καταλάβει τη δημοτική αγορά γίνεται εμπόριο ναρκωτικών και παρεμπόριο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αφήνει να μπουν μέσα. Ότι λοιπόν, μόνο το σπίγκελ πάμε τώρα. Στον κύριο Τσίπρα. Πάμε τώρα. Εμείς τι λέμε για τη μεταναστευτική πολιτική. Είστε μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πράγματι πιο σοβαρό. Τα λέω και με ρωτήσετε, έχω κάνει και ο κύριος. Μα θα κατηγορήσετε τον κύριο Τσίπρα βεβαίως για την κυταρίτιδα και για την απώλεια μαλλιών. Εγώ σας λέω. Εγώ σας λέω. Έχετε ο κύριος Τσίπρας επιτρέπει με την κατάληψη που έχει κάνει στη δημοτική αγορά Κυψέλης και δεν την παραδίδει στο Δήμο παρανόμως, επιτρέπει, ελπίζω χωρίς την γνώση του, αλλά σίγουρα υπάρχει γνώση του, να γίνεται μέσα παρεμπόριο και εμπόριο ναρκωτικών. Τώρα, πώς το είπατε. Ελπίζω χωρίς την γνώση του, αλλά σίγουρα υπάρχει γνώση. Σίγουρα υπάρχει, γιατί για να το ξέρω, εγώ δεν το ξέρει αυτός που έχει μέσα τα στελέχη του. Να περνάει η ώρα, να περνάει η ώρα μετά, να μην πείτε ποιες είναι οι απόψεις σας για θα σας το πω, όχι για τη μετανάστευση με ρώτησε. Άμα θέλετε να κάνω μια συνέντευξη σε εσάς. Εδώ έχει χρεοκοπήσει η χώρα, συζητάμε για αυτά που χρεοκόπησε και για τη μετανάστευση χώρα. Χρεοκόπησε και για τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνουμε από το παρεμπόριο και από την εκροή χρημάτων στο εξωτερικό. Και εγώ, κύριε Ντάσκα, στο όνομα κανενός ανθρωπισμού δεν θα επιτρέψω
τη διάλυση του ελληνικού έθνους. Λέμε ξεκάθαρα για τη μετανάστευση. Και το λέγαμε το 2007, όταν η Νέα Δημοκρατία καλωσόριζε τους λαθρομετανάστες και όταν το Πασόκ έφερνε το λαθρονόμο για την Ιθαγένεια. Εμείς λέμε η μεταναστευτική πολιτική πρέπει να είναι σε τρία επίπεδα. Επίπεδο πρώτο, ασφαλή φύλαξη συνόρων. Πάντως, και όταν έχετε λέμε προτείνει, σας έχω ακούσει εσάς συγκεκριμένα, θα το πω, εδώ θα το ναρκοπαίδεια θα το προτείνω, στα σύνορα. Νομίζω είναι λίγο ακραίο. Ασφαλή φύλαξη, ασφαλή φύλαξη συνόρων σημαίνει ότι τα σύνορα δεν φυλάσσονται από το λιμενικό, φυλάσσονται από το στρατό. Θεωρείται ακραίο κάτι που υπήρχε στην Ελλάδα μέχρι το 2000. Το 2000 υπήρχε ναρκοπαίδιο στον Εύρο. Αυτό τότε δεν σημαίνει πως ήταν σωστό το ότι υπήρχε μέχρι δεν το 2000. Δεν πέθανε κανένας, διότι όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει ναρκοπαίδιο στον Εύρο και επειδή γνώριζαν το ναρκοπαίδιο, δεν πήγαινε κανένας να περάσει από τον Εύρο. Για να δούμε ποια συμφέροντα θέλανε να βγάλουν το ναρκοπαίδιο από τον Εύρο για να προχωράνε. Αυτοί που θέλανε να φέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη, λαθρομετανάστες για να ρίξουν τα δικαιώματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων εργατών. Το μεγάλο κεφάλαιο. Ένα λεπτό όμως. Εσείς είστε κυβέρνηση. Το μεγάλο κεφάλαιο. Νομική σπουδάσα έχω μεταπτυχιακό διδακτορικό. Τα ναρκοπαίδια. Επειδή λοιπόν δεν το ξέρετε, η σύμβαση τη Οτάβα. Η σύμβαση τη Οτάβα επιβάλλει σε μια χώρα που την έχει υπογράψει η Ελλάδα. Εάν η διπλανή της χώρα δεν έχει νάρκες να τις βγάλει, η Τουρκία, αν δεν το γνωρίζετε, έχει ναρκοπαίδια στα ανατολικά της σύνορα και συνεπώς δεν υποχρεούται η Ελλάδα. Συνεπώς δεν υποχρεούται. Όχι, ακούστε κυρία Δούρου, όταν μου λέτε διεθνές δίκαιο, σας απαντάω νομικά. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Οτάβας, από τη στιγμή που η Τουρκία έχει ναρκοπαίδια, δεν είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να μην έχουμε ναρκοπαίδια. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο. Αυτό το λέτε εσείς νομικά με ρωτήσατε. Νομικά σας απάντησα. Κύριε Πλεύρη. Δεύτερο, όχι, θα το τελειώσω. Για σε αυτό, λέω, σε αυτό διευκρινίστε πάνω. Να το τελειώσω. Τα συμφέροντα που λέτε. Κύριε Τάσκα, την κυρία Δούρου την αφήσατε να μιλήσει. Τα συμφέροντα που λέτε είναι και η κυρία Δούρου. Άμα δεν με αφήσετε να το τελειώσω. Το δεύτερο στάδιο είναι ξεκάθαρο. Όταν έρχεται ο άλλος εδώ πέρα και παίρνει το κουρασανάκι του με το που μπει μέσα με το χυμό του και έχει και τα ανοιχτά στρατόπεδα που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και κυκλοφορεί και στον Άγιο Παντελεήμονα, θα σου έρχονται και θα λένε παιδιά η Ελλάδα παράδεισος. Πολιτική αντικινήτρων που σημαίνει όποιος έρχεται εδώ δεν θα περνάει καλά. Τι σημαίνει δεν θα περνάει καλά? Δεν θα έχει καμία απολύτως κοινωνική παροχή. Δεν θα πληρώνει ο Έλληνας 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο για τα νοσοκομεία. Δεν θα πηγαίνουν τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία που υποχρεώνουν να πηγαίνουν τώρα. Δεν θα μπορεί να μισθώσει κατοικία. Δεν θα μπορεί να εργαστεί. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πέσει το σήμα στην Αφρική και στην Ασία ότι κύριοι, η Ελλάδα δεν είναι φιλικός προορισμός. Και τρίτον, ακούστε με να τελειώσω, άστε με από τις προτάσεις. Και τρίτον, εμείς το πιστεύουμε και το λέμε κύριε Τάσκα. Αν θεωρούμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί μόνο και μόνο με τα χαρτιά που ακούω, η αριστερά τι λέει, ελεύθερη διακίνηση ανθρώπων. Εμείς λέμε όχι. Μόνο η Ευρώπη θα προστατευτεί. Εσείς λέτε και οπλοκατοχή, κύριε. Μισό λεπτό. Η Ευρώπη... Να τελειώσω λίγο. Να τελειώσω αυτό που λέω. Δεν καταλάβατε τι είπαμε, αλλά θα σας το πω και τι είπαμε. Θα σας το εξηγήσω και αυτό που είπαμε. Λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε για να τελειώσω είναι ότι η Ευρώπη έχει έθνη, ευρωπαϊκά έθνη, δεν θα ισλαμοποιηθεί. Δεν θα γίνει εδώ πέρα όλη η Ασία και η Αφρική οι πεινασμένοι να έρθουν ληστρικά να καταλάβουν τους Ευρώπες και θα προστατευτούμε. Εάν η Ευρώπη λοιπόν δεν μας βοηθήσει, ας φύγουν κάποιοι παραδειγματικά για να τη βάλουμε στο παιχνίδι, αλλά οι λύσεις είναι οι επαναπροωθήσεις. Αντικίνητρα και επαναπροωθήσεις. Αυτό που είπε ο πρόεδρος του λαός και πολύ ωραία το βάλανε, εμείς είπαμε το εξής και το υποστηρίζουμε και το λέμε ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή αν κάποιος μπει σπίτι σου, εσείς είστε και μια πάρα πολύ όμορφη κυρία, και μπει σπίτι σας, και εσείς έχετε ένα όπλο. Και εσείς έχετε ένα όπλο. Στον πανικό μου, όταν θα μπει ένας άνθρωπος. Αυτό να σας πω στον πανικό σας λοιπόν. Στον πανικό σας λοιπόν, εάν εσείς έχετε ένα μαχαίρι και τον σκοτώσετε, την επόμενη μέρα, το ξέρει και ο κύριος Κρανιδιώτης, θα σχηματιστεί μια δικογραφία για ανθρωποκτονία και θα πρέπει να αποδείξετε ότι ήσασταν σε άμυνα. Ο πρόεδρος αυτό που είπε ήταν ότι όταν κάποιος μπαίνει στο σπίτι σου,
θα είσαι πάντοτε σε άμυνα. Ναι, που σημαίνει οποιαδήποτε πράξη κάνεις... Θα φωνάζουμε όσους έχουμε διαφορές στο σπίτι μας, θα λέμε ότι θα μας σκοτώσουν. Ναι, ναι, δεν είναι έτσι. Άμα μπαίνει, άλλο, άμα μπαίνει τρεις η ώρα φαΐλο, αυτός που μπαίνει τρεις η ώρα και είναι τα παιδιά σου και η οικογένειά σου, κάτσε εσύ να πεις είναι πεινασμένος. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο να βγάλεις όπλους με τα παιδιά μου. Γιατί να το αποδείξω εγώ, γιατί να το αποδείξω εγώ και να μην τεκμέρετε ότι είμαι σε άμυνα. Κύριε Πλεύρη, πάμε λίγο στον κύριο Ζαφυριάδη. Κύριε Ζαφυριάδη, είστε στη Δημοκρατική Συμμαχία. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν πάρα πολλά χρόνια υπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή. Χειρίστηκε τα θέματα αυτά η κυβέρνηση Καραμανλή με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτός ο τρόπος είναι η εξυπηρέτηση συμφερόντων, όπως είπε ο κ. Πλεύρης προηγουμένως, γιατί είπε ότι εξυπηρετήθηκαν συμφέροντα με αυτή τη χαλαρή κατάσταση στα σύνορα να μπαίνουν, να βγαίνουν για να υπάρχει εργατικό δυναμικό. Αυτό έγινε. Από εξυπηρέτηση συμφερόντων των κυβερνήσεων, έγινε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στα χέρια του και τα σύνορα και τα συμφέροντα και όλα και τους άφηνε και μπαίναν μέσα. Γιατί δεν μπορεί να πάει στη λογική μας να θέλουν οι κυβερνήσεις, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, οι πανίσχυρες, να διώξουν το μεταναστευτικό, να το τερματίσουν αυτό, να τελειώσουν και ο ΣΥΡΙΖΑ με το 8% και εκτός κυβέρνησης, τόσο έχει το 100. Φρία, με το, με, για να είναι όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι όμως. Όλα τα μέσα απέναντι. Και να μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει όλοι κουμάντο. Τι έκανε πράγματι και είχαμε τόσο ανίσχυρες κυβερνήσεις στην πάνω. Για πέστε μας. Είναι η σούμα όλα μαζί. Δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα τα χρόνια που περνούσαν πιο πριν. Εσείς έχετε ικανότητα, τα ξεκαθαρίσετε. Ναι, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή το 2000 όταν έφυγαν οι νάρκες που δεν ήταν ένα θέμα που αφορούσε μόνο το μεταναστευτικό. Οι νάρκες αυτές δεν ήταν οργανωμένα ναρκοπαίδια, ήταν πολύ καιρό πριν υπήρχαν. Δεν αφορούσε το μεταναστευτικό και δεν ήταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν ότι η χώρα με το μεταναστευτικό δεν είχε ποτέ ελληνική εθνική μεταναστευτική πολιτική. Μάλιστα. Και αυτή ποτέ δεν τη συνάθρισε με τα δεδομένα της Ευρώπης, αλλά και με τα ευρύτερα γεωπολιτικά ζητήματα που υπήρχαν στην περιοχή. Τι πολιτική? Οι μετανάστες, παραδείγματος χάρη, στη δεκαετία. Θα σας πω. Ναι. Οι μετανάστες, παραδείγματος χάρη, στις αρχές του 2000, δεν ήταν αυτοί που είναι σήμερα. Και όταν η κοινωνία αντιδρούσε τότε, μιλούσαμε για άλλους μετανάστες. Μιλούσαμε για τους Ρουμάνους, μιλούσαμε για τους Βουλγάρους, μιλούσαμε για τους Ρώσους, τους Σλάβους, όλη αυτή την ιστορία. Τα λάθη τα οποία έκανε η ελληνική πολιτεία ήταν ότι αντιμετώπισε το μεταναστευτικό ως διοικητικό ζήτημα και όχι ως πολιτικό. Συνάρτησε όλη την ιστορία αυτή με το παράβολο και με μια ατέρμονη διαδικασία διαδοχικών νομιμοποιήσεων, όπου έχασε την μπάλα. Και γι' αυτό ευθύνεται και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αριστεράς και όλοι όσοι και οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου και όλοι όσοι λειτουργήσαν μέσα σε αυτό το σύστημα. Ακόμα και ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας, ο οποίος ήθελε να χρησιμοποιεί ένα φθηνό εργατικό δυναμικό με εύκολο τρόπο. Από εδώ και πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι τα πράγματα ξεφύγαν. Ότι έχουν αλλάξει οι μορφές, οι λειτουργίες στην περιοχή, ότι πλέον θα υπάρχουν και καινούργιες ροές. Η Συρία, παραδείγματος χάρη, είναι μια πηγή νέων μεταναστών, που πιθανόν, λαθρομεταναστών, οι οποίοι πιθανόν θα έρθουν στη χώρα. Και πρέπει να κάνουμε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής που να βάλει κάποιους κανόνες. Πρώτος κανόνας, παραδείγματος χάρη, να πούμε καθαρά ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει νέους μετανάστες και να δώσουμε μια καθαρή δήλωση και ένα χρονικό ορίζοντα. Π.χ. μέχρι το 2020, έτσι όπως είναι τα οικονομικά δεδομένα. Δεύτερο ζήτημα, να κάνουμε το θέμα ευρωπαϊκό. Η Ελλάδα για να το διαπραγματευτεί το θέμα και να το χειριστεί, πρέπει και τη φύλαξη των συνόρων να την κάνει ευρωπαϊκή υπόθεση και την ιστορία της επαναπροώθησης, γιατί αυτή είναι η λύση, να την κάνει ευρωπαϊκή υπόθεση. Και να ζητήσουμε να υπάρξουν τα σχετικά πρωτόκολλα με τις χώρες όπως Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράκ, που δεν είναι εύκολο η Ελλάδα μόνη της να κάνει τέτοιες λύσεις. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την επαναπρόθεση. Δεύτερο ζήτημα, να τους μετρήσουμε. Για να σταματήσει και η σπέκουλα στην ελληνική κοινωνία. Γίνονται διάφορες, κυκλοφορούν διάφορες φήμες. Οι μετανάστες ανεβαίνουν από το 700.000 μέχρι τα 2 εκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι είναι έχετε, πρόβλημα. Εσείς το κόμμα σας έχετε εικόνα περίπου. Με δεδομένο όχι, δεν έχω εικόνα από την εικόνα που υπάρχει στην πολιτεία, που έχει η ελληνική πολιτεία. Και έχω την εικόνα ότι οι ελληνικές πόλεις στενάζουν από το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι το πρώτο θέμα που σου θέτει ο καθένας. Και είναι πραγματικό πρόβλημα. Και προκαλεί φόβο η ιστορία αυτή. Εγώ πιστεύω ότι η μεταναστευτική πολιτική που πρέπει να έχουμε και η Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύει, δεν μπορεί να είναι η μεταναστευτική πολιτική του Τρίτου Ράιχ, δεν μπορεί να είναι και η μεταναστευτική πολιτική ενός ξεχαρβαλωμένου μαχαζιού. Πρέπει να βάλουμε κανόνες που να τους αποφασίσουμε όλοι ως κοινωνία.
Δεν νοείται να τσακωνόμαστε περί του θέματος αυτού, να σεβαστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο, αλλά να σεβαστούμε κυρίως τη λειτουργία και τη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας. Λέτε τώρα κινδυνεύουμε από το ξεχαρβάλωμα να πάμε στο Ράιχ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι όλη αυτή η κινδυνολογία και από τη μία πλευρά και από την άλλη δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Έλεος δηλαδή. Δεν βοηθάει. Θα διαλύσουμε το ελληνικό έθνος, κυρία. Εγώ δεν θεωρώ. Για να μας αντρώσεις. Δεν θεωρώ ότι. Γι' αυτό λέω ακριβώς. Η επαναπρόθεση είναι Ράιχ. Δεν πρέπει να πάμε. Η επαναπρόθεση είναι Ράιχ. Όχι βέβαια. Έτσι μου λέτε τώρα. Είναι εργαλειακός. Δημιουργούμε το φόβο. Ο φόβος που υπάρχει στην κοινωνία, κυρία Δούρου. Στην υπαρτή ο κύριος Ρίτσας δεν ήταν, κυρία Δούρου. Ο κύριος Ρίτσας τους πήρε από τα Χανιά και τους γερνούσε στα. Για παράδειγμα, για την υπατία έχετε απολογιστεί. Στην Μανολάδα. Είναι ο κόκκινος χρυσός με τη φράουδα. Είπατε ότι οι αγροτικές περιοχές... Έτσι είπατε ότι οι αγροτικές περιοχές στενά. Κυρία Δούρου, με τους λαθρομετανάστες και τους εμπόρους λαθρομεταναστών, να μιλήσω με έναν άνθρωπο που μιλάει ορθολογικά. Ο κύριος Ρίτσας τους πήρε από τα Χανιά, τους έβγαλε έξω, τους έβγαλε έξω, τους κυκλοφόρησε. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Κύριε Ζαφυριάδη, στη Μανολάδα, σε μια αγροτική περιοχή που έχει τον κόκκινο χρυσό της Ελλάδας, που είναι η φράουλα. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε. Όχι, δεν παράγουμε τίποτα. Στους 1.500 κατοίκους Έλληνες, έχεις γύρω παραπήγματα με 2.000 μετανάστες χωρίς χαρτιά. Εγώ λοιπόν, ξέρετε, σας λέω, θα ήθελα όταν ο Έλληνας. Για παράδειγμα, έσυρε πίσω από το αγροτικό του δύο μετανάστες, θα ήθελα να τιμωρηθεί. Θα ήθελα, όπως λέτε και εσείς, να μπει μία σειρά. Τώρα αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν χρεοκοπήσει, θυμηθήκαμε ξαφνικά τη μεταναστευτική πολιτική. Κυρία Δούρου, μην μονοπολίσετε, κυρία Δούρου. Για να δώσω μια απάντηση. Εγώ ήθελα, κύριε Ντάσκα, ας πούμε, να πω για τα ζητήματα της ανάπτυξης. Πόσο ξαναδεί, κύριε Ζαφυριάδη, θα έχετε την ευκαιρία μισό λεπτό, κυρία Δούρου. Επειδή ο κ. Κρανιδιώτης έχει δεσμευθήκαμε ότι θα τον απελευθερώσουμε μετά τις 10. Και Κρανιδιώτη... ήθελα να του πω για το. Κύριε Κρανιδιώτη, θα το πείτε τώρα. Ψηφιρίσατε μία φράση. Κύριε Κρανιδιώτη, δεν ακούμε, δεν έχουμε καλή μνήμη, δεν καταλαβαίνουμε ελληνικά και τολμάτε να το λέτε. Ναι, βεβαίως έτσι. Εσεί είστε οι ατζέντιδες της Χρυσής Αυγής. Με τις δικές ιδεοληψίες φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κύριε Κρανιδιώτη, κύριε Εσείς να γαμίσετε, είστε σινιά διεθνιστές που κάνετε πολιτικό τουρισμό. Κύριε Κρανιδιώτη, κύριε Κρανιδιώτη. Θα συνεχίσετε να λέτε εσείς. Έχετε υπογράψει νέα δανειακή σύμβαση. Δεν σας αρέσει. Έχετε ένα στυλάκι, το βλέπω και στο διαδίκτυο. Καλά κάνετε. Γράφετε μόνο με επιθετικούς προσδιορισμούς. Άμα δεν σας αρέσουν, με ψηφίσετε. Μα δεν είναι θέμα αυτό. Εγώ δεν θα σας ψηφίσω παντού. Μα δεν είναι θέμα αυτό. Πηγαίνετε στις γειτονιές. Πηγαίνετε στις γειτονιές της Αθήνας που ζουν πραγματικοί άνθρωποι. Να τους πείτε τις ανοησίες αυτές για τη συνωμοσία με τις φράουλες. Αγροτικά, αυτή τη στιγμή βοηθάμε τον τόπο. Έχουν κλείσει πάνω από 9 ξενοδοχεία στο κέντρο. 19, το κέντρο 19, συγγνώμη, 19 ξενοδοχεία. Έχει διαλυθεί το κέντρο οικονομικά. Εσείς τους αβαντάρετε, τους πάτε στην υπατία, με όλες τις θέσεις σας, κινήσεις σας, τους προσκαρεί και μας λέτε τώρα ότι η πρότασή σας είναι ανοιχτά κέντρα. Δηλαδή να τους φιλοξενούμε, αυτό λέτε. Εμείς, οι δικές σας συνοτροπίες, τις οποίες υιοθέτησε το ΠΑΣΟΚ. Και... γιατί αν δεν υπήρχατε εσείς να δίνετε ανακυκλωμένα στελέχη στην Ελλάδα, κύριε Ντάσκα, ακούστε. Εκτός από το αλουμίνιο, το χαρτί και το γυαλί, στην Ελλάδα ανακυκλώνονται και μερικοί κομμουνιστές, οι οποίοι στελεχώνουν τα κόμματα εξουσίας. Το ΠΑΣΟΚ γέμισε από αυτούς. Και αυτές είναι οι νοοτροπίες του ψευδοδιαθνισμούς, τους οποίους περάσατε από ορθόδοξη εκπαίδευση. Κύριε Κρανιδιώτη, επειδή είπατε για Χρυσή Αυγή, έχετε συναντήσει, κύριε Ζαφυριάδη, επειδή θα φύγει να το... Η Χρυσή Αυγή που είπατε, έχετε συναντήσει εσείς αυτά που μας λένε εμάς δημοσιογραφικά, ότι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, κάποιοι άλλοι που δηλώνουν αριστεροί στο κέντρο, θα ψηφίσουμε Χρυσή Αυγή, γιατί δεν μας προστάτευσε στα θέματα ασφαλείας και στα θέματα του μεταναστευτικού η κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει μια αντίδραση οργής, και με μια φράση για να φύγω θα πω το εξής. Ναι. Η ασφάλεια είναι η βάση όλων των δικαιωμάτων. Δεν έχεις υγεία, παιδεία, δεν έχεις ανάπτυξη, δεν έχεις τίποτα, αν δεν έχεις ασφάλεια. Την ασφάλεια την ασκεί η ένοπλη δύναμη της πολιτείας σε ιστορική φορά της δημοκρατίας. Δεν μπορεί να εναπόκειται ούτε σε σωματεία, ούτε σε νεολαίες, ούτε σε πολιτικά κόμματα. Αυτό είναι μια έκπτωση του συστήματος ασφάλειας χώρας. Λοιπόν. Η αντίδραση αυτή του κόσμου, εγώ θέλω να πιστεύω ότι δεν θα επαληθευτεί στην Κάρπη. Ότι είναι μια απειλή, αν θέλει, από την οργή του, τη δικαιολογημένη οργή του για τα αποτελέσματα πολιτικών και νοοτροπιών που είχαν σαν ατζέντη, επαναλαμβάνω, την αριστερά στην Ελλάδα. Λοιπόν,
Εάν επαληθευτεί, θα υποστεί ο λαός και τις συνέπειες μετά. Έτσι. Θα υποστεί όλες τις συνέπειες. Ήταν μια κακή εξέλιξη. Διότι τι θα γίνει, και αν δεν χρεοκοπήσει. Να ζήσει η χώρα αυτή. Αν χρεοκοπήσει αύριο το σύστημα υγείας, τι θα κάνουν, θα κάνουν εγχειρήσεις ένας τον άλλο. Λοιπόν, η δουλειά που αφορά την ασφάλεια αφορά μόνο την αστυνομία και έναν άλλον. Λοιπόν, να κάνει το κράτος τη δουλειά του, αδιαφορώντας για τις ιδεοληψίες, γράφοντας τα παλιά του τα παπούτσια την πολιτική ορθότητα την οποία ευαγγελίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοκράτη και η Αριστερά και οποιοδήποτε. Ακόμα και κάποιοι δικοί μας, αν θέλετε, ενοχικοί δεξιοί. Η αστυνομία να κάνει τη δουλειά, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Σας βλέπω, είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Ζαφυριάδη, ολοκληρώστε και να απαντήσει και ο κύριος Χιτήρης αυτό. Ολοκληρώστε. Λέγατε προηγουμένως. Απλώς θα φύγουν. Θα μείνουμε πάλι με το μεταναστευτικό και δεν μας θα έρθει. Θα είναι στη θέση του. Θα είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Γεωργιάδης. Κυρία Δούλου. Κυρία Δούλου. Κυρία Δούλου. Κυρία Δούλου. Κυρία Δούλου. Κυρία Δούλου. Δεν θα είναι ο κ. Καρνιδιώτης. Δεσμευτήκαμε. Θα έρθει ο κ. Γεωργιάδης, ο Άδωνης στη θέση. Αμέσως. Κύριε Ζαφυριάδη, ολοκληρώστε και να πάμε και από εκεί. Χάθηκε η μπάλα της συζήτησης. Να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο εμείς θεωρούσαμε, αυτό που θεωρούμε εμείς, ότι η συζήτηση μεταναστευτικού δεν μπορεί να γίνεται με ακρότητες. Το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη της Μανολάδας που είπε η κυρία Δούρου, είναι ένα ακραίο παράδειγμα που μπορεί να το αντικαταστήσει κανείς με πάρα πολλά καθημερινά παραδείγματα από το κέντρο της Αθήνας, βιαιοτήτων, βαρβαρωτήτων που γίνονται από μετανάστες. Αυτό πάει για τη μαύρη εργασία, κύριε Ζαφυριάδη. Υπάρχει μαύρη εργασία. Για Μπακογιάννη, υπουργό εξωτερικών ήταν. Και την κυρία Μπακογιάννη, ως υπουργό εξωτερικών, αφού καταλήγει πάντα να ευθύνεται. Όχι, θέλω να πω ότι. Να ευθύνεται η κυρία Μπακογιάννη για όλα τα ζητήματα τη χώρα. Να σα πω, ως υπουργό εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη έκανε το θέμα τη λαθρομετανάστευση ευρωπαϊκό ζήτημα. Υπήρξε απόφαση τον Ιούνιο του 2009 στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρώπης και έκανε και τις τρεις πρώτες επαναπροωθήσεις με αεροπλάνα προς το Πακιστάν. Το 2009 άρχισε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν λάθος της χώρας που δεν αξιοποίησε πόρους που υπάρχουν για τέτοιες πολιτικές. Και εδώ πρέπει να το δούμε συγκροτημένα και οργανωμένα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να τσακωνόμαστε για την ιστορία αυτή. Θα πάμε στον εκπρόσωπο, στον υποψήφιο βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον κύριο Χρήστο Κατσιώτη. Κύριε Κατσιώτη, το Κομμουνιστικό Κόμμα, σας κατηγορούν ότι δώσατε, γεμίσατε τα άλλα κόμματα με κομμουνιστές που έφυγαν από το ΚΚΕ και αυτοί μπλοκάρανε το σύστημα, λέει, όπως το μπλοκάρασαν. Εντάξει, αυτό είναι ένα αστείο που υπόθηκε. Οι κομμουνιστές είναι στο ΚΚΕ, αυτοί που λυγίζουν, που κοτεύουν. Αυτοί που πρόδωσαν, αυτοί βέβαια πάνε στα άλλα κόμματα και υπηρετούν άλλες λογικές, άλλες επιλογές, άλλες πολιτικές. Γιατί είστε τόσο σκληρός και χρησιμοποιείτε λέξεις όπως πρόδωσαν και λοιπά, γιατί καθένας, θα συνεργαστείτε μεθαύριο. Υπάρχει περίπτωση να συνεργαστείτε όπως το κόμμα. Ελπίζω, κύριε Ντάσκα, ελπίζω να μου δώσετε το χρόνο που δώσετε και στην κυρία Δούρου. Τον έχετε ήδη. Λοιπόν, ναι. Για να πούμε ορισμένα πράγματα για τις εκλογές και τι διακυβεύεται σε αυτές. Ναι. Λοιπόν, εμείς και να καταλήξετε στο αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την κυρία Δούρου σε μια κυβέρνηση για να σωθεί έστω με ένα ειδικό σκοπό να σωθεί. Οι δρόμοι είναι παράλληλοι, ναι. Δεν εφάπτονται πουθενά. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαντασιώνεται εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Είναι δικό του θέμα. Ας κρίνει ο λαός βέβαια τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία διαδρομή και συνολικά στην ελληνική κοινωνία η οποία κρίνεται αυστηρά πάλι από τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Μέχρι τώρα συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ παντού. Αυτό είναι μία επιλογή του και καλά κάνει. Νομίζω όμως ότι δεν χρειάζεται εδώ με αυτόν τον μπαμπέσικο τρόπο να λέει ότι δήθεν το ΚΚΕ είναι αδιάλακτο και δεν συνεργάζεται για να δώσουμε μια λύση. Η λύση που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα στα αποδεκτά όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα στα αποδεκτά όρια αυτού του συστήματος, δεν αμφισβητεί τα μονοπόλια και τις επιλογές του, δεν αμφισβητεί τους βιομήχανους εφοπλιστές ότι αυτοί θα κατέχουν τον πλούτο και απορώ τι κυβέρνηση θα κάνει όταν έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πού θα δουλέψουν όλοι αυτοί, πού θα δουλέψει η νεολαία, πού θα δουλέψει η νεολαία. Κυρία Δούρου, δεν σας διάκοψα καθόλου και δεν θέλω να με διακόψετε. Λοιπόν, πού θα δουλέψει λοιπόν η νεολαία, πώς τέλος πάντων θα πορευτεί αυτή η χώρα και ο λαός της, όταν κουμάντο κάνουν αυτοί που σήμερα σπέρνουν τη δυστυχία
με το πολιτικό τους προσωπικό βέβαια, το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία, τα οποία τα δύο αυτά κόμματα έχουν οδηγήσει πάντως εδώ. Εσείς δεν θέλετε με τίποτα να κάνετε κουμάντο, αυτό λέει η κυρία Παπαρίγα. Ναι, έχουμε αυτό το λέτε εσείς. Εμείς, η κυρία Παπαρίγα το λέει. Εμείς θέλουμε να κάνει κουμάντο ο λαός και όχι το κουκουέ. Εμείς θέλουμε ο λαός να κάνει κουμάντο στα μέσα παραγωγής και στον πλούτο που παράγει. Εμείς θέλουμε ο λαός να είναι στην εξουσία και όχι το ΚΚΕ. Εμείς λοιπόν δεν ορνευόμαστε κυβέρνηση για να είμαστε εργολάβοι των συμφερόντων του λαού. Θέλουμε ο λαός να είναι στο προσκήνιο. Γι' αυτό και λέμε ότι όποια κυβέρνηση και αν προκύψει θα είναι αντιλαϊκή. Την επόμενη μέρα έρχεται ο πόλεμος σε βάρος των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Βέβαια, την έκφραση του λαού, αν μου επιτρέπετε, δεν την έχετε ως μονοπόλιο εσείς. Και οι άλλοι εκπροσωπούμε το λαό. Λοιπόν, ναι, κύριε Ζαφυριάδη, όπως υπηρέτησε το λαό η κυρία Μπακογιάννη από τις θέσεις που είχε και ψήφισε τέλος πάντων όλο αυτό το νομοθετικό οπλοστάσιο που έχει στα χέρια του σήμερα η εργοδοσία για να μειώνει τους μισθούς, για να μειώνει τους μισθούς, για να απολύει τους εργαζόμενους. Ακούστε κύριε Ζαφυριάδη, δεν σας διέκοψα, και αφήστε την κυρία Εφοπλιστού που εκπροσωπείτε να λέει τα δικά της. Λοιπόν, εμείς λοιπόν σας λέω ότι έχετε κάνει ένα νομοθετικό πλαίσιο το οποίο υπηρετεί σήμερα την εργοδοσία σε βάρος των εργαζομένων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Θέλετε το φορολογικό σύστημα, θέλετε από τις απολύσεις, τις οποίες αποδεσμεύετε πλήρως, σε λίγο θα καταργήσετε και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων, σε λίγο τέλος πάντων λέτε τέλος στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και το είπατε και με το δεύτερο μνημόνιο και με το πρώτο. Είσαστε μια δύναμη η οποία θα κυβερνήσετε μεθαύριο και το λέει η κυρία Μπακογιάννη ότι θα είναι στην κυβέρνηση. Για να μπορέσει. Εμείς λέμε ότι θα στηρίξουμε τη χώρα. Για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση στην Ευρώπη. Εσείς είστε σε έναν άλλο πλανήτη. Για να είναι δική σας επιλογή, αλλά οι πολίτες δεν ακολουθούν αυτό. Εμείς είμαστε σε ένα πλανήτη που θέλουμε το λαό στο προσκήνιο. Εσείς είστε ένας πλανήτη που θέλετε τη δικτατορία των μονοπωλίων. Αυτό υπηρετείτε. Έτσι ώστε ο λαός να δυστυχά να είναι άστεγος, να είναι πεινασμένος, να είναι πεινασμένος, ακούστε κύριε Ζαφυριάδη, αφήστε τα αυτά. Εδώ η πραγματικότητα είναι αυτή έξω, για δέστε τη, και αφήστε τα σαλόνια που κυκλοφορείτε, δέστε λοιπόν έξω, ποιοι είναι αυτοί που υποφέρουν σήμερα, από ποιες πολιτικές υποφέρουν, ποιοι είναι οι δυνάστες τους. Από το ΠΑΜΕ υποφέρουν εμείς... που έχουν κλείσει 10 επιχειρήσεις και από τους ναυτεργάτες του ΚΚΕ που διώχνουν όλες τις δουλειές. Το περίμενα αυτό, κύριο, κύριε, πρέπει να το πείτε. Βεβαίως θα το πω. Οι επιχειρήσεις, εσείς, θα βάζετε σοβιετικά σύμβολα στην Ακρόπολη και θα κλείνετε τα ξενοδοχεία, κύριε, και δεν θα μιλάμε. Κύριε Πλεύρη, εσείς επιδοτείτε. 4.500 επιχειρήσεις είναι στα Βαλκάνια με τη δική σας βοήθεια και τη χρηματοδότηση του Υπουργού. Φύγανε γιατί τις διώξατε εσείς. Εσείς. Την Coca-Cola, με τις απεργίες και τις πορείες. Η Coca-Cola έφυγε από την Ελλάδα και πήγε στη Βουλγαρία γιατί εσείς θέλετε να κάνετε τους Έλληνες ανταγωνιστικούς με 220 ευρώ. Και ψηφίσατε λοιπόν όλα αυτά. Το ΠΑΜΕ δεν έχει ευθύνη για όλα αυτά. Λοιπόν, έχετε διαλύσει τα καράβια, αυτούς που εκπροσωπείτε τους εφοπλιστές. Αυτοί λοιπόν βάλουν τη σημεία ευκαιρίας για να κερδίσουν παραπάνω και εσείς τους λέτε άρση του καμποτάζ. Βεβαίως. Αυτό είναι η επιστροφή στον προηγούμενο αιώνα. Αυτά που λέτε είναι η επιστροφή στον προηγούμενο αιώνα. Λοιπόν, επειδή μιλάτε πάνω μου, λέω ότι ακούστε, επειδή μιλήσατε με τη χώρα, ασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων που εσείς σπέρνετε τη δυστυχία. Εμείς θα ασπίζουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και θα αγωνιστούμε. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα και τις 7 του Μάη. Ενώ εσείς θα είστε στην απέναντι πλευρά και θα κάνετε νόμους ενάντια στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα. Εμείς θα είμαστε εκεί. Θα οργανώνουμε την πάλη του λαού. Ενάντια σε αυτή την κόλαση που εσείς οδηγείτε. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και εσείς. Εμείς εκεί θα είμαστε, κύριε Πλεύρη. Κύριε Κατσιώτη, στους αγώνες. Κύριε Κατσιώτη, θα ξανά... Να κλείσετε κι άλλες επιχειρήσεις. Εσείς τις κλείνετε. Σπεκουλάρετε πάνω στους άνεργους. Όταν δεν κερδίζουν οι εργοδότες, οραματίζεστε την επανάσταση των Πολσεβίκων. Αυτή θα έρθει έτσι κι αλλιώς. Ο λαός θα την κάνει έτσι κι αλλιώς. Ο λαός θα την κάνει. Δεν θα την κάνει ποτέ. Και στην Ελλάδα αυτά δεν περνούνε. Όποτε χρειάστηκε δεν πέρασαν. Κόπηκαν.
κόπηκαν αυτά. Από τη δική του εξουσία. Γιατί η δική σας. Οραματίζεστε είναι... τον τρίτο γύρο. Τον τρίτο γύρο. Το ακονίζετε τα κονσερβοκούτια και τα μαχαίρια. Με αυτά τα όνειρα ζείτε. Αυτά τα έλεγε και ο Γιωργαλάς, ο οποίος τώρα σας εγκατέλειψε. Πήγε αλλού. Εμάς δεν μας είμαστε. Δεν μας εγκατέλειψε. Κάνε ο Γιωργαλάς πήγε αλλού τώρα. Και ο πατέρας είπε το βιβλίο, ακόμα αυτά δεν τα γράφει μέσα. Όχι, ο πατέρας μου τα γράφει αυτά. Εσείς έγινε... Μια χαρά τα γράφει ο πατέρας μου. Κύριε Πρέμβη, σας γράφει όλα τα εγκλήματα που έχετε κάνει διακόπτη. Ακούστε, ο λαός του φασισμού... Μ' αρέσει που τον διαβάζετε. Ο λαός του φασισμού τον πάλεψε. Μ' αρέσει που τον διαβάζετε. Ο λαός του φασισμού τον πάλεψε. Ο λαός του φασισμού τον πάλεψε. Ο λαός παλεύει τώρα ενάντια στα μονοπόλια και την κατορία που εφαρμόζει εδώ και στην Ελλάδα και αλλού. Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή, κύριε Τάσκα. Κύριε Κατσιώτη, θα ξαναπάρετε το λόγο για να χαιρετήσουμε τον κύριο Κρανιδιώτη με ένα ερώτημα μαζί, κύριε Κρανιδιώτη. Μπορώ να πω κάτι σε αυτό. Ένα λεπτό. Κατηγορείτε τον κύριο Κατσιώτη, το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν κατηγορώ. Με πολύ σεβασμό θέλω να του πω ότι αν δεν έχουμε μέσα παραγωγή, δεν θα έχετε τίποτα να εθνικοποιήσετε, κύριε Κατσιώτη. Και η χώρα δεν έχει παραγωγική βάση πια. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, κύριε Κατσιώτη, δεν θα απαντήσετε μετά για τον αγώνα σας. Θα απαντήσετε μετά. Το σχέδιο μας αυτό είναι. Εμείς δεν καταστρέφουμε τα μέσα παραγωγή. Θα μετά, κύριε Κατσιώτη. Εμείς δεν καταστρέφουμε τα μέσα παραγωγή. Δεν είπα αυτό, εν πάση περιπτώσει. Δεν τα καταστρέφουμε. Δεν έχει παραγωγή. Άλλοι τα καταστρέφουν. Άλλοι τα κλείνουν. Κύριε Κατσιώτη, κύριε Κατσιώτη, ένα λεπτό. Κύριε Κατσιώτη, μπαίνω στον πειρασμό αυτά που καταλογίζετε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα και σε αυτά, κύριε Κατσιώτη, να σας ρωτήσω. Το Σπίγκερ λέει ότι έχουμε 600 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Πρόκληση. Μισό λεπτό. 600 δισεκατομμύρια. Ας είναι από αυτά τα 200 εφοπλιστών μέσα από διάφορες νόμιμες διαδικασίες ή νομιμοφανείς, εν πάση περιπτώσει. Τα άλλα 400 είναι ελαττυμένο κράτος. Το πάμε, τα κουβάλισε εκεί αυτά τα λεφτά και ο ΣΥΡΙΖΑ ή τα κουβάλισαν αυτοί που έκλεισαν μετά τις επιχειρήσεις και πήγαν προς τα έξω. Σας ρωτάω τι λέει το κόμμα το δικό σας και θα μπει και ο κ. Χιτήρης μετά. Μπορώ να σου πω ότι είναι από την αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι που σέβομαι. Γιατί έχει μια συγκεκριμένη άποψη. Δεν συμφωνώ, είναι τοπική, αλλά λέει θα κάνουμε εκείνο, θα βγούμε από τη δραχμή, θα πάμε, θα κάνουμε εκείνα τα πράγματα. Αλλά είναι μια ουτοπική πρόταση. Όμως υπάρχει βεβαίως. Υπάρχει λοιπόν πραγματικά χρήμα έξω, το οποίο προέρχεται από αυτό το οποίο λέτε. Και έχω γράψει πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Αυτό όμως που είναι το πιο σημαντικό σήμερα είναι το περισσότερο από αυτό το χρήμα να μπορέσουμε να το επαναπατρίσουμε και να μπει μέσα στην πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε πρόβλημα ρευστότητας και από αυτό πάσχει η αγορά. Λοιπόν, και ο Αντώνης Σαμάρας είπε ότι θα δοθούν κίνητρα γι' αυτό. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την ανάπτυξη. Κύριε Κρανιδιώτη, σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είστε καλά. Θα φύγετε όπως έχουμε δεσμευτεί. Θα πάμε σε διάλειμμα αμέσως. Μετά θα είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ως εκπρόσωπος υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Να πάμε στον κύριο Χιτήρη. Θα πάρουν το λόγο οι καλεσμένοι από τα άλλα κόμματα, οι υποψήφοι. Επειδή και ο κύριος Χιτήρης θα αποχωρήσει, κύριε Χιτήρη, να απαντήσετε κι εσείς. Δεν θα υπάρχει μετά εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ενός κυβερνητικού κόμματος δηλαδή, να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Έβαλε ο κύριος Κατσιώτης προηγουμένως ένα ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό ο κύριος Κρανιδιώτης απάντησε ότι γιατί φεύγουν οι εφοπλιστές, γιατί το ΠΑΜΕ ευθύνεται για όλα, λέει, είπε, και το είπατε. Το λένε μάλλον τα κόμματα εξουσίας ότι τα κόμματα της αριστεράς, ΠΑΜΕ και ΣΥΡΙΖΑ, βάζουν τεράστια εμπόδια και δεν μπορέσει να προχωρήσει τίποτε. Το ερώτημα που σε εσάς απευθύνουμε είναι αυτά τα προβλήματα στην κίνηση, στη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων, να πούμε ότι τα βλέπουμε. Βλέπουμε όμως και τεράστιες καταθέσεις Ελλήνων, τις οποίες και ο πρόεδρος σας, μέχρι πριν από λίγο ο κ. Παπανδρέου, είχε πει, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ότι ο πλούτος καταληστεύτηκε της χώρας και είναι σε φορολογικούς παραδείσους. Και εμείς θα κάνουμε ήδη κινήσεις που δεν μπορώ να σας πω. Έτσι είχε απαντήσει επιλέξεις στο ερώτημα που είχαμε κάνει εγώ και ο Νίκος ο Καραμαλής τότε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάνουμε κινήσεις να τον φέρουμε πίσω. Το ΠΑΜΕ τα κουβάλα για τα χρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τα κουβάλα για τα χρήματα. Ή είναι διάφοροι που έφτιαχναν επιχειρήσεις. Έπαιρναν επιδοτήσεις από το κράτος, τεράστια ποσά, τα πήγαιναν στην Ελβετία, τα αποθήκευσαν εκεί, κοντά σε αυτούς και οι άλλοι που παίρναν μαύρα χρήματα και δημοσιογράφοι, γνωστά αυτά, και ονόματα κιόλας και ποσά. Και φτάσαν εκεί. Ο πλούτος αυτός δεν αναζητήθηκε ούτε με απλή αίτηση από τα κόμματα εξουσίας. Γιατί, τι εξήγηση δίνετε εσείς, και για το πώς βγήκαν
και για το πόσο τα κόμματα της αριστεράς εμπόδισαν την πρόοδο σε αυτή τη χώρα. Κύριε Ντάσκα, καταρχήν το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Αυτό είναι γνωστό, είναι δόγμα του συστήματος στο οποίο ζούμε, του καπιταλιστικού, του κεφαλοκρατικού συστήματος, πολύ περισσότερο στην παγκοσμιοποίηση. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα. Επομένως, δεν μπορείς να το σταματήσεις, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να φτιάξεις κανονισμούς και πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά τη σήμερα ημέρα. Αυτό που έχει σημασία πάντως σε όλη τη συζήτηση που παρακολούθησα και επιτρέψτε μου να το πω, είναι ότι φεύγουμε από το κεντρικό θέμα που είναι οι εκλογές την επόμενη Κυριακή σε μια κατάσταση, επαναλαμβάνω, που η χώρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση, είναι σε διαχείριση χρεοκοπίας και αναφερόμαστε, από ό,τι άκουσα, πάμε πολύ στο παρελθόν, φτάσαμε στο 40, στο 45, στο 49 κτλ. Και κάναμε μια τέτοια, άκουγα να γίνονται τέτοιες συγκρούσεις κτλ. Αυτά δεν οδηγούν. Πώς φεύγουμε, θα χρεοκοπούσε το σπίτι σας ποτέ. Εγώ σέβομαι. Θα χρεοκοπούσε το σπίτι σας ποτέ, κύριε Χιτήρη, αν δεν είχατε χρήματα στην τσέπη, σας χρώσταγαν οι άλλοι τεράστια ποσά. Θα μιλάγατε για χρεοκοπία και δεν τα ζητούσατε καθόλου. Η Ελλάδα στο εσωτερικό δεν έχει χρήματα, μας λέτε. Τα 600 δισεκατομμύρια, τα όσα είναι δισεκατομμύρια στο εξωτερικό, γιατί δεν τα ζητάτε? Από ποιον? Τους στόχους να τα φέρετε. Από την Ελβετία. Λέει, δεν κάναμε απλή αίτηση ακόμα. Πώς μας λέτε για χρεοκοπία? Είναι πραγματική οικονομική κρίση τότε με αυτή τη βάση? Αυτό το οποίο γίνεται, γίνεται με συμφωνία μεταξύ των χωρών. Έγινε μεταξύ της Γερμανίας και της Ελβετίας. Μα δεν κάνατε αίτηση απλή. Αίτηση απλή δεν έχει κάνει καμία κυβέρνηση. Όχι εσείς μόνο. Και η Νέα Δημοκρατία. Μία απλή αίτηση. Δώστε μας τους λογαριασμούς. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, μια και το αναφέρετε, ο κάθε βουλευτής υπέγραψε ο ίδιος προσωπικά. Να μπορέσει η Βουλή να ζητήσει από την Ελβετία αν υπάρχουν χρήματα βουλευτών εκεί. Κάμποση δεν υπέγραψε. Ένα είναι αυτό. Όχι κάμποση. Ένα είναι αυτό. Όχι μόνο και του ΠΑΣΟΚ. Αυτό. Υπογράψαν όλοι οι βουλευτές. Αυτή τη Νέα Δημοκρατία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και οι άλλοι βουλευτές εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Από και εκεί και πέρα. Όλοι υπέγραψαν. Ναι, βεβαίως, υπέγραψαν. Αυτό γνωρίζω εγώ. Ναι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει αυτό που λέτε, η φυγή κεφαλαίων προς τα έξω. Υπάρχει κατά καιρούς κάτι τέτοιο να γίνεται. Εγώ θέλω να επανέλθω πάντως και επιτρέψω με αυτό. Σέβομαι την κάθε άποψη, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά θέλω να επανέλθω στην ημέρα των εκλογών και τι θα γίνει την επομένη των εκλογών. Αυτό είναι το ζητούμενο και γι' αυτό κάνετε και συναντήσεις εδώ και κάνουν όλες τις τηλεοράσεις. Για να δούμε πώς η Ελλάδα μπορεί να φύγει από αυτή την κατάσταση την οποία βρίσκεται. Μπορούμε να βρούμε τα αίτια, μπορεί να πούμε που φταίμε όλοι, μπορεί να πούμε που φταίμε περισσότερο εμείς. Αυτό δεν πειράζει. Αλλά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κάτι πραγματικό δηλαδή. Εμείς αυτό που λέμε πάντως είναι το εξής. Ότι οι εκλογές γίνονται για να υπάρξει κυβέρνηση. Διαφορετικά δεν θα έχει νόημα. Πρέπει να υπάρξει επομένως κυβέρνηση, οπωσδήποτε. Και εμείς πιστεύουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, ως ΠΑΣΟΚ μιλάω, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη πολιτική, κεντρική της πολιτικής κοινής. Είναι μια δύναμη ομαλότητος, θεωρούμε μια δύναμη σταθερότητας, προοπτικής, η οποία πιστεύει ότι η όποια λύση δοθεί, θα δοθεί εντός του ευρώ και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε επίσης στις συνεργασίες. Η δημοκρατία είναι σύμφυτη με την συνεργασία και με το διάλογο. Αυτοί που λένε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα συνεργασίας μπορεί να λένε αλήθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συνεργαζόμαστε ποτέ στην Ελλάδα και για τίποτα. Να κρατάμε ο καθένας ένα ταμπούρι, να κοιτάζουμε ο καθένας να δούμε πόσους ψήφους παραπάνω θα πάρει και μετά να βρεθούμε τη Δευτέρα, εκτεθειμένοι μέσα σε ένα χάος που δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Αυτό πριν, πρέπει να το αποφύγουμε. Για τη Νέα Δημοκρατία ή αυτοδυναμία είπαμε ξανά σε εκλογές. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και ο κύριος Γεωργιάδης. Πολύ κάνει η Νέα Δημοκρατία και θέλει την αυτοδυναμία, αλλά φαίνεται από όλες τις δημοσκοπήσεις κάτι τέτοιο δεν επιτυχάνεται και σε αυτή την περίπτωση. Από ό,τι άκουσα από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Κρανιδιώτη, ο οποίος είναι σύμβουλος του κύριου Σαμαρά, είπε ότι θα του πει να ξαναπάμε σε εκλογές. Άντε να ξαναπάμε σε εκλογές και άντε η χώρα να βρίσκεται
όπως βρίσκεται. Κύριε Ντάσκα, επειδή εγώ σπάνια συμφωνώ με άνθρωπο, με εκπρόσωπο του κόμματος. Οφείλω να γνωρίσω το εξής. Ενώ φεύγει βέβαια, δυστυχώς ο κύριος Χιτήρης, ναι, φεύγει, βάζει ένα κριτήριο για την απόψινή συζήτηση και όχι μόνο θα οφείλει για την απόψινή, γενικά για τις επόμενες μέρες που μας μένουν, ότι δεν θα πρέπει να συζητάμε γενικά και αόριστα και θα πρέπει να συζητάμε και για πολιτικές. Διότι εγώ εκτιμώ, κύριε Χιτήρη, θέλετε να σας αναλύσω, δεν το κάνετε προσωπικά, ότι η προεκλογική περίοδος περνάει με 5 μέρες να συζητάμε για το πόσο ο κ. Χρυσοχοίδης θα κάνει στρατόπεδες συγκέντρωση. Άλλες 5 μέρες για τον κ. Τσοχατζόπουλο, λες και μία σύλληψη, νομίζω, μπορεί να ξεπλύνει το ζήτημα ολόκληρης πολιτικής τάξης του κομματισμού τα τελευταία 37 αυτό χρόνια. Αυτό κατηρίασα εμέσως. Οπότε, ναι, λέω λοιπόν όμως ότι το ζήτημα είναι δεν ακούμε. Και δυστυχώς έφυγε, αλλά έχουμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ακούμε ότι την επόμενη μέρα, πέρα από τα διάφορα εκλογικά σενάρια, πέρα από τα διάφορα εκλογικά σενάρια και ποιος θα πάει με ποιον και ποιες θα είναι οι βουλευτικές έδρες, με ποιες πολιτικές. Γιατί σκεφτόμαστε τώρα και στο διάλειμμα ότι έστω ότι αυτός που μας παρακολουθεί είναι ένας άνεργος. Μία φράση για τον κύριο Χιτήρη. Τι κατάλαβε την προηγούμενη κουβέντα πέρα από τους αφορισμούς και τη σύβριση του κύριου Κρανιδιώτη? Έχετε δίκιο και αυτό πρέπει να υποθεί. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης θα τον εκπροσωπήσει. Μην υπερασπίζεστε. Έγινε, έχει φύγει ο κύριος Κρανιδιώτη. Παρακαλώ πολύ, πάντα να πείτε κάτι από διαμένα. Κυρία Ντουρού, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σαμαράς στο Ζάπιο έκανε μια παρουσίαση του προγράμματός του. Όντως, εμείς σήμερα επίσης, πρόσφατα το πρωί, σήμερα, ο κ. Βενιζέλος είπε το πρόγραμμα του. Πρέπει να δούμε ότι το πρόγραμμα του κάθε κόμματος και το πρόγραμμα γενικώς της Ελλάδος ή της κυβέρνησης ή των πολιτικών δυνάμεων δεν είναι μόνο στο μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ ισχυρό, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό. Υπάρχουν θεσμικά προβλήματα. Ναι, αλλά αν δεν τα βρουν υπάρχουν στο μνημόνιο, πού θα τα βρουν? Σωστό το θέμα. Είναι. Γι' αυτό ήθελα να πω πριν φύγω το εξής. Ότι όλοι μας, όταν μιλάμε... Όλοι μας... Όταν... 100% φορές, που όλοι μας... Όλοι μας, όταν μιλάμε... Αυτά, για πέστε, είναι προεκλογική περίοδος. Πέσατε να ξέρει ο κόσμος. Όταν μιλάμε, όλοι μας, όταν μιλάμε... Για τα προγράμματά μας. Να μην μειωθούν δηλαδή εργοδοτικές φορές, λέει το κουκουέ. Μην πάμε σε αυτό τώρα. Θα μας τα ασφαλιστικά ταμεία έχασαν 12,5 δις από το κούρεμα. Δεν θα έχουν να δώσουν συντάξεις. Και από την άλλη, εσείς, ενώ επικαλείστε, κύριε Γεωργιάδη. Τι λέει ο άνθρωπος, να μην μειώνουν εργοδοτικές φορές. Έχετε καταλάβει ότι οι επιχειρήσεις δεν τα φέρνουν βόλτα στην Ελλάδα? Επικαλείστε. Έχετε καταλάβει ότι το αίτημα όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι να μειωθούν εργοδοτικές φορές? Επικαλείστε ότι δεν υπάρχουν χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία. Εσείς που ζείτε, πώς θα πάρει σύνταξη ο εργαζόμενος? Να μην μειωθούν οι εργοδοτικές φορές. Με συγχωρείτε, 12,5 δις ψηφίσατε που τους απολύσατε το μνημόνιο. Και χωρίς αποζημίωση το καλοκαίρι, αυτά λέγατε. Κάνετε λάθος, ψέματα λέτε. Είστε ψεύτης. Ή το 902 που τους διώξατε όλους και μια έγκυο γυναίκα από μέσα. Είστε ψεύτης. Λέτε ψέματα. Είστε ψεύτης. Δεν διώξατε το 902 όλους τους εργαζομένους που έρχονται τη Βουλή. Και μας κάνει αμαρτυρία και μια άγκυο γυναίκα. Έχετε πει και δεν πήγατε το καλοκαίρι την υποκδοτική στο άνθρωπο 99 περιοχές για να πληρώσουν εργαζομένους σας. Είστε ψεύτης στην Κολοτούμπα. Άσε τώρα μιλάτε κιόλας από πάνω. Σας ανεχτήκαμε πολλά χρόνια. Δεν είστε πια στο Απειρόβλητο. Είσαστε ψεύτης στην Κολοτούμπα. Δεν είστε πια στο Απειρόβλητο. Αυτό είσαστε, λέτε ψέματα. Λοιπόν, στο 12,5 ευρώ δεν πήγατε στην υποκδοτική. Να ολοκληρώσετε. Όλα τα κόλπα. Όλα τα κόλπα του καπιταλισμού, όλα τα χρησιμοποιεί το κουκουέ. Ούτε ένα δεν τα βίζει. Και στο χρηματιστήριο θα δείτε που παίζετε το τέτοιο. Τώρα θα κάνετε. Εσάς, η πολιτική σας είναι αυτή που φέρνει την παράνομη. Καταστρέφει την Ελλάδα. Κλείνω τα λιμάνια. Κάνω τα απεργίε. Διώχνω τις επιχειρήσεις. Και μιλάτε καμπά. Είναι αυτοί που έχουν τους άστεγους. Δεν κύριο Χιτή να πει το πρόγραμμα. Τους πεινασμένους. Μάμα, είμαι μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Και ακούω να πετάνε και να λέει να μην μειωθούν οι εργοδοτικές φορές. Πήγε να δουν εσύ να κάνεις επιχείρηση. Πέστε και τις συντάξεις. Πέστε τις συντάξεις εσύ. Πάσα μας τώρα. Το 12,5 δις
Φάγατε τα σφαιριστικά ταμεία! Τι συντάξει πώ θα τι δώσετε, για πετε. Όχι, βοηθήστε τον κύριο Κυριακή. Τι συντάξει πώ θα τι δώσετε. Να μπορούμε να κύριε Γεωργιάδη, κύριε Γεωργιάδη, αυτό που θέλω να σα παρακαλέσω, επειδή είπατε. Ένα λεπτό, επειδή είπατε τη φράση. Το ρε, θα το αγαπώ το ανακαλέσετε. Τίποτα άλλο, μόνο το ρε. Εγώ μια φράση θα πω και θα φύγω. Κάνει διάλογο. Να μα πείτε γιατί βάλατε την προκδοτική στο άρθρο 99 και απολύσατε του εργαζομένου. Αυτό να μα πείτε. Αυτό να μα πείτε. Αυτό να μα πείτε. Γιατί του βάζατε χωρίς υπερορίες και του πληρώνετε υπερορίες. Αυτά να μα πείτε. Γιατί του διώξατε το 902. Αυτά να μα πείτε. Δεν μα πείτε. Μόνο κριτική αφιψηλού. Κριτική αφιψηλού. Αφήστε να το πω. Να το πείτε. 902 και του διώξατε. Την έγκυο γυναίκα γιατί μη διώξατε! Την έγκυο γυναίκα γιατί μη διώξατε! Αφήστε να απαντήσει! Αφήστε να απαντήσει! Μα το έχω καταθέσει στη Βουλή! Έχω καταθέσει στη Βουλή το χαρτί! Πέσε το όνομά της! Ελέγχα το όνομά της! Είσαι ψεύτης! Έχουν καταθέσει! Να μπουν στο κούκλι όσο μας βλέπουν τώρα! Να μπουν στο κούκλι όσο μας βλέπουν τώρα! Να κάνουν έρευνα από την 1902 και την ανακοίνωση που βγάλανε. Δεν έχει νόημα. Όταν το κουκουέ απολύει. Εδώ είναι η υποκρισία. Το κουκουέ μιλάει για τι άλλε επιχειρήσει και ω εργοδότη το ίδιο είναι σκληρό καπιταλιστή. 1.100.000 άνεργοι. Σκληρό καπιταλιστή. Εσεί με την πολιτική σα. 1.100.000 άνεργοι. Στην υποκριτή του δούλευαν 200.000. 1.100.000. Τετέλεστε! Δεν είστε πια στο πυρόβλητο! Σοβαρευτείτε! Δεν είστε πια στο πυρόβλητο! Αυτά τελειώσανε! Η τυποεκδοτική ήταν μέρος του συστήματος. Σαν καπιταλιστές βγάζατε λεφτά. Όχι, αυτό κάνατε. Δεν βγάζαμε λεφτά. Λεφτά έβγαζε και ο 902, λεφτά έβγαζε και η τυποεκδοτική. Και τους κόψατε μισθούς. Και λέτε ότι επειδή είστε κομμουνιστές, λέτε 1.500 ευρώ κατώτατο μισθό. Γιατί δεν το εφαρμόζετε στις επιχειρήσεις σας? Ακούστε να σας πω. Εκεί πέρα δεν εφαρμόζουμε. Εκεί δεν εφαρμόζουμε. Εμείς στην τυποκριτική, να το εφαρμόσουν ακούστε, οι άλλοι. Θα σας πω. Όποιος αγοράζει κουπόνια... Όταν τελειώσετε θα σας πω. Όποιος αγοράζει κουπόνια... Ακούστε. Εμείς εφαρμόζουμε τις συμβάσεις. Και εσύ όταν φωνάζεις... Εσείς το μισή σχέση με πώς θα βγείτε παντού. Και εσύ φωνάζεις. Μια χαρά φωνάζεις. Εσείς πέστε μου αν εφαρμόζεις... Μα τώρα με συγχωρείτε. Λάος και Νέα Δημοκρατία στηρίζει το Πασόκ να φύγει. Όπως έκανα και με την κυβέρνηση. Κυρία Δούρου, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να ολοκληρώσει ο κύριος Σκετήρης γιατί θα αποχωρήσει. Είστε απαράδεκτοι. Δεν έχετε καλέσει κάποιον από το κόμμα του κυρίου Καμένου να υποστηρίζει την κυρία Δούρου. Κακό δεν το φέρετε. Κάποιο κόμμα του. Φωνάξτε κάποιον. Εδώ είμαστε, κύριε Γεωργιάδη. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Θα έρθει και η σειρά σα. Θα έρθει και η σειρά σα, κύριε Γεωργιάδη. Το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι εδώ. Θα έρθει και η σειρά σα. Μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Θα έρθει ο μεταφιεσμένος κύριος Σαμαράς, γιατί είναι μεταφιεσμένος. Επειδή πρέπει να τα ακούσετε περί μεταφιεσμένων, βεβαίως, βεβαίως. Και εσείς έχετε μεταμφιεστεί πολλές φορές. Πολλές φορές έχετε μεταμφιεστεί. Έχω και εγώ δυνατή φωνή, κύριε Γεωργιάδη. Έχω και εγώ δυνατή φωνή. Πολύ ευχάριστη η έκκληση. Μην ανησυχείτε. Να κάνω μια ερώτηση. Σας ακούω. Ο κύριος Καμένος, γιατί δεν έχει κάνει ακόμα μήνυση στον κύριο Γεωργαλά, που τον χαρακτήρισε συκοφάντη. Ναι. Και αντιθέτως κυνηγήσαν τον κύριο Λιάτσο, η γυναίκα του κυρίου Καμένου, γιατί ανεφέρει το όνομά της. Ο κ. Γεωργαλάς βγήκε τη Δευτέρα και είπε ότι χρωστάει λεφτά ο Μπαταχτσής Καμένος. Ο κ. Καμένος είπε θα του κάνει μήνυση και αγωγή. Έχει πέρα μια εβδομάδα, δεν έχει κάνει καμία μήνυση, καμία αγωγή. Ο κ. Γεωργαλάς έχει βγάλει το όνομα του φρουρού του κ. Καμένου, στον οποίο από τους πιστούς την προκαταβολή. Θέλουμε να μας πείτε αντρίκια. Ήτανε σύμβουλος του κ. Καμένου ο κ. Γεωργαλάς. Ναι ή όχι. Όλα έχουν πάρει, κύριε Γεωργιάδη. Ο κύριος Τσίπρας τώρα που θα κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Καμένο θα πάρουν τον Γεωργαλά μαζί στο κυβερνητικό σήμα. Να μας πω είναι. Από το ένα κόμμα στο άλλο. Περί αυριστού δεν μπορείτε να μιλάτε. Εσείς από το ΣΥΡΙΖΑ έχετε σκέφτει σοβαρότητα. Κύριε Δρίτσα, κύριε Δρίτσα, ακούστηκε αυτός ο διάλογος. Όχι, να απαντήσει. Να απαντήσει μετά. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Δρίτσα, ένα λεπτό. Παρακαλώ.
αφήσει να ολοκληρώσει την φράση του κύριου Σκητήρη. Όχι, να απαντήσει γι' αυτό. Ποιο Σκητήρη. Να απαντήσει. Να απαντήσει, να ξέρουμε τι έγινε ο Σκητήρη. Να απαντήσει. Εδώ βγαίνει ο αρχιψεύτερο και λέει μια εβδομάδα θα κάνει μίσο και εργαλάκι ξαφανίστε πίσω τη γυναίκα του. Να μα απαντήσει. Μέχρι τι 12 θα απαντήσει. Έχουμε χρόνο. Κύριε Σκητήρη. Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Δρίτσα, κύριε Σίγουρο. Πείτε μα λοιπόν, είδα μα λέτε. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μα είπατε, μα πείτε. Ήταν σίγουρο ή όχι. Αντρίκια, ρε παιδί μου. Να σα απαντήσω. Ρε παιδί μου, αντρίκια να απαντήσει. Ήτανε. Στη συκοφαντία και σε όλα αυτά τα οποία λέτε για του ανεξάρτητου Έλληνε. Βλέπετε μάλλον, βλέπετε και τρέμετε του ανεξάρτητου Έλληνε. Του βλέπετε μπροστά σα. Βλέπετε μπροστά σα. Γιατί δεν τον πάει στα δικαστήρια. Αυτό βλέπετε. Γιατί δεν τον πάει στα δικαστήρια. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Γεωργιάδη, το παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι γιατί αυτό που κάνετε, που κάνετε να φωνάζετε και να καπελώνετε τους συνομιλητές σας, το ξέρω κι εγώ πάρα πολύ καλά. Δρίτσα, αλλά μην ανησυχείτε, ο ελληνικός λαός σας έχει καταλάβει. Σας έχει καταλάβει. Παρακαλώ, κύριε Δασκά, συγγνώμη. Δώσε μας ένα λεπτό. Δώσε μας ένα λεπτό. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ θα μιλήσουμε πολιτικά. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ ήρθαμε για να μιλήσουμε πολιτικά. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τις γυναίκες. Για τον κύριο Γιωργαλά ή για οτιδήποτε άλλο. Μα είναι επίπεδο τώρα αυτό. Δεν θέλετε να μιλήσετε για τα προβλήματα του κόσμου. Κύριε Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα. Απαντώ, κύριε Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, σας καλέσαμε. Σας παρακαλέσαμε. Να μην απαντήσω δηλαδή. Μισό λεπτό. Σας καλέσαμε. Σας παρακαλέσαμε. Και εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Ένα λεπτό να απαντήσει ο κύριος Σκητήρης. Για να αποχωρήσει. Όχι για τον Γεωργαλά. Είναι. Όχι. Είναι άκομψο. Τουλάχιστον μην το επιτρέπετε να απαντήσει. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που μας ακούνε έτσι, που γίνονται αυτές οι φωνές και τα λοιπά, νομίζω ότι οι ίδιοι θα αναρωτηθούν αυτοί που μαλώνουν έτσι, που μαλώνουν αυτοί θα είναι οι πολιτικοί που θα διαφερθούν για τα προβλήματά μας αύριο. Με συγχωρείτε που κάνω αυτή την παρατήρηση, αλλά επειδή κρατάει πολλή ώρα αυτή η διαμάχη και μάλιστα έχει εκτραχυνθεί κάπως η συζήτηση, σε κόσμος, νομίζω... Όχι σε κόσμο. Νομίζω, νομίζω ότι οι ακροατές. Κύριε Γεωργιάδη. Παλαιούτη μου να λείψε. Κύριε Γεωργιάδη, στην ίδια κυβέρνηση είστε. Αφήστε να απαντήσει ο κύριος Σκητήρης. Αφήστε να απαντήσει. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Εγώ και φεύγω. Ότι τα κόμματα έχουν τα προγράμματά τους. Δυστυχώς πρέπει να φύγω και δεν θα μπορώ να αναπτύξω αυτό το οποίο το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει ερχόμενο στην κυβέρνηση με συνεργασία. Εγώ σας λέω με συνεργασία. Διότι πρέπει να υπάρξει, επαναλαμβάνω, κυβέρνηση. Πλην όμως, θέλω να πω την αλήθεια σε όλους. Ότι όσοι λένε το πρόγραμμά τους, και ο κύριος Σαμαράς, και εμείς, και ο άλλοι, είναι προθέσεις. Δεν είναι καν υποσχέσεις. Δεν είναι σίγουρα δεσμεύσεις. Γιατί η χώρα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα οικονομικά της χρεοκοπίας και διότι η χώρα έχει υπογράψει μια σύμβαση, δανειακή σύμβαση, την οποία πρέπει να τηρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η σύμβαση. Ασφαλώς και μπορεί να αλλάξει. Προηγουμένως μιλήσαμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και στην Ευρώπη και θα αλλάξουν. Η ιστορία και η πορεία έχει πάντα μια δυναμική και πρέπει εκεί να είμαστε έτοιμοι εμείς αύριο, σαν Ελλάδα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρώ, επαναλαμβάνω, να μπορέσουμε να βρούμε την έξοδο της χώρας μας με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον κόσμο από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Αυτό πιστεύω εγώ ότι μπορεί να γίνει τα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το 2014-2015. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής λέγοντας αυτά και να καληνυχτήσω. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Χιντήρη, που μας τιμήσατε και ήρθατε μαζί μας απόψε. Κύριε Ζαφυριάδη, πριν πάμε στο διάλειμμα, επειδή και εσείς θα αποχωρήσετε, πέστε μας το δικό σας κόμμα. Τι προθέσεις έχει ως προς τις συνεργασίες, ποιες είναι οι προθέσεις που θα έχετε μετά, πώς θα συνεργαστείτε και με ποιον. Εμείς... Ζωντανή εκπομπή είμαστε, δεν πειράζει. Για τους συναδέλφους που είναι από το κοντρόλ το λέμε, για τις αποχωρήσεις, αλίμονο στις εκλογές δεν γίνονται αυτά. Κύριε Ζαφυριάδη, η Δημοκρατική Συμμαχία, ποιες προθέσεις έχει, μπαίνει στη Βουλή, συνεργάζεται και με ποιος. Η Δημοκρατική Συμμαχία πιστεύει και νομίζω δεν διαφωνεί κανείς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που το κάνει για την τιμή των όπλων, ότι η επόμενη Βουλή δεν θα έχει αυτοδυναμία.
Άρα οι Έλληνες θα πρέπει να δουν την επόμενη μέρα μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αποφασισμένη να μην χάσει ούτε ένα λεπτό. Διότι δεν το έχει την πολυτέλεια η Ελλάδα να χάσει άλλο χρόνο εάν θέλει πραγματικά να αποφύγει την καταστροφή. Διότι υπάρχει κίνδυνος τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ άσχημα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι οι πολιτικές δυνάμεις έχοντας τη λαϊκή εντολή και έχοντας πια όλοι προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και στις απαιτήσεις που θα έχει δημιουργήσει ο ελληνικός λαός, θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι των συζητήσεων, να διαμορφώσουν ένα κοινό σχέδιο για το πώς η χώρα θα προχωρήσει από εδώ και στο εξής. Θα έχουν πέσει οι μάσκες, θα έχουν κατέβει οι τόνοι. Όλοι γνωρίζουμε ότι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει για τη χώρα είναι συγκεκριμένο, οι δεσμεύσεις είναι σαφείς, οι πολιτικές που πρέπει να γίνουν είναι δεδομένες. Αυτό που χρειάζεται να δώσουμε έμφαση είναι οι μεταρρυθμίσεις και εμείς ως μια δύναμη λογικής μέσα στη Βουλή θα δώσουμε αυτή την κατεύθυνση και θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε μια κυβέρνηση που θα μπορεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Σημασία δεν έχουν τα πρόσωπα, σημασία έχουν οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν. Και για μας οι πολιτικές που πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή είναι οι πολιτικές των μεταρρυθμίσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στον κύριο Τσουρινάκη, τον υποψήφιο της Δημοκρατικής Αριστεράς και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά. Κύριε Τσουρινάκη, η Δημοκρατική Αριστερά βλέπει συνεργασίες. Ο Φώτης Κουβέλης ήρθαν πριν από δύο ημέρες εδώ στο στούντιο αυτό. Μας είπε ότι είναι απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως είναι σήμερα τα προγράμματά τους και προσπαθεί, θα έβλεπε συνεργασία με άλλα κόμματα πάνω στη βάση προγραμμάτων ή στη βάση ορισμένων αξώνων βασικών. Εσείς, εάν βρεθείτε μεθαύριο στη Βουλή, αυτή τη θέση αυτή θα το στηρίξετε, την υποστηρίξετε? Ναι, κύριε Δάσκα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπούμε σε μια λίγο διαφορετική συζήτηση από αυτή που έχει γίνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε ότι το ζήτημα των συνεργασιών, καταρχάς να πούμε ότι η πολιτική είναι μια δυναμική διαδικασία. Δεν είναι μια διαδικασία στατική, δεν είναι αρθρίσματα δηλαδή. Ένα δεύτερο πράγμα που πρέπει να καθορίσουμε είναι ότι εμείς στα ζητήματα των συνεργασιών στα οποία είμαστε ανοιχτοί, είμαστε ανοιχτοί όμως με 2-3 βασικούς κανόνες. Που σημαίνει προγραμματικές συμφωνίες, που σημαίνει προοδευτικό μέτωπο, που σημαίνει αξιόπιστα πρόσωπα. Οι συνεργασίες δεν είναι, ξαναλέω, δεν είναι άρθρισμα. Δεν είναι βάλτε τον ακόμα δίπλα στο άλλο να αρθριστούμε εμείς μεταξύ μας για να δούμε πόσο φτάνει να γίνει μια διαδικασία που αύριο θα αποδώσει μια κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασική μας θέση εμάς. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα φάσμα προοδευτικών δυνάμεων στην καινούργια Βουλή που θα αλλάξει τους συσχετισμούς, θα αλλάξει πολλά από αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, λέγοντας λοιπόν ότι με αυτά εμείς θα θέλαμε να έχουμε μια διαδικασία δυναμική απαγκίστρωσης σταδιακής από αυτές τις συμβάσεις που έχουμε διηγηθεί μέχρι σήμερα. Πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Με τον ΣΥΡΙΖΑ, η Δημοκρατική Αριστερά ή εσείς προσωπικά, γιατί ακούσαμε και σκληρές τοποθετήσεις, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, θα βλέπατε κάποια συνεργασία, αν τα ποσοστά είναι τέτοια που δίνουν στα τρία αυτά κόμματα και σε ενδεχομένως και σε κάποιο άλλο την Δευτέρα των εκλογών, δυνατότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας? Κύριε Τάσκα, νομίζω ότι να μιλήσω πρώτα απ' όλα με το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και εδώ και η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο καιρό έχει και κάνει... Και τους ανεξάρτητους Έλληνες βέβαια, ναι. Γεωργιάδης, το βάζουμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ένα σοβαρό λάθος τον τελευταίο καιρό και αρθρίζει αντιμνημονιακές δυνάμεις. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος πολιτική. Προσπαθεί να μπει σε μια λογική που καταλαβαίνω την πίεση και το... ακόμα και λίγο το τέχνασμα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να αρθριστεί. Είναι αδύνατον. Εμείς λοιπόν λέμε, επειδή ξέρουμε και επειδή δεν είμαστε χθεσινοί, κανείς δεν ήρθε χθες, ούτε παρθενογέννηση είμαστε, ξέρουμε παραδείγματος χάρη πρώτα απ' όλα τις θέσεις του ΚΚΕ. Πόσες φορές στην ιστορία έχει απευθυνθεί από την αριστερά στο ΚΚΕ, από διάφορες δυνάμεις αριστερά στο ΚΚΕ, έκκληση συνεργασίας? Δεν υπάρχει. Κύριε Παπαρίγα, προχθές, επίσημα και με όλη την επισημότητα που είχε η διαδικασία στο Ζάπιο, είπε διότι κουβεντιάζεται.
Αφού δεν συμπίπτουν αυτά που θέλετε. Η κυρία Παπαρίγα θέλει έξω από την Ευρώπη. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Το δεύτερο είναι ότι με το ΣΥΡΙΖΑ που αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε μαζί να συζητήσουμε. Υπάρχουν όμως βασικές αυτή τη στιγμή διαφωνίες που πρέπει αυτές τις διαφωνίες να μην τις κρύψουμε. Να μην λέμε ευχάριστα ψέματα στον ελληνικό λαό. Πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ουσίας. Και η ουσία είναι να πούμε τις θέσεις μας, τις απόψεις μας και να μπορέσουμε σε κάποια από αυτά να μετακινήσουμε τον άξονά μας και ο καθένας από εμάς. Εάν αυτό γίνει, βεβαίως οι συνεργασίες μπορεί να είναι ανοιχτές. Παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε εκεί μόνο σήμαντοι. Δεν συζητάμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από το ευρώ. Αυτό είναι άξονας, είναι ακρογωνίος λίθος. Αν μετακινηθούμε από αυτό, καταραίει όλο αυτό το πράγμα που εμείς συζητάμε και ονειρευόμαστε, ας το πούμε έτσι λίγο ποιητικά. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να τα δούμε μέσα σε μια δυναμική διαδικασία. Αλλά πρέπει κάποιοι να κινήσουν τον άξονα, τον κεντρικό τους πολιτικό άξονα, με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσουν αυτά τα πράγματα να γίνουν συνεργασίες και ουσιαστικές συζητήσεις, έτσι δεν είναι? Κυρία Δούρου, βλέπετε εσείς συνεργασία με την Δημοκρατική Αριστερά? Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα, πάρα πολύ ειλικρινής και ως άνθρωπος που αγωνιά, όχι ως εκπρόσωπος μόνο κόμματος, και ως άνθρωπος που αγωνιά γιατί εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα και καταλαβαίνω ότι αν συνεχίσουμε έτσι, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Δεν εθελοτυφλούμε. Λοιπόν, άρα σας λέω, σας μιλάω και σε προσωπικό επίπεδο, δεν θέλω να παράξω λόγους τηλεπαραθύρων. Όχι, που όχι, είναι βαρετό και λοιπόν, για μένα το ίδιο. Ωραία. Ακούστε τώρα και απευθύνομαι σε εσάς και ουσιαστικά απευθύνομαι σε όσους μας ακούνε. Δεν εθελοτυφλούμε, ούτε εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόσασταν εκεί που βρίσκεστε. Ακριβώς. Και εγώ επίσης. Λοιπόν, απ' την άλλη όμως, θεωρώ, και αυτό πρέπει να μας το πιστώσετε, ακόμα, όχι εσείς προσωπικά και οι άλλες δυνάμεις, ότι ανεξάρτητα αν κάποιος θεωρεί ότι οι προτάσεις που καταθέτουμε εδώ και 24 μήνες πρωτοφανούς κρίσης για τον τόπο είναι προτάσεις που είναι ρεαλιστικές ή μη, αυτό που μας πιστώνεται σίγουρα είναι ότι από πολύ νωρίς αντιληφθήκαμε ότι για να υλοποιηθούν αυτές οι προτάσεις και για να αναχαιτήσουμε το σπιράλ του θανάτου της χρεοκοπίας, χρειάζεται διακυβέρνηση. Επίσης, πρέπει να μας πιστώσετε ότι για μας είναι τόσο σημαντική η ενότητα της αριστεράς, που δεν υπήρχε ποτέ άλλη φορά αρχηγός, ηγεσία κόμματος, πολιτικής σημασίας όπως ο κύριος Τσίπρας, που προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, έκανε πίσω σε σχέση όχι μόνο με τα δημοσκοπικά αλλά και τα κοινοβουλευτικά ποσοστά και πρότεινε για παράδειγμα την ιστορία των μονοεδροϊκών εδρών. Την πιστεύουμε τόσο πολύ την ιστορία της πολιτικής συμμαχίας που και στις προηγούμενες εκλογές, και στις προηγούμενες εκλογές για να τσιμεντώσουμε την πολιτική μας συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μοναδικός πρόεδρος που έκανε, κατέβη τις εκλογές και δεν έκανε χρήση του προνομίου να μην είναι χωρίς σταυρό. Λέω λοιπόν κύριε Τσουρινάκη, ότι πρώτον, δεν έχω πολυτέλεια όπως είχαμε την πρώτη ώρα να αφήνω το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία αλόβητους για τις ευθύνες με τις οποίες μας φέρανε ως εδώ, να ιεραρχώ τις δικές μας διαφορές πιο σημαντικές από ότι το να βρεθούμε όλοι μαζί από το ίδιο μεταιρίζει και να κάνουμε το φόβο του κύριου Καρατζαφέρη και του κύριου Σόιμπλε πραγματικότητα που μας είπανε ότι η αριστερά μπορεί να ενωθεί. Έχει απομακρυνθεί όμως αυτό το όνειρο της διευρυμένης αριστεράς. Καλά, τώρα έχει διασπαστεί. Για να μαζευτούν τα ποσοστά. Κυρία Λεβίζου, τώρα έχει διασπαστεί. Γιατί στην εικόνα ο κόσμος Παπαρίγα Τσίπρας. Τότε και λέω, γυρίσει... κύριε Τσουρινάκη, επιτρέψτε μου να λέω το όνομά σας για να μην κάνω διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Είπε την αλήθεια ο κύριος Πλεύρης. Για να μην κάνω λέω διάγγελμα στον ελληνικό λαό. Όπως και ο Μελανσόν στη Γαλλία, ότι... πάει με τον Ολάν. Κοιτάξτε, και εκεί, εγώ λοιπόν, δεν σας διέκοψα γιατί σας σέβομαι. Ναι, εντάξει, εσείς αφήσατε να σας διακόψουν οι άλλοι λέγοντας ψεύδι. Λέω λοιπόν ότι αν ξυπνήσουμε τη Δευτέρα το πρωί, εάν ξυπνήσουμε τη Δευτέρα το πρωί, και επειδή δεν είμαστε εθεροβάμενοι να πιστεύουμε ότι θα έχουμε αυτοδυναμία όπως κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις και δεν έχουμε κατορθώσει να βρεθούμε σε μια μετεκλογική συνεργασία, γιατί εμείς δεν το λέμε αυτό μόνο προεκλογικά ούτε για το βράδυ των εκλογών, το κάνουμε έκκληση και μετεκλογικά, τότε σας λέω ως Ρένα Δούρου ότι οι ιστορικές και κρίσιμες συγκυρίες είναι ιστορικές και κρίσιμες
και για τις ευθύνες των αστερών ηγεσιών και θα είναι πολλοί που αυτά θα ρίξουν που λέτε είναι ιστορικά και κρίσιμα, ιστορικά και κρίσιμα και οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα. Αν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου με τις αποφάσεις της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, που είναι αν θέλετε η αιχμή του δόρατος για την επίθεση που δέχεται σήμερα, που δέχονται οι εργαζόμενοι. Ωραία. Είναι η αιχμή του δόρατος για όλη αυτή την εξέλιξη που έχουμε. Οι τέσσερις ελευθερίες του Μάστρι. Εσείς λοιπόν επιμένετε σε αυτές. Επιμένετε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσετε λοιπόν την κρίση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πάει ο κύριος Τσίπρας στη Μέρκελ και να την πείσει. Γιατί τώρα δεν την έπεισε μέχρι τώρα ο κύριος Σαμαράς, ούτε ο Παπανδρέου. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει καλύτερα επιχείρηματα και θα την πείσει. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Δούρου. Γιατί όμως γιατί όμως δεν μπορείτε να αλλάξετε την ψήφο του κόσμου. Πολιτική δεν κάνετε μπακάλικο τώρα. Κάνετε μπακάλικο την πολιτική. Δεν είναι Τσίπρας, δεν είναι πιο μάγκας. Ακούστε, θα σας το πω απλά. Δεν είναι μπακάλικο την πολιτική. Θα σας το πω απλά. Όπως και εσείς έχετε εξαιρετικά προβλήματα με τα ζητήματα της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, αλλά παρά τα αυτά ορθότατα το ΚΚΕ δίνει τη μάχη και μέσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έτσι πιστεύουμε και εμείς και εξού ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντιπρόεδρος του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να δώσουμε σοβαρές μάχες. Επίσης, τότε τι εννοείτες, εμείς λέμε έξω, εσείς μέσα, γιατί το λέτε λοιπόν αυτό. Επίσης λέμε το εξής, ότι το ευρώ είναι παρακινδυνευμένη επιλογή για μια οικονομία συναλλαγματική. Άρα αθροίζονται δυνάμεις που είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι. Καμία άλλη άθροιση δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Αυτή η άθροιση είναι. Όχι. Γι' αυτό και μπορείτε να σχηματίσετε την κυβέρνηση με αυτές τις δυνάμεις. Γιατί για να αλλάξει η κυβέρνηση θα έπρεπε να. Δεν θα ήταν ένας λόγος να αλλάξει η κυβέρνηση. Μπορεί να αθροίζονται δυνάμεις που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Κατσιώτη, και να αλλάξει η κυβέρνηση για το εσωτερικό. Αυτό σωστό είναι, κύριε Κατσιώτη. Είναι σωστό. Δεν μπορούμε να πιστούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αθροίζουν δυνάμεις που κινούνται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν θα τη λέει κανεί. Αλλά μην όμω κάνει προτάσει. Πριν μιλήσει ο κ. Γεωργιάδη, δεν θα πάμε ποτέ σε διάλειμμα αν μιλήσει ο κ. Γεωργιάδη. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Γεωργιάδη, σας παρακαλώ. Ένα λεπτό. Να πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε για το ευρώ. Πρέπει να πάρει το λόγο ο κ. Κολοκούρης και ο κ. Θεοχάρης και ο κ. Καλός. Εμείς λέμε ότι η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία του τόπου. Είναι παρακινδυνευμένη επιλογή για μια οικονομία συναλλαγματική, με ουσιαστικά την έχουμε αφήσει μόνο με τον τουρισμό και την ναυτιλία. Ποιος το λέει αυτό για την ναυτιλία? Σε ποιον το χρεώνεται αυτό? Συγγνώμη, να μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Α, λέω μήπως το χρεώνεται πουθενά αλλού, αυτό λέω. Όχι, μην μιλήσω. Είμαστε με αποδέσμευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μονομερή διαγραφή του χρέου. Και λέω, κύριε Ντάσκα. Λοιπόν, ότι επίσης την ίδια στιγμή το νόμισμα δεν διασφαλίζει και την εθνική κυριαρχία. Και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Τώρα, επειδή εγώ εκτιμώ πάρα πολύ και σέβομαι τους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν θεωρώ ότι λένε όπως τους κατηγορούσαν πριν εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ένα κόμμα με πολιτικές ανυπόστατες. Γι' αυτό κάποια στιγμή το καλοκαίρι η κυρία Παπαρίγα είπε ότι δεν είναι έξυπνη λύση η έξοδος από το ευρώ και ορθώς έκανε. Ναι, πάμε σε όμως, διάλειμμα. Πρέπει. Το είπε όμως αλλιώς, δεν το λέτε ολόκληρο. Κύριε Κατσιώτη, λέτε και αυτό που σας βολεύει. Θα απαντήσετε, κύριε Κατσιώτη, αμέσως μετά το διάλειμμα. Είπε και λαϊκή εξουσία. Έξω από ευρώ και λαϊκή εξουσία. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας ακόμα, θα απαντήσετε αμέσως, κύριε Κατσιώτη, μετά. Πάμε στο διάλειμμα που πρέπει να γίνει τώρα. Ο κύριος Πλεύρης είναι δικηγόρος, αλλά είναι και ασχολείται και με την ροή πληροφοριών και ως δημοσιογράφος. Και κάτι μας ψηφίζει, τι να πούμε, κύριε Πλεύρη. Κάτι ακούω ότι τέλειωσε ο τελικός κυπέλλου. Δεν πρέπει να δώσουμε τα συγχαρητήρια στην ομάδα που πήρε το κύπελλο. Τι θα το πήρε, κύριε Πλεύρη. Δεν ξέρω, εσείς θα το πείτε αυτό. Πρέπει να έχετε εσείς τα ρεπορτάζ. Εμείς κάνουμε συζήτηση εν ώψη των εκλογών που έρχονται, να δει ο κόσμος να πει συμπεράσματα για τους βουλευτές, τους υποψηφίους κλπ. Αλλά και η επικαιρότητα τρέχει. Αν έχετε πληροφορία και για αυτό το θέμα, πέστε στον αέρα. 1-2, Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-2. Μάλιστα. Το είπε το κύριος Γεωργιάδης. Με βαριά καρδιά ο κύριος Γεωργιάδης το λέει όμως. Με βαριά καρδιά το λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Να πάμε στον εκπρόσωπο των οικολόγων, τον κύριο Κολοκούρη. Μας πει είναι υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Πειραιός. Κύριε Κολοκούρη, στον Πειραιά δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει επιβαρύνει την ατμόσφαιρα, την ρημοτομία, το περιβάλλον,
κλπ. Εσείς τι σκοπεύετε να κάνετε στον Πειραιά, τι επιδιώκετε να κάνετε στον Πειραιά, τι προτείνετε να γίνει στον Πειραιά, τι προτείνει το κόμμα το δικό σας για την επομένη των εκλογών. Ναι, για τον Πειραιά και γενικά φαντάζομαι, γιατί αλήθεια είναι ότι η κουβέντα εδώ επεκτάθηκε. Ασφαλώς ναι, αλλά μπήκαμε στον πειρασμό, οικολόγος, Πειραιάς. Στον Πειραιά δεν υπάρχει κάτι, λέει, που να μην έχει επιβαρύνει την ατμόσφαιρα. Όλα έχουν Είναι προφανές, αλλά έτσι, επειδή όλα τα ζητήματα έτσι συνδέονται και αλληλοκαλύπτονται, θα ήθελα να ξεκινήσω, γιατί πραγματικά ήθελα να μιλήσω για τον Πειραιά, και υπήρχαν ζητήματα τα οποία ανοίχτηκαν, για παράδειγμα για την ναυτιλία, και τα οποία είναι ενδιαφέροντα να τα θίξουμε, γιατί είναι άμεσα συνδεδεμένα με αυτά τα ζητήματα. Πριν πάμε στη ρημοτομία ή στους ελεύθερους χώρους και ζητήματα ποιότητας ζωής, τα οποία είναι πολύ σημαντικά ζητήματα και μπορεί και η κεντρική πολιτική να κάνει κάτι, αλλά θα τα έφυγα πρώτα αν ήμασταν σε αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες εκλογές στις 6 Μάη, οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες, θα περάσουμε στα ζητήματα ανάπτυξης και σε αυτά θα μιλήσω. Γιατί αναφέρθηκε για παράδειγμα η ναυτιλία και αναφέρθηκε ότι πώς θα την αναπτύξουμε. Πώς, σε αυτό, θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα. Πρώην υπουργός ναυτιλίας ρωτάει, παρεμβάλλεται και λέει πώς θα την αναπτύξει. Ποιο είναι το πρόγραμμα των οικολόγων. Δεν τα ακούσω, πραγματικά το λέω. Λοιπόν, όχι γιατί... Να επιστρέψω και να πω ότι πλην της ναυτιλίας και όλων των διαδικασιών που υπάρχουν στο λιμάνι. Αν μας πείτε μια συγκεκριμένη πρόταση. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι ότι σε καμία περίπτωση, και αυτό το ζήσαμε, δεν υπάρχει ανάπτυξη με τη λογική, και αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα με το μνημόνιο, μετά γενικά σε μεγάλη κλίμακα, αλλά το ζούμε στην ναυτιλία περισσότερο, η οποία είναι πιο παγκοσμιοποιημένη ή πιο διεθνοποιημένη βιομηχανία, ότι η πολιτική αύξηση της ανταγωνιστικότητας με συμπίεση του μισθολογικού κόστους ή με λασκάρισμα όλων των περιβαλλοντικών, ασφάλειας και όλων των διαδικασιών είναι σίγουρο ότι δεν οδηγεί σε ανάπτυξη, τουλάχιστον δεν οδηγεί σε καλυτέρες στη ζωή μας. Οδηγεί σε μια διαδικασία που τη ζήσανε και άλλες κοινωνίες οι οποίες δανείστηκαν από το Δουνουτού, για παράδειγμα, στη Λατινική Αμερική, οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν αυτόν τον τρόπο. Μειώθηκε το επίπεδο ζωής. Πριν κάτι εβδομάδες ο Ευρωβουλευτής μας είχε καλέσει τους φορείς της πόλης και είχε κάνει μια ημερίδα, στην οποία προσπαθήσανε και με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου Πειραιά να συζητήσουν τρόπους διεξόδου, τρόπους ανάπτυξης και σε σύνδεση με τα ναυπηγεία που υπάρχουν, τους Καραμαγκά, που ξέρετε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στην οποία ουσιαστικά προτάχθηκε το αίτημα το οποίο είναι και κεντρικό για τους οικολόγους πράσινος, της ανάπτυξης νέων τομέων ποιοτικού προϊόντος, αυτό που λέμε πράσινη στροφή, και αναφέρθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα, στην οποία δεν θα επεκταθώ στα παραδείγματα, όπως ότι στην Πορτογαλία, η οποία περνάει και αυτή από Δουνουτού, φτιάξανε διαδικασία να κάνουν πλωτές ανεμογεννήτριες. Και εδώ πέρα, αυτό που ήταν σοκαριστικό, και το είδα γιατί είχα πάει σε εκείνη την ημερίδα, οι φορείς της πόλης, πολλούς από τους φορείς της πόλης της ναυτιλίας, το μόνο που αναπαρήγαγαν ήταν ότι αυτά δεν γίνονται. Και αυτό ήταν το κεφάλαιο το ελληνικό τους δύο αιώνες του ελληνικού κράτους. Ουσιαστικά λέγανε αυτά δεν γίνονται και πώς θα γίνουμε Τουρκία για να γίνουμε ανταγωνιστικοί και πώς θα γίνουμε Πακιστάν για να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και δεν είναι τυχαίο και εδώ πέρα θα ήθελα να το τονίσω ότι κατηγορήθηκε το ΠΑΜΕ, και εκεί πέρα πραγματικά με βρίσκει κάθετο εναντίον, ως παράγοντα παρακμής της ναυτιλίας και άλλα τέτοια ζητήματα. Υπάρχουν σοβαρά άλλα προβλήματα. Συμφωνεί ότι το ΠΑΜΕ είναι παράγοντας παρακμής, αυτό κατάλαβα. Όχι, διαφωνεί, αντιθέτω. Το αντίθετο ανάποδο, είπατε, δεν είναι παράγοντας ακμής το ΠΑΜΕ. Παράγοντας παρακμής είστε εσείς, δεν είναι. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, έλα το έλα. Παρακμής είστε εσείς. Συγγνώμη, να πάρω λίγο το λόγο. Θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, το έλα. Παράγοντας παρακμής είστε εσείς, πως παράγοντας.
Με τις απόψεις. Το σημαντικότερο, το σημαντικότερο. Παράγοντας παρακμήσεις και εσείς με τις απόψεις. Με τσάπα το λέω να μιλάω. Παράγοντας παρακμήσεις και εσείς και οι απόψεις. Εννοείται ότι το πάμε είναι καλό πράγμα. Πρέπει να σας μεταποντήσει. Πρέπει να σας μεταποντήσει. Κύριε Κατσιώτη, ένα λεπτό κύριε Κατσιώτη. Πραγματικά ένα στοιχείο ήθελα να δώσω και είναι ότι οι αντιδράσεις σε οποιασδήποτε κινητοποίηση, οι οποίες πρέπει να γίνονται και με ένα σεβασμό τέλος πάντων και με τους υπόλοιπους τομείς της κοινωνίας, παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως τα βασικά ζητήματα που προκαλούν, που είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων. Το σημαντικότερο από όλα είναι να ανοιχτούμε σε νέους τομείς ποιοτικούς και να μην θέτουμε και να μην βάζουμε κοινωνικές ομάδες τη μία ενάντια στην άλλη. Ακούστε, κύριε των οικολόγων. Δύο είναι οι βασικότεροι παράγοντες. Δεν θυμάμαι το όνομά του, κύριε Σκολοκούρη. Δεν το ήξερα. Κύριε Σκολοκούρη, δεν το είπαμε. Μπορούμε να σα πούμε εμεί. Ωραία, κύριε Σκολοκούρη. Για καταλάβετε, δύο είναι οι βασικότεροι παράγοντες ανασχέσεως όταν επενδύσω στη χώρα. Ο ένας είστε εσείς, όχι εσείς σαν πρόσωπο, αλλά η ιδέα ότι όσο να κάνει επένδυση στη χώρα θα τον πάνε 200 στο Συμβούλιο της Επικρατείας για δίθεν οικολογικούς λόγους να αυτοματίσουν πάσα επένδυση. Και ο δεύτερος παράγοντας το πάμε. Στην επισκευαστική ζώνη του περάματος, εγώ γύρισα και προσπάθησα να φέρω πλοία από όλους τους Έλληνες υποψηφιστές της γης. Ξέρετε τι μου λέγανε. Για δούμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Όχι, αλλά όλοι οι εφοπλιστές λένε. Ένα πολύ ωραίο ζήτημα με τις fast track και την υποβάθμιση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτή είναι η κουβέντα και ο λόγος που θα πρέπει να πει στην Ελλάδα. Το καταλαβαίνετε. Όταν κάποιος έχει ένα πλοίο, δεν μπορεί να το φέρει στη ζώνη στο πέραμα και να πρέπει να κάνει διαπραγματεύσεις με τον κύριο Πουλικόγιαννη και την κυρία Παπαρίγα για το αν θα πάρει το πλοίο του 15-20 μέρες. Κοιτάξτε να δείτε, Δάσκα. Το καταλάβατε. Ναι, κύριε Κατσιώτη. Κύριε Δάσκα, νομίζω ότι ο κύριος γνωστός. Είναι ζήτημα προτεραιοτήτων, συγγνώμη. Μιλά ακόμη με ανυπόστατους χαρακτηρισμούς για, το πάμε. Ακούστε, τους αγώνες τους κάνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Αποφασίζουν. Και εκεί οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνο με το ΠΑΜΕ ή μόνο με το ΚΚΕ, είναι από όλες τις τάσεις. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι που απεργούν και ψήφιζαν τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να καταλάβουν ότι ο Γεωργιάδης είναι εχθρός του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το καταψηφίσουν όπως και η Νέα Δημοκρατία. Τους αγώνες τους κάνουν οι εργαζόμενοι. Τους αγώνες στη ζώνη πάλι δεν είναι όλοι κομμουνιστές. Τους αγώνες τους κάνουν οι εργαζόμενοι. Ναι, αλλά και διεκδικούν τη ζωή του. Παιδί μου, διώχνετε τα πλοία. Τους αγώνες τους κάνουν οι εργαζόμενοι. Ωραία. Το πάμε τα πλοία τα διώχνετε ή δεν τα διώχνετε. Αλλά εχθρεύετε τους αγώνες ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι με το μεγάλο κεφάλαιο. Τους εφοπλιστές τα πλοία τα διώχνετε. Και τις ανάγκες του. Γι' αυτό θα πρέπει να το καταψηφίσουμε. Ξεπεράσετε και εμένα, μη φωνάζετε. Εμένα γιατί ότι είσαστε λοιπόν γνωστός. Ακούστε, ξέρετε και εμείς να φωνάζουμε. Εντάξει, νυφάλια. Πήρατε το χάψε απόψε. Δεν το είχατε πάλι. Δεν το πήρατε το χάψε απόψε. Τα διώχνετε τα πλοία ή δεν τα διώχνετε. Εσείς τα διώχνετε. Οι εφοπλιστές θα πάνε όπου θέλουν για να κερδίσουν σε βάρος του λαού. Πάμε στο εφοπλιστές. Κύριε... Δεν έχεις καμία δημοσιογραφική πληροφορία. Ο αντίστοιχος κύριος Δασκαλόπουλος των Γερμανών, ο κ. Κάουντερ, ο οποίος δεν είναι ούτε ΠΑΜΕ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε αριστερός, ούτε εξτρεμιστής. Δίνονται συνέντευξη τύπου, μονάχα που έχει βιομηχανίες. Γιατί εμείς έχουμε πρόεδρο Ελλήνων Βιομηχάνων που δεν έχει βιομηχανίες. Έτσι και να το δούμε αυτό. Λοιπόν, όταν περιέγραψε την λεγόμενη εθνική αστική τάξη της Ελλάδας, είπε ότι είναι μια αστική τάξη που δεν έχει ποτέ λειτουργήσει εθνικά. Αυτό γιατί το λέω. Διότι ακόμα και στη γειτονική Γαλλία ή Ιταλία είδαμε τους εφοπλιστές και εκεί τους μεγάλους βιομηχάνους να μιλάνε για ένα είδος δικού τους χαρατσιού προκειμένου να βοηθήσουν την επιδεινούμενη οικονομική τους κατάσταση. Έχουμε εδώ τους Έλληνες εφοπλιστές που με τον τρομερό εκβιασμό να μην αλλάξουμε σημαία, λοιπόν, έχουν μια πολιτική τάξη τουλάχιστον δύο μεγάλων κομμάτων να είναι ποδηγετημένη και να θεωρεί ότι για την κατάντια της ναυτιλίας, για το γεγονός ότι δεν έχουμε καράβια και εδώ πέρα και τα πηγαίνουμε στη Βόρεια Κορέα, λοιπόν, φταίνε η κινητοποίηση των εργαζομένων. Δεν είναι να διακόψω πριν. Όχι, φταίνε γιατί χάνονται θέσεις εργασίας. Μπορείτε να καταλάβετε. Να σας πω κάτι που δεν είναι καθόλου κομμουνιστικό. Την Κοκακόλα στην Πάτρα, ποιος την έκλεισε. Τα χαλκίδα, τα τσιμέντα, ποιος τα έκλεισε. Οι διαδηλώσεις κλείσαν. Κυρία Δούλου, ένα λεπτό. Είπατε, κύριε Γεωργιάδη, κύριε όλα τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Πλεύρη, για να βγει κάποιος από τη Μεγάλη Βρετανία να πάει να
επισκεφτεί την Ακρόπολη πρέπει να έχει την άδεια του ΠΑΜΕ που κλείνει την πόρτα. Αυτό εδώ εσείς το εγκρίνετε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το εγκρίνετε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μην πάτε σε αυτή. Στηρίξατε μια κυβέρνηση η οποία διέλυσε την ελληνική οικονομία. Όφησε όλους τους ανθρώπους στην ανεργία, στην ύφεση. Έκλεισε 180.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές δεν κλείσανε σε τρεις μήνες. Σας φταίει το αναφέρετο συνταγματικό δικαίωμα για τις διαδηλώσεις. Ναι, αλλά και αυτό έχει περιορισμό. Τρεις χιλιάδες πορείες στο κέντρο της Αθήνας. Τις καλές εποχές προ-κρίσης μέσος όρος πορεών. 800 στο κέντρο της Αθήνας. 15-20 κομμουνιστές να κλείνουν την Αμαλία. Κύριε Κατσιώτη, σας παρακαλώ μην απαντάτε. Κύριε Κατσιώτη, ένα λεπτό. Κύριε Πλεύρη, είπατε, κύριε Γεωργιάδη, είπατε προηγουμένως ότι κυριαρχούν οι εφοπλιστές σε όλο τον κόσμο. Και πράγματι κυριαρχούν και βγήκαν πριν από 10 μέρες, 15. Έχουμε, λέει, τους ισχυρότερους. Αλήθεια. Με τον ισχυρότερο στόλο από ό,τι είχαμε σε όλη την ιστορία από το 1821. Σας ρωτάω. Ο Πειραιάς είναι η έδρα των Ελλήνων εφοπλιστών. Εκεί εκτός της πόλης ολόκληρης είναι και διάφορες εκκλησίες, μεταξύ των οποίων μία εκκλησία από το 1821-1860, πόσο είναι, ο Άγιος Νικόλαος. Είναι εικόνα αυτή της του ελληνικού εφοπλισμού που, όπως λέτε εσείς, ανθεί να είναι ο Πειραιάς σε αυτό το χαλί. Να είναι ο Άγιος Νικόλαος η εκκλησία υποκατάρρευση και οι εφοπλιστές που είναι η έδρα τους, οι πρώτοι στον κόσμο, να έχουν αυτό το χάλι και τους θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΜΕ. Στον Άγιο Νερό δεν δίνουν. Να τα απαντήσω. Ακούστε, κύριε Ντάσκα, ποια είναι αυτό που λέει ο κύριος Κατσιώτης, μην το περνάτε έτσι, ούτε στον Άγιο Νερό λέει. Επειδή δεν ξέρει ο κύριος Κατσιώτης και δεν ξέρει τι σχέσει. Όλη η ναυτική εκπαίδευση πληρώνεται πλέον σχεδόν κατά αποκλειστικότητα από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. Για το κράτος δεν έχει ούτε ένα ευρώ να δώσει. Φέτος με δική μου συμφωνία δώσανε εκατομμύρια για να ανακαινήσουν το Κεσέν. Επίσης με δική μου συμφωνία δώσανε εκατομμύρια για να ξαναφτιάχνουν τη σχολή της Νέας Μηχανιώνας πάνω στη Θεσσαλονίκη. Όποιος νομίζει ότι οι εφοπλιστές δεν δίνουν λεφτά στην Ελλάδα είναι ή ανενημέρωτος ή ψεύτης. Τι λένε όμως οι Έλληνες εφοπλιστές, τι να τα ακούσετε κύριε Ντάσκα. Προκόβουν σε όλο τον πλανήτη γη και είναι οι καλύτεροι στον κόμμα γιατί είναι ευφυείς Έλληνες, γιατί δεν μπλέκεται στα πόδια του το ελληνικό κράτος. Εδώ όμως πρέπει να συνεννοηθούν με το ελληνικό κράτος, αλλά να το κάνει ο Θεός κράτος, σιγά μην είναι κράτος αυτό, και πρέπει να συνεννοηθεί ο εφοπλιστής με το ΠΑΜΕ, με το ΣΥΡΙΖΑ, με τους οικολόγους, με το αν είναι τόσο δρόμος, με το αν είναι τη φορεία, με το αν υπάρχει Υπουργείο ή δεν υπάρχει το διάλογο Παπανδρέου. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, απόδειξη γιατί έχουμε φτάσει εδώ. Είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που βγάζουν λεφτά σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά εδώ. Γιατί δεν μπορούν να βγάλουν λεφτά εδώ λοιπόν αυτοί οι έξυπνοι και ικανοί άνθρωποι, γιατί έχουμε κάνει τη χώρα μας και το κράτος μας σαν τα μούτρα μας. Λοιπόν, αντί να ασχολούμαστε λοιπόν. Αντί να ασχολούμαστε λοιπόν. Και η Ζαπέη, ένα λεπτό. Και η Ζαπέη και οι άλλοι τα φέραν στο εξωτερικό. Τα χρήματα τα έφεραν όπως η Ελλάδα. Πότε θα τα φέρουν οι εφοπλιστές? Οι πρώτοι στον κόσμο, όπως λέτε, είναι πόλη αυτή που πειράζει. Να μου λέτε ότι βγάλαν τόσα. Είναι πόλη αυτή. Θα τα δώσουν στον κόσμο. Οι εφοπλιστές, οι οποιοδήποτε επενδυτές, θα μπορούν να κάνουν το οτιδήποτε λεφτό χαρτί. Να γίνει το αυτόνομο Υπουργείο. Ναι, αλλά νομίζω ότι είχα ξεκινήσει μια. Και ζητήσανε. Το οποίο δεν είχε ακουστεί τουλάχιστον. Και υποβαθμίσαμε το διάλογο πάλι στα ίδια και τα ίδια. Και ουσιαστικά σε λογικές. Οι οποίες αναπαράγουν το ίδιο πράγμα στην τέτοια. Λέτε, εντάξει, ο ένας, αυτό θέλει. Ας υποθέσουμε ότι κινητοποιήσεις όλες είναι αυτές οι οποίες φταίνε για το οτιδήποτε. Πάμε παραπέρα να δούμε στις δραστηριότητες. Σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Να δούμε πραγματικά σε ποιους τομείς πρέπει να επενδύσουμε. Είναι τρεις καλές. Συγγνώμη, αλλά μιλάτε. Ή θα κάνουμε το κράτος μας φιλικό, όπως θα κάνει κάπως επενδύσεις και άρα θα βγάλουμε όλοι λεφτά από αυτό και θα μεγαλώσουμε την πίτα και τώρα δεν θα μειώνονται τη μισθή ούτε συντάξει ούτε τίποτα, θα βγάζουμε πολλά λεφτά σαν κράτο μόνοι μας. Ή θα συνεχίσουμε σε αυτή τη μίζερη λογική. Με μισθούς 220 ευρώ. Θέλετε πραγματικά ότι θα γίνει και θα φύγουν και τελευταία επένδυση στην Ελλάδα. Μόνο ένα διανομή. Θα γίνει στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντικό χώρο. Διαλέγετε και παίρνετε. Αυτό είναι το διακύβευμα στις εκλογές την επόμενη Κυριακή. Θέλετε να κάνουμε κράτος προκοπής.
Και επειδή θα μιλήσω, μην ξαναδιακόψω και μου πείτε ότι πάνε όλο τον χρόνο, δύο ερωτήσει μόνο στον κύριο Καμπίνα. Με τι fast track επενδύσει. Κυρίω δεν ξέρω. Με τι εξωτερικέ λογαριασμού. Δεν λέγω ότι είναι Εγώ δεν καταλαβαίνω. Με τα μόνο. Ο κύριο Δρίτσα και Αλφα Θηλό. Με όλε αυτέ τι διαδικασίε. Εκτό και αν θέλετε να σα αποκαλώ, κύριο Σαμαρά. Είναι μεγάλη τιμή. Λοιπόν, έχουμε και λέω το εξή. Για καλά, λοιπόν, που ζούμε. Βγαίνει ο κύριο Καμένο στο Μέγκα τώρα το απόγευμα και λέει, ακούστε, έχουμε έσοδα 93 δισεκατομμύρια. Δεν έχει καταλάβει βουλευτής 20 χρόνια ότι το νούμερο των 93 δισεκατομμύρια από πάνω γράφει έσοδα γενικής κυβερνήσεως. Λένε τα έσοδα μαζί με τα δάνεια, τα αναχρηματοδοτούμενα. Και δεν έχει καταλάβει ότι τα έσοδα του προπολογισμού είναι 53 δισεκατομμύρια. Και κάθε και βγαίνει και θέλει να γίνει και πρωθυπουργός και δεν έχει καταλάβει ακόμα πώς διαβάζεται ένας προϋπολογισμός. Και σας ρωτώ τώρα, είμαστε χώρα εμείς που ακούμε να βγαίνει ο Καμένος και να λέει, προσέξτε. Η Κύπρος δανείστηκε από τη Ρωσία με 1%. Βγαίνω εγώ, δείχνω τη σύμβαση στη τηλεόραση στην ΕΤ ότι η Κύπρος δανείστηκε από τη Ρωσία με 4,5%. Καλώ τον κύριο Κουίκ να έρθει να μας φέρει τη σύμβαση που είχε ο κύριος Καμένος με 1%. Δεν υπάρχει. Ήταν να βρεθούμε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ήρθε ο κύριος Κουίκ. Γιατί μόλις με βλέπει ο κύριος Κουίκ, άλλος γενναίος αυτός, εξαφανίζεται. Αυτοί θα τα βάλουν με την Τρόικα και τον Σόιμπλε και θα τα βάλουν μαζί μου. Προσέξτε τώρα τι πρόσφατα πρόκειται. Βγαίνει μετά ο κύριος Καμένος, λέει ότι απαγορεύεται τα κράτη να δανείζονται, λέει, πάνω από το επιτόκιο Euribor. Ενώ η συνθήκη της Λισαβόνας που έχει ψηφίσει ο κ. Καμένος λέει το ακριβώς αντίθετο και αφού έχει πει όλα αυτά, πάει και λέει θα να κάνω κυβέρνηση με τον Τσίπρα. Και καθόμαστε και το συζητάμε εδώ, στα σοβαρά. Και όσο το συζητάμε στα σοβαρά, η Ελλάδα καταρρέκει να πεινάσουμε. Κύριε, κύριε Ντάσκα, να απαντήσω, να απαντήσω. Να απαντήσω, βεβαίως, βεβαίως, να απαντήσω, κύριε Ντάσκα. Επειδή ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί ότι το κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων και συγκεκριμένα όπως ανέφερε είτε ο πρόεδρος του κόμματος, του κινήματος, ο Πάνος ο Καμένος και ο Τέρενς ο Κουίκ δεν είναι παλικάρια. Θα απαντήσω εγώ ως παλικάρι λοιπόν, ως παλικάρι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά, θα σας πω. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού, προς Θεού. Κυρία Δούρου, όχι, όχι, προς Θεού, προς Θεού, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Επειδή υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά όλα τα συγκεκριμένα ζητήματα που θέσατε, κύριε Γεωργιάδη, απαντούμε ότι εσείς είσαστε το κόμμα το οποίο μέσα από τη συγκυβέρνηση μαζί με το Πασόκ. Μισό λεπτάκι, μαζί με το Πασόκ. Μαζί με το Πασόκ. Αφήστε με να ολοκληρώσω, κύριε Γεωργιάδη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα απαντήσω όχι μόνο γιατί θεωρείτε εσείς ότι λέει ψέμα ο Πάνος ο Καμένος, αλλά θα απαντήσω γιατί λέει ψέμα ο Αντώνης ο Σαμαράς. Όταν ο Αντώνης ο Σαμαράς έλεγε όχι στο μνημόνιο το πρώτο. Όχι, όχι στην ύφεση που θα έφερνε το μνημόνιο το πρώτο. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Να κάνουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα, αλλά όχι αυτά που θέλετε εσείς. Θα τα πούμε όλα. Αλλά όχι αυτά που θέλετε εσείς. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Τέτοιου είδου πολιτικό διάλογο θέλετε να κάνουμε. Τέτοιου είδου διάλογο θέλετε να κάνουμε. Ξεχάστε τα αυτά. Αυτά που μάθατε, ξεχάστε τα, κύριε Γεωργιά. Λοιπόν, να σας απαντήσω λοιπόν, ο Πάνος ο Καμένος δεν λέει κανένα ψέμα. Αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός, είναι ο μοναδικός πολιτικός αυτή τη στιγμή που λέει αλήθεια στον ελληνικό λαό. Λέει αλήθεια στον ελληνικό λαό για τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτή την οποία εσείς προστατεύετε. Αυτή, βεβαίως θα κάνουμε και αυτή την κουβέντα. Δεν κατάλαβα. Το 1,5 εκατομμύριο. Το 1,5 εκατομμύριο. Κοιτάξτε, κύριε Γεωργιάδη, το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι αυτή τη στιγμή που η συγκυβέρνηση Πασό και Νέα Δημοκρατία έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει ο Καμένος. Βγαίνει ο Καμένος. Βεβαίως. Τι θέλετε να πούμε δηλαδή. Να πούμε για τον Γεωργαλά. Να ξαναγυρίσουμε για τον Γεωργαλά. Να ξαναγυρίσουμε για τον κίτρινο τύπο του κυρίου Λιάτσου. Βεβαίω, τι δεν καταλαβαίνω, τι θέλετε να πούμε. Τι θέλετε να πούμε. Ήταν συνεργάτη του, δεν ήταν. Τι θέλετε να πούμε. Ήταν συνεργάτη του. Όχι, βεβαίω, δεν ήταν συνεργάτη του. Αυτό τα λέτε εσεί. Αυτό τα λέτε εσεί. Αυτό τα λέτε εσεί. Όλα θα πάρουν τον δρόμο του, κύριε Γεωργιάδη. Όλα θα πάρουν τον δρόμο του και ξέρετε τι. Ξέρετε τι. Ακούστε, ξέρετε τι. Επειδή δεν θέλω να μονοπολίσω και το χρόνο των άλλων συνομιλητών. Γιατί σέβομαι πραγματικά όλους τους συνομιλητές. Προφανώς εσείς, εσείς δεν τους σέβεστε. Για τα ψέματα του Καμένου. Βλέπω ότι σας ανησυχεί περισσότερο
ο κύριος Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες παρά το Πασόκ και εσείς που συνυπογράψατε την καταδίκη του ελληνικού λαού. Αυτό βλέπω να σας ανησυχεί, μάλλον κάτι βλέπετε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε εσείς. Εσείς κάνετε αυτό. Λέτε ψέματα συνεχώς στον κόσμο για τον κοροϊδεύσετε και τον πάρετε ψήφο. Αυτό κάνετε. Ο λαός πλέον έχει αποφασίσει ποιος λέει ψέματα ή όχι. Σας είπα τα νούμερα και ένα νούμερο πάντως δεν είχε να πείτε τίποτα. Είμαστε εννοημένοι. Κοιτάξτε να δείτε για τα νούμερα. Κοιτάξτε, ξέρω πάρα πολύ καλά και τα νούμερα. Και τα νούμερα και τα νούμερα τα οποία θα μπορούσαμε να δανειστούμε και δεν δανειστήκαμε γιατί δεν διαπραγματευτήκαμε. Αυτό που έλεγε μισό λεπτό, κύριε Ντάσκα. Μία φράση έβγαλε συμπέρασμα ο κόσμος στο διάλογο. Δεν έβγαλε συμπέρασμα ο κόσμος. Άλλοι τρεις έβγαλε συμπέρασμα. Ο κύριος Γεωργιάδης έτσι πάει αλλού την μπάλα συνεχώς. Και όχι στο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, έτσι. Κοντεύουν 1,5 εκατομμύριο, επειδή έχει πρόβλημα και με τα νούμερα ο κύριος Γεωργιάδης, να του απαντήσουμε και για τα νούμερα. Έτσι που 700.000 επιχειρήσεις κοντεύουν να κλείσουν. Αυτό δεν είναι του κύριου Καμένου, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό δεν είναι του κύριου Καμένου, κύριε Γεωργιάδη. Θα σας απαντήσω λοιπόν. Στο Ζάπιο 3, μιας και προέρχομαι από την Τρενοσέ και την ανέφερε ο Αντώνης ο Σαμαράς, ότι κόμπος που δεν λύνεται κόβεται. Λοιπόν, σας ενημερώνω λοιπόν και να ενημερώσετε και τους συνεργάτες τους οικονομολόγους του κύριου Σαμαρά, ότι η Τρενοσέ το 2012 θα έχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ κέρδη. Η σιδηροδρομική εταιρεία με δυνατότητα δυνατού παίχτη στην νοτιοανατολική Ευρώπη, στο σιδηροδρομικό έργο, σε μια μερίδα εμπορευματικού έργου που φτάνει το 1 δισεκατομμύριο μόνο στην Ελλάδα. Και γι' αυτό, εσείς τι λέτε, ελάτε να προλάβουμε να τη δώσουμε την Τρενοσέ. Ελάτε να προλάβουμε να τη δώσουμε την Τρενοσέ στους κουμπάρους και στους φίλους. Αυτό λέτε. Τα κέρδη του λαού να τα δώσετε. Και όχι να τα επαναφέρετε. Κύριε Γεωργιάδη, να διευθύνετε, θα δώσετε. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Κύριε Γεωργιάδη, δεν θα μου βάλετε την πρόταση του. Να φύγουμε εγώ και η διευθύνσα. Να διευθύνετε εσείς. Είμαι βέβαιος ότι αν το κάνουμε αυτό και έρθετε εδώ, θα πείτε να πάρει το λόγο ο κύριος Καρανικόλας, ο κύριος Καλός που είναι εδώ. Κύριε Καρανικόλα, είστε υποψήφιος με την κοινωνική συμφωνία στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ακριβώς, κύριε Ντάσκα. Τα συμπεράσματά σας από όσα ακούσατε από τα κόμματα και την προτάσεις δικές σας. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την κόντρα στην δεξιά πολυκατοικία, αλλά πιστεύω ότι πολύ λίγο ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό μία εβδομάδα ακριβώς πριν τις εθνικές εκλογές. Κύριε Ντάσκα, η κοινωνική συμφωνία δημιουργήθηκε ακριβώς για να δώσει μια διαφορετική προοπτική στον τόπο, για να δώσει μια διαφορετική ελπίδα στην κεντροαριστερή μεγάλη παράδειξη, η οποία καλείται και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα της δώσει τη δυνατότητα να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά το πρώτο γύρο της συζήτησης που κάνατε για τις γαλλικές εκλογές. Όντως, οι διαφαινόμενοι νίκη του Ολάντ, και ελπίζω να είναι έτσι, θα σημάνει μια μεγάλη ανατροπή στην συντηρητική Ευρώπη σήμερα, η οποία ευθύνεται πολλής, η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σαρκοζή, για την υπάρχουσα κατάσταση, οικονομική κατάσταση τόσο στην Ευρώπη, τη σκληρή λιτότητα στην Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας. Οπότε ελπίζω ότι η διαφαινόμενη νίκη του Ολάντ θα ανατρέψει αυτή τη συντηρητική νεοφιλελεύθερη συνταγή και θα δημιουργήσει και νέες προοπτικές και για τη χώρα μας, με τις εκλογές της 6ης Μαΐου, όπου ο ελληνικός λαός είναι σίγουρος ότι θα εμπιστευτεί κεντροαριστερές δυνάμεις για να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Γιατί ακριβώς υπάρχει το περιθώριο, κύριε Ντάσκα και κυρία Αλβιζάτου, υπάρχει το περιθώριο να γίνει ανατροπή, καθώς όχι μόνο η Ευρώπη, αλλά και ο ελληνικός λαός αντιλαμβάνεται ότι αυτή η μονόπλευρη σκληρή λιτότητα που ακολουθείται και επιβάλλεται τόσο στο σύνολο της Ευρώπης όσο και στην Ελλάδα, δεν μπορεί πλέον να ακολουθηθεί. Η κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέλη και του Χάρη Καστανίδη, κύριε Ντάσκα, δημιουργήθηκε ακριβώς για να δημιουργηθεί μια ανατροπή στην αδιέξοδη πολιτική του μνημονίου και να διαπραγματευτούμε το δικό μας εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει πολιτικές κεντροαριστερές, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και όχι των τραπεζών, όπως έχουν ως τώρα Πασό και Νέα Δημοκρατία ασκήσει στις πολιτικές τους. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι
η κοινωνική συμφωνία, ο Χάρης Καστανίδης και η Λούκα Κατσέλη, μέχρι τώρα ως υπουργοί της κυβέρνησης, έδωσανε πραγματικά δείγματα γραφής σε αυτά που λένε. Για παράδειγμα, η Λούκα Κατσέλη με τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά γλίτωσε χιλιάδες ανθρώπων από τις κατασχέσεις από τις τράπεζες, έβγαλε 27.000 επιχειρήσεις από την Τηρεσία, μείωσε τα φάρμακα και πολλές άλλες πολιτικές οι οποίες είχαν στόχο. Πόσες αναπτύξεις έκανε. Τα μεσαία. Κύριε Πλεύρη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ακούω υπομονετικά. Κύριε Πλεύρη, ακούω υπομονετικά 2 ώρες τη συζήτηση. Ακούω υπομονετικά. Ακούστε με. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ. Σεβαστείτε με. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούω με σεβασμό. Ακούμε σεβασμό. 2 ώρες τη συζήτηση. Αφήστε να ακούσει ο ελληνικός λαός και μια διαφορετική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάσκα. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς ζητούμε τον ελληνικό λαό να πιστέψει στην κοινωνική συμφωνία σε 2 ανθρώπους, τον Χάρη Καστανίδη και τη Λούκα Τσέλη, που έχουν δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής. Ανέφερα για τον νόμο για τα υπερχομένα οικοκυριά. Ανέφερα για τις 27.000 επιχειρήσεις που βγήκαν από την Ρεσία. Ανέφερα για τις τιμές που πέσανε στα φάρμακα όταν ήταν η Λούκα Κατσέλη υπουργός ανάπτυξης. Θα αναφέρω στο πιο σημαντικό, ότι όταν η Λούκα Κατσέλη ήταν υπουργός εργασίας, διαφύλαξε τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διατήρησε τον κατώτατο μισθό και διατήρησε, κύριε Ντάσκα, τα εργασιακά δικαιώματα. Δικαιώματα τα οποία καταργήθηκαν πλήρως, απαξιώθηκαν πλήρως με το δεύτερο μνημόνιο. Από την άλλη, και επειδή ο πολιτικός διάλογος, κύριε Ντάσκα, επικεντρώνεται όλο αυτό το διάστημα σε διώξεις πολιτικών προσώπων που πηγαίνουν στη φυλακή και κατάσχεται η περιουσία τους, θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι ένα επίτευγμα του Χάρη Καστανίδη, ο οποίος τόλμησε μέσα στα επιτρεπόμενα όρια του συντάγματος, και αυτό το λέω ως νομικός και ως διδάκτορ του Ευρωπαϊκού Δικαίου, να διαμορφώσει ένα νέο νόμο μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια του συντάγματος πάντα, περί ευθύνης υπουργών και για το ξέπλυμα χρήματος, και γι' αυτό τώρα βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής του πολιτικής. Είναι 2 πολιτικοί οι οποίοι συγκρούστηκαν με την Τρόικα, απεπέμφθησαν από την κυβέρνηση και αποχώρησαν από την κυβέρνηση ακριβώς λόγω της αποφασιστικότητάς τους και ακριβώς επειδή δεν ήθελαν να υπηρετήσουν και δεν υπηρέτησαν τραπεζικά συμφέροντα, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία τη διετία αυτή της κυβέρνησης και της συγκυβέρνησης. Ευχαριστούμε κύριε Καρανικόλα. Πάμε και να πάμε και στον κύριο Θεοχάρη. Μία ερώτηση. Γιατί επενδύσεις δεν γίνανε. Δηλαδή, εγώ ακούω αυτό που λέει ο κύριε Κατσέλη. Μισό λεπτό. Ρωτάω μία ερώτηση πάνω. Καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός ότι ένας άνθρωπος που λέει έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο. Έχει ψηφίσει το πρώτο μνημόνιο και μετά κάνει αυτά. Σας παρακαλώ. Δεν είναι έτσι, κύριε Αδούρου. Το πρώτο μνημόνιο. Όχι, μισό λεπτό. Ερώτηση αμέσως για να απαντήσει αμέσως. Κύριε Πλεύρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για ερώτηση. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Κύριε Πλεύρη, είστε εμπειρότατος. Μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω, κύριε Πλεύρη. Καλό θα πω για την κυρία Κατσέλη. Πράγματι. Κύριε Πλεύρη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, κύριε Πλεύρη. Πράγματι, η κυρία Κατσέλη, πράγματι, στα θετικά της κυρίας Κατσέλη χρεώνεται ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά με λάθη τα οποία έχει, αλλά χρεώνεται. Δεν το λέει κανείς. Τον οποίο αυτό, η κυβέρνηση θέλει να καταργήσει μετά τις εκλογές. Τον νόμο αυτό το θέλει να τον καταργήσει μετά τις εκλογές. Γιατί δεν με αφήνετε λίγο. Ακούστε το ερώτημα, απαντήστε κύριε Καρανικόλα. Αυτό το οποίο όμως για το οποίο κατηγορείται η κυρία Κατσέλη είναι ότι 2 χρόνια υπουργός δεν έγινε καμία απολύτως επένδυση στην Ελλάδα. Κοίτα στο Υπουργείο Οικονομίας. Αυτό είναι το ερώτημα. Απαντάμε. Γιατί. Κύριε Πλεύρη, δεν έχετε δείξει αυτό που λέτε. Η πολιτική αυτή ασκήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Και η μνημονιακή αυτή πολιτική ήταν που έφερε την ύφεση και γι' αυτό ακριβώς δεν υπήρξε ανάπτυξη. Και θα σημειώσω όμως κάτι. Ότι η Λούκα Κατσέλη πήρε το ΕΣΠΑ, όταν πήρε το ΕΣΠΑ στα χέρια της, έφτασε στο 18%. Από 2%, 3% που ήταν. Το πήρε και έφτασε στο 18% η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Αλλά θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι που είπε η κυρία Δούρου. Μία φράση μόνο. Ναι. Είπε η κυρία Δούρου πριν ότι η κυρία Κατσέλη, και όντως έτσι ήταν, ψήφισε και ο κύριος Καστανίδης το πρώτο μνημόνιο. Το θέμα είναι όμως, κύριε Ντάσκα, γιατί ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο. Το ψήφισαν το πρώτο μνημόνιο γιατί η χώρα βρισκόταν πρώτη χρεοκοπία. Αυτό βρισκότανε... και για τον δεύτερο μνημόνιο, το Πασόκ. Όχι, όχι κυρία Δούρου, γιατί υπήρχε άπλετος χρόνος στο δεύτερο μνημόνιο για διαπραγμάτευση, το οποίο δεν κάνανε. Και όχι μόνο αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Ντάσκα, γιατί είμαστε 2 ώρες εμείς εδώ, τα μικρά κόμματα που θα είναι εν δυνάμει μεγάλα κόμματα αύριο μετά τις 6 εκλογές. Αν δεν και εσείς κυβέρνηση μαζί με τον κύριο Καστανίδη. Αφήστε να απαντήσετε. Αφήστε να ολοκληρώσω, κύριε. Ολοκληρώστε να πάμε στον κύριο Καστανίδη. Ολοκληρώνω. Γιατί λοιπόν τα 2 αυτά κόμματα έχουν οδηγήσει στην πλήρη απαξίωση
της μεσαίας και κατώτερης τάξης των συμπολιτών μας και οδηγούν ανθρώπους σε ακραίες καταστάσεις. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθούν και όχι μόνο να τιμωρηθούν για να τιμωρηθούν, πρέπει να εμπιστευτούν μια ισχυρή κεντροαριστερή παράταξη, ένα συνασπισμό δυνάμεων κεντροαριστεράς για να βγάλουν τη χώρα από την κρίση και να στείλουν ένα ισχυρότατο μήνυμα στις Βρυξέλλες, στην κυρία Μέρκελ που έχουν αποφασίσει με μια συντηρητική νεοφιλελεύθερη συνταγή να οδηγήσουν στην εξαθλίωση τους πολίτες. Ευχαριστώ. Πάμε στον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, είστε υποψήφιος στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας και εσείς με την Δράση, με τον κύριο Στέφανου Μάνου, ο οποίος κύριε Θεοχάρη, έχει κάνει και μία συμμαχία με άλλο κόμμα, με τον κύριο Βαλιανάτο. Αλλά αρνείται τη συμμαχία με την κυρία Μπακογιάννη, μετά από συνεχείς προσπάθειες. Σε ποια βάση κάνετε συμμαχίες, πώς γίνεται, πώς η συμμαχία αυτή, πού στοχεύει η Δράση, τι κοινό έχει με τα κόμματα που μπορεί να κερδίσουν την εξουσία, Νέα Δημοκρατία, που είναι στις δημοσκοπήσεις πρώτη, ή το ΠΑΣΟΚ αν έρθει δεύτερο, ο ΣΥΡΙΖΑ, με ποιο κόμμα άλλο βλέπετε, αν μπείτε στη Βουλή, αν έχετε κοινά, μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα μπορούσατε να πείτε, εμείς θα δώσουμε ψήφο ανοχής σε μια τέτοια κυβέρνηση συνεργασίας. Για απαντήστε μας από την αρχή, με τη σειρά. Κύριε Ντάσκα, όσον αφορά την Φιλελεύθερη Συμμαχία, είναι ένα κόμμα το οποίο προϋπήρχε και ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο βαθμό οι θέσεις της συγκλίνουν με την δράση του Στέφανου του Μάνου. Ο Στέφανος ο Μάνος, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο για αυτά τα πράγματα τα οποία θέλουμε να κάνουμε. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Είμαστε το μόνο πραγματικά φιλελεύθερο κόμμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν θεωρούμε ότι συγκλίνουμε με τα υπόλοιπα κόμματα ανεξάρτητα από αυτά τα οποία, και ανεξάρτητα από αυτά τα οποία δείχνει δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Εμείς την επόμενη μέρα θα συνεργαστούμε υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε τις δικές μας τις θέσεις και να μείνουμε πιστοί στις αξίες μας. Αυτά τα πράγματα παρακολούθησα και εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία υπόθηκαν σήμερα εδώ. Σχολιάστε τα. Ναι, ευχαρίστω. Μου κάνει εξαιρετική εντύπωση από τα κόμματα τα οποία είναι στη Βουλή αυτή τη στιγμή να μιλάνε κατά αυτόν τον τρόπο όταν έχουμε 900 εκατομμύρια σε επιχορηγήσεις και δάνεια τα οποία έχουν πάρει αυτά τα κόμματα από τον κρατικό υπολογισμό. Όχι, όχι ο λαός. Μου κάνει... Όλα πλην λαός. Δεν έχουμε πάρει δάνεια. Μάλιστα. Εντάξει, απλώς το λέω. Επιχορηγήσεις. Επιχορηγήσεις έχουμε πάρει όπως έπαιρνε και ο κύριος Μάνος όταν ήταν στα μεγάλα κόμματα. Αλλά δάνειο δεν έχουμε πάρει. Μισό λεπτό. Εμείς έχουμε διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση με την οποία παρετούμαστε τις επιχορήγησεις. Πρέπει πρώτα να την πάρετε για να παρετηθείτε. Και θα βρούμε και θα την πάρουμε. Σε κάθε περίπτωση. Έχει αξία και αυτό που λέει, γιατί θα εννοεί ότι όταν πάρει στη Βουλή θα παίρνει επιχορήγηση. Εμείς τα δώσαμε όμως. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Αφήστε να σχολιάσει, κύριε Χάρη. Παρακαλώ. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση με την οποία λέμε θα κρατήσουμε τα 0,70 λεπτά μόνο και θα παραιτηθούμε όλων των υπολείπων. Δηλαδή περίπου 9 ευρώ και 30 ανά ψήφο. Λοιπόν, και μου κάνει πραγματικά εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι υπάρχει συζήτηση αυτή τη στιγμή όταν μετά από 40 χρόνια διακυβέρνησης από ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έχουμε φτάσει σε ένα χρέος το οποίο συνεχίζει να αυξάνει και μιλάμε για 400 δις. Το οποίο δεν μείωσε ο κύριος Μάνος ως Υπουργός Οικονομικών όταν ήταν, δεν το μείωσε το χρέος. Όταν ήταν ο κύριος Μάνος Υπουργός Οικονομικών, δεν μειώθηκε το χρέος στην πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μα δεν υπήρχε λόγος να μειωθεί το χρέος τότε. Ο κύριος Μάνος έκανε έργα τα οποία βοήθησαν την ανάπτυξη της Ελλάδας. Έτσι. Λοιπόν, το χρέος διωγγώθηκε και συνεχίζει και να διωγγώνεται. Και κανένας δεν μιλάει για αυτό το οποίο λέμε εμείς, για τη συρρήκνωση του κράτους. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο δεν γίνεται με τη φορολόγηση. Έτσι. Ως εκ τούτου, πραγματικά μου κάνει εντύπωση που τα ακούω αυτά τα πράγματα από τα κόμματα. Εσείς, κύριε Θεοχάρη, θέλετε λιγότερο κράτος. Είπατε προηγουμένως ότι θέλετε, πάτε προς την φιλελεύθερη, έχετε φιλελεύθερη πορεία, θέλετε λιγότερο ακόμα κράτος. ΔΕΗ, δημόσιοι οργανισμοί, όλοι αυτοί να περάσουν σε ιδιώτες, να μην διοικούνται από το κράτος. Γιατί ακούμε τον κύριο Μάνο, διαβάζουμε και άρθρο του που λέει ναι, πρέπει να συρρυκνωθούν αυτά, πρέπει να περάσουν σε ιδιώτες. Θέλετε λιγότερο κράτος ακόμα από αυτό που έχουμε σήμερα.
Μα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μικρό κράτος, κύριε Ντάσκα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα θηριώδες κράτος, το οποίο απομιζά πόρους οι οποίοι αλλιώς θα μπορούσαν να πέσουν μέσα στην οικονομία και να βοηθηθεί η ανάπτυξη αυτού του τόπου. Τι οικονομία, παιδεία δεν έχουμε. Υγεία ακριβώς, δεν έχουμε. Μα ακριβώς, παιδεία δεν έχουμε. Φυσικά, υγεία δεν έχουμε. Και γι' αυτό. Εάν γίνει ακόμα λιγότερο το κράτος και το πάρουν οι ιδιώτες, την παιδεία, την υγεία. Θα είναι καλύτερα για τον κόσμο. Η συγκεκριμένη θέση μας, η συγκεκριμένη θέση μας εμάς όσον αφορά την υγεία είναι ότι η υγεία πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και στην προκειμένη περίπτωση. Και η παιδεία, τα πανεπιστήμια. Η παιδεία, λοιπόν. Τα πανεπιστήμια, δημόσια πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ιδιωτικά πανεπιστήμια και δημόσια πανεπιστήμια. Το θέμα. Βεβαίως. Το θέμα είναι από μόνα τους τα ιδρύματα αυτά να μπορούν να επιβιώσουν χωρίς να επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρξει εξωθρόνηση. Να μην επιχορηγούνται τα πανεπιστήμια. Όχι βέβαια. Να είναι όπως είναι κάποια πανεπιστήμια στο εξωτερικό που πάνε μόνο τα παιδιά των πλουσίων. Έστω και τα δίδακτα. Κύριε Ντάσκα, δεν είναι έτσι. Στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής πάνε και πολύ φτωχοί άνθρωποι. Θα πρέπει να υπάρξει ένα. Παίρνουν υποτροφία. Είναι καλοί φοιτητές και παίρνουν υποτροφίες, κύριε Ντάσκα. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της γης δεν είναι κρατικά ως επιχορηγούμενα. Κύριε Ντάσκα, στο κολέγιο της Αθήνας και στο Αρσάκιο πάνε φτωχά. Πάνε φτωχά παιδιά. Να σας πω κάτι. Πάνε φτωχά. Άριστα παιδιά. Άλλο σας ρωτάω. Άλλο σας ρωτάω. Κύριε Ντάσκα. Το κολέγιο και το Αρσάκιο είναι ιδιωτικά. Πάνε φτωχά παιδιά που μπορεί να πάρουν. Που να πάρουν όχι 20 40 μισό λεπτό. Ζούμε μια πραγματικότητα. Σας ρωτάω λοιπόν. Σας ρωτάμε λοιπόν. Πάνε παιδιά που παίρνουν όχι 20 40 Γι' αυτό κύριε Ντάσκα, δεν θα έπρεπε να προάγουμε την παιδεία μας ούτως ώστε να δίνουμε την ευκαιρία σε όλα τα παιδιά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η προϋπόθεση κύριε Ντάσκα είναι να βελτιώσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα άνισο εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταχειριζόμαστε τους μαθητές ως μη έξυπνους και έξυπνους. Έχουμε ένα ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν έχουμε εκπαιδευμένους εκπαιδευτικούς, γιατί σε τελική ανάλυση αυτή είναι το σημείο αναφοράς. Το σημείο αναφοράς αυτή τη στιγμή για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι η διδακτέα ύλη, το οποίο είναι ανίκουστο. Ναι. Το σημείο αναφοράς θα έπρεπε να είναι ο εκπαιδευτικός, γιατί αυτός είναι ο οποίος γαλουχεί και φροντίζει την εκπαίδευση των παιδιών. Και δεν το λέμε εμείς αυτό το πράγμα. Είναι μοντέλα τα οποία έχουν εφαρμοστεί σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εκεί είναι τα προβλήματά μας. Δεν είναι τα προβλήματά μας το αν υπάρχουν ιδιωτικά ή δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Και βεβαίως θα υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία. Αλλά αυτό είναι ένα λόγος παραπάνω να φροντίσουμε για τα παιδιά τα υπόλοιπα που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πάνε σε αυτά ιδιωτικά σχολεία. Και να ανεβάσετε το επίπεδο και των δημόσιων σχολείων. Προφανώς. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ανεβάσουμε το μέσο επίπεδο του μαθητή στην Ελλάδα. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνουμε, να ανεβάσουμε το μέσο επίπεδο του μαθητή. Ευχαριστούμε πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα αμέσως και επανερχόμαστε σε 2-3 λεπτά. Τελευταίο δεκάλεπτο περίπου της εκπομπής. Ο κύριος Χρήστος Καλός είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Δημοκρατική Συμμαχία στην δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Καλό, ξέρουμε στον Πειραιά. Ναι. Και υπουργό κιόλας. Έχετε καμία σχέση, ρωτάμε από εκεί. Θα το ακούσει κάποιος, θα μπει στην περιφέρεια για να το ρωτήσει. Το ρωτάμε εμείς αμέσως. Κύριε Καλέ, δεν έχετε. Δεν έχουμε σχέση, είναι και ο πατέρας μου Γιώργος και αυτός Καλός. Ναι. Η μοναδική σχέση ότι είμαστε λιγάκι αυστηροί. Ήταν και εκείνος λιγάκι αυστηρός, είμαι και εγώ λιγάκι αυστηρός. Πήγαμε να δούμε μήπως υπάρχει μετακίνηση στη Δημοκρατική Συμμαχία και του πρώην Υπουργού, του κ. Καλού. Λοιπόν, εσείς Δημοκρατική Συμμαχία. Γιατί Δημοκρατική Συμμαχία, τι διαφορετικό έχει από τη Νέα Δημοκρατία και από τα άλλα κόμματα από τα οποία προήλθε με διαγραφές, με αποσπάσεις, με αποχωρήσεις κλπ. Θα μου επιτρέψετε να πω πριν να σας απαντήσω. Ναι. Κάτι που σκεφτόμουν το σύνορα. Θα το πείτε βεβαίως, ελεύθερα. Ναι. Γιατί είμαι σχεδόν 3 ώρες εδώ και παρακολούθησα πολύ τι είπαν όλοι. Mm-hmm. Και μάλιστα αισθάνθηκα και ένα δέος, διότι εδώ υπάρχουν πολιτικοί μεγάλοι, οι οποίοι έχουν συνηθίσει να μιλάνε, ξέρουν να χειρίζονται τον λόγο. Εγώ προσωπικά δεν είμαι πολιτικός. Mm-hmm. Προέρχομαι από την αγορά. Είμαι φοροτεχνικός. Λογιστής που λέει ο απλός κόσμος. Ναι.
Ασχολούμαι με επιχειρήσεις, ναι. Κάνουμε δηλώσεις σε επιχειρήσεις, κάνουμε δηλώσεις σε μισθωτούς, mm-hmm. κάνουμε δηλώσεις σε συνταξιούχους. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι θέλανε άλλα πράγματα να ακούσουν σήμερα. Θα δούμε, θα πούν και στην κάλυπη, αλλά πέστε εσείς τι θέλετε να ακούσουν. Ναι. Και μάλιστα πολλοί από αυτούς, αυτές τις 2,5 ώρες που περιμένανε να mm-hmm. μιλήσω και εγώ, κλείσαν και την τηλεόραση κάποια στιγμή. Με πέραν και λένε κλείνουμε, όταν σταματήσει να μαλώνετε πάρτε μας τηλέφωνο. Ο κόσμος αυτός περίμενε να ακούσει ο συνταξιούχος αν θα παραμείνει η σύνταξή του εκεί που είναι. Ο μισθωτός αν κάποιος θα του την εγγυηθεί, θα εγγυηθεί αυτό τον μισθό που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και ο επιχειρηματίας εάν θα μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμά του. Αυτά δεν τα είπαμε. Γι' αυτό είστε εδώ. Ναι. Ποιος θα τα εγγυηθεί αυτά τα πράγματα. Μπορεί και να σας τι προτάσεις έχουμε. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη στηρίζει την εξαθλίωση των πελατών σας αν είναι συνταξιούχοι ή μικροεπιχειρηματίες. Οπότε καλύτερα να μιλάμε για άλλα όχι, πράγματα. Η εξαθλίωση των πελατών μας αν δεν έχουν μας πληρώσουν. Από τι προκύπτει αυτό, από πολιτικές. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Και η κυρία Μπακογιάννη λοιπόν, κάνει τις πολιτικές της δεν χρειάζεται εδώ να μαλώνουμε. Πρέπει μαλώνουμε. Να σκεφτούμε όλοι και νομίζω ότι ο κόσμος, κύριε Καλέ, πώς το έχετε, οι πολίτες ξέρουν. Κύριε Καλέ, δεν μαλώνουν σε μια χώρα όπου το επίπεδο είναι δεδομένο και καλό. Σε Βεβαίως. Μια χώρα όπου το επίπεδο είναι δεδομένο και πανάθλιο, και εννοώ το οικονομικό, το πολιτικό, η διαφθορά έχει κυριεύσει τα πάντα, αλλή μόνο δεν μαλώσουμε. Αλλή μόνο δεν ρωτήσουμε ποιος πήρε από τις ζήμες τα σκάνδαλα, ποιος άνοιξε τις πόρτες και έφυγε ο Χριστοφοράκος, ποιος άνοιξε τις πόρτες και έφυγε ο Καραβέλας και τον ψάχνουν ακόμα, ποιος μοίραζε μίζες. Αλλή μόνο με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ θα πάμε. Ωραία, αλλά ο ρόλος μας είναι να δώσουμε... Με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ πάνε σε μερικά σαλόνια. Ο ρόλος μας είναι να πούμε και στον κόσμο τι θα προτείνουμε για να καλυτερεύσουμε την κατάσταση που βρίσκεται. Ναι. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Θα μειώσουμε τη φορολογία. Ναι, εκτός από αυτό, επειδή είστε φοροτεχνικός, μειώσουμε... αυτό το πόρισμα εδώ μέσα λέει κάτι εκατομμύρια που πηγαίνουν και ερχόταν από το με τον Άκη για την οικογένειά του, την κόρη του, τη γυναίκα του κλπ. Κλπ. Σαν και τον Άκη είναι άλλη καμιά κατοσταριά πολιτικούς με τέτοια, με offshore και τέτοια. Αυτή για αυτά να μιλάμε. Πώς γίνεται συμφωνώ. Εδώ να τρέχουν εκατομμύρια και εσείς να λέτε να δούμε του φοροτεχνικού τον πόνο, πώς θα γίνουν τα 200 ευρώ της σύνταξης ή του μισθού, να γίνουν 210-220 να γλιτώσει κάτι. Από εκεί ξεκινάνε, από τα μεγάλα. Συμφωνούμε. Ναι, η κυρία Μπακογιάννη ήταν, αποδειχθεί, ήταν κυβέρνηση. Όποιος αποδειχθεί. Γιατί έγιναν αυτά εδώ. Όποιος αποδειχθεί ότι έκανε αυτά τα πράγματα να πάει φυλακή. Είναι ναι, αλλά δεν πάει, δεν υπάρχει κανένα φυλακή. Όχι, όποιο αποδειχθεί. Καιρός, λοιπόν, αυτό το μισό λεπτό. Καιρός να πάει φυλακή. Αυτό έλεγα. Μισό λεπτό. Αυτό που λέτε, όποιο αποδειχθεί, χωρίς να απευθύνομαι σε κανέναν, είναι εκεί που είναι η παρανομία. Λένε οι μαφιόζοι. Αν μας αποδείξετε ότι είμαστε μαφιόζοι, βάλτε μας φυλακή. Δεδομένο είναι ότι είναι 600 δισεκατομμύρια στην Ελβετία. Δεδομένο ότι είναι κλέφτες και offshore. Πρώτη η Ελλάδα σε offshore εταιρείες. Έχει αποδειχθεί ότι είμαστε μαφιόζικη χώρα. Πότε θα πάνε φυλακή, πρέπει να αλλάξουμε, κύριε Τάσκα. Πότε θα πάνε φυλακή, όχι ποιοι. Πότε θα πάνε φυλακή. Άμεσα. Φτάσουμε στα σκάνδαλα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Σε άλλες χώρες, συγγνώμη. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Θα σας πω τι έκανε, ας πούμε, η Γερμανία. Όχι, η Γερμανία. Θα σας πω. Και είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κι εμείς. Η Γερμανία αγόρασε μια δισκέτα και είπε ότι εδώ έχω 2.500 ονόματα. Επειδή η νομοθεσία τους προβλέπει ασυλία σε όποιον κάνει αυτοκαταγγελία, οι πελάτες κάνουν αυτοκαταγγελία. Εμείς δεν το κάναμε. 5.000 εμφανιστήκαν, κύριε Ντάσκα. Όχι 2.500. Εμείς δεν ρωτήσαμε τον Χριστοφοράκο, με ποιους έκανες παρέα. Ούτε αυτό δεν το ρωτήσαμε. Ας βγουν να τα πούνε, ας ανοίξουν τους λογαριασμούς. Ένας γιος και όποιος έχει βγάλει παράνομα, όποιος έχει βάλει παράνομα χρήματα, να πάει φυλακή. Ψήφισε το κλείσιμο της Siemens σε συμφωνία. Τώρα, ο κόσμος έχει καταλάβει, κύριε Ντάσκα, ότι μέσω της Ευρωπαϊκής, μέσα από την Ευρώπη μπορούμε να διορθωθούμε. Έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να διοικεί ένας ή δύο, ότι πρέπει να υπάρξει, είπατε πριν και ποδοσφαιρικά, εκτός από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, μια εθνική Ελλάδος. Σε αυτήν την εθνική Ελλάδος πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Υπάρχουν καλοί παίκτες παντού σε όλα τα κόμματα. Πρέπει ο Έλληνας να βάλει όλα τα κόμματα μέσα στη Βουλή και να μάθουμε επιτέλους, όπως σε όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να συνεργαζόμαστε. Και νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Δεν είμαστε χαζοί εμείς οι Έλληνες. Ναι, αλλά αυτά είναι ευχές, δεν είναι πολιτικές. Εμείς κουκλώνουμε τα σκάνδαλα. Όχι, εμείς κουκλώνουμε τα σκάνδαλα. Ούτε γι' αυτό προσπαθούμε να μπουν νέα. Οι δημοσιογράφοι έχουν ρημάξει τα διάφορες παρέες κλπ. Δεν ρωτάμε ποιος ήταν παρέα του Χριστοφοράκου. Ούτε αυτό δεν το ρωτάμε. Ξέρω επίσημα. Ποιος έκανε παρέα του Χριστοφοράκου. Εγώ δεν ξέρω. Όποιος ξέρει να τα πει. Πέρα από τον Παύλο Τσίμα που έδωσε μια επιστολή στη Βουλή, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα. Επίσημα. Δεν μ' αρέσει τώρα. Είναι σοβαρό όμως αν εσείς ξέρετε που είστε βουλευτής να μην το λέτε. Παρέα του Χριστοφοράκου, αφού έχουν φωτογραφίες. Δεν ξέρω ποιος έκανε παρέα. Δεν τρελάνετε. Φαντάζομαι το παρέα του κύριου Ντάσκα. Δεν εννοεί κοινάνων και ίσω να όχι, μισό λεπτό. Πάντως η ουσία είναι. Γιατί εμένα δεν με νοιάζει με ποιον έκανε παρέα. Εμένα με νοιάζει ότι πάμε ήρθε μια σύμβαση τη Siemens στην Ελληνική Βουλή που στην πραγματικότητα η Siemens με μηδέν κόστος, άντε 90 εκατομμύρια είναι το πραγματικό άμα το δείτε,
κλείνει την υπόθεση χωρίς να έχει καμία δέσμευση να δώσει ονόματα, χωρίς να αποδέχεται ότι ευθύνεται σε τίποτα. Κάναμε ονομαστική ψηφοφορία για αυτή τη σύμβαση και δυστυχώς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολλοί λένε, δεν φταίνε όλοι. Όσοι, μα όσοι ψήφισαν να κλείσει αυτή η υπόθεση, δεν έχουν δικαίωμα να λένε ότι δεν έχουν ευθύνη στο σκάνδαλο Siemens. Ήταν μια προκλητική. Άδωνη, δεν την έχεις δει. Δεν την έχεις δει σύμβαση Siemens. Δεν την έχεις δει. Είναι προκλητική. Να σας πω τι λέει. Θα μας κάνει σεμινάρια για όχι, ακούστε τι λέει. Αυτό λέω και κλείνω εγώ. Λέει τα εξής. Τι ανέλαβε η Siemens. 100 δισεκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ από έργα του δημοσίου που δεν έχουν τέλεση διοίκηση δικαστικά, αλλά θεωρητικά τα διεκδικεί η Siemens, δηλαδή δεν ξέρουμε αν ισχύουν, παρετείται. Δίνει 90 εκατομμύρια ευρώ για την πάταξη της διαφθοράς, αυτό πράγματι υπάρχει, και 60 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις. Ο αρχιερέας της διαφθοράς για επενδύσεις στη χώρα. Τι επενδύσεις στη χώρα θα εξετάσει το ενδεχόμενο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης το κλείσαμε και ένα πράγμα εγώ καταλαβαίνω. Να τους το κλείναμε μισό λεπτό. Να τους το κλείναμε και με μηδέν κόστος, εγώ σας λέω. Γιατί δεν τους ζητήσαμε μέσα σε αυτή τη συμφωνία πείτε τα ονόματα των πολιτικών που πήραν λεφτά. Έλατε. Γιατί λοιπόν αυτό το επέτρεψαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και μετά οι ίδιοι είναι που θα πούνε δεν ευθυνόμαστε εμείς για το παρελθόν. Εγώ επειδή έχω αποφασίσει την πολιτική, ασφαλώς αν θα εκλεγώ ή δεν θα εκλεγώ, να λέω την πραγματικότητα όπως τη ζω, γιατί με ενδιαφέρει πολύ να καταλάβουν πέρα από την τηλεόραση και από αυτά που ακούμε την ουσία. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Κάνει κριτική για τη Siemens, δικαίω ο κ. Κουλέμπης, εγώ συμφωνώ με όλα όσα είπε. Κάνει κριτική και ο κύριος την κοινωνική συμφωνία. Κοινωνική συμφωνία. Πάμε λοιπόν στον κύριο την κοινωνική συμφωνία. Μα είχατε την κυρία Κατσέλη, υπουργό Εθνικής Οικονομίας, και τον κύριο Καστανίδη, υπουργό Δικαιοσύνης. Είναι οι δύο συμπρόεδροι της κοινωνικής συμφωνίας. Από ποιους δύο υπουργούς εξαρτάται να πάει το ελληνικό δημόσιο και να ζητήσει αποζημίωση από τη Siemens το 1, 2, 3, 5 δισεκατομμύρια? Από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, την κυρία Κατσέλη, και από τον υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Καστανίδη. Γιατί μας κάνετε κριτική τώρα στην τηλεόραση, ενώ ήσασταν οι δύο πρόεδροι σας, οι δύο καθήλυνα αρμόδιοι για να πάνε τη Siemens στα δικαστήρια? Απάντηση. Γιατί ωραία το λέει ο καθένας στην τηλεόραση, ωραία το καταλαβαίνει το παιδί όταν γράφει Twitter ή είναι στο διαδίκτυο, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα από τη φαντασίωση απέχει. Ποια είναι η πραγματικότητα τώρα? Θα έπρεπε να έχουμε σκίσει τη Siemens την πρώτη μέρα. Σωστό. Δεν τη σκίσαμε. Για προφανείς λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, γιατί η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Γιατί η διαφορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Στα δύο μεγάλα κόμματα όμως. Είμαι βέβαιος και όχι μόνο σε πολιτικά πρόσωπα, Θάνο, για να μιλάω σαν από τον κόσμο. Πάντως στο λαό δεν ήταν. Γιατί να στείλουμε στη φυλακή αυτούς που έπρεπε το καλό σας. Στο λαό δεν ήταν. Πολλοί από αυτούς μπορούν να ζητάνε και την ψήφο μας σήμερα, κύριε. Αφού χάθηκε το χρονικό σημείο που μπορούσαμε να στραφούμε κατά τη Siemens και να έχουμε αποτέλεσμα πραγματικό που θα έπρεπε να το έχουμε κάνει, το ξεκαθαρίζω. Και θα έπρεπε να έχουμε κλείσει φυλακή στην Ελλάδα και όχι στον Βοράκο και τον Καραβέλα και όλους αυτούς και τους αφήσαμε και φύγανε. Για άμεσα εννοημένοι. Ωραία. Φτάνουμε τώρα και πού είμαστε. Είμαστε στο να πρέπει να ανοίξουμε τους σταθμούς του μετρό, Θάνο μου. Γιατί, και να έχουμε πληρώσει 400 εκατομμύρια για σταθμούς του μετρό. Να ανοίξουμε χωρίς να έχει κλείσει συμφωνία. Για ποιο λόγο, Άδωνη, πρέπει να κλείσει. Μισό λεπτό. Γιατί πρέπει να κλείσει συμφωνία, να πει ότι με τη Siemens συνεχίζω να κάνω δουλειές αυτές που έχουν υπογραφεί. Και άμα οι συμβάσεις του Μάκη του Βορύδη, όχι του Μάκη του Βορύδη που πήρε, είναι σωστές και είχαν εγκριθεί να προχωρήσουν, αλλά αυτό σημαίνει γιατί πρέπει να γίνει. Έπρεπε να έχουμε στραφεί κατά τη Siemens. Κάτσε, Άδωνη, όχι μισό λεπτό, να απαντήσει εδώ, Άδωνη. Να απαντήσει, Άδωνη. Να απαντήσει για να μην δημιουργούνται εικόνες. Η Siemens μπορούσε να κάνει δουλειές όπως συνέχιζε να κάνει. Και αυτό δεν εξαρτότανε από το να κλείσει η συμφωνία. Ωραία. Οι σταθμοί του μετρό μπορούσαν να ανοίξουν, μπορούσε να προχωρήσει όπως προχώρησε ο Μάκης ο Βορύδης, τον ανοίξουν χωρίς να έχει κλείσει καμία απολύτως συμφωνία. Μία φράση, κύριε. Άλλο το ένα, άλλο μία το άλλο. Μία φράση, κύριε Γεωργιάδη, για να πάμε στο καταλάβουμε. Μία φράση. Δεν είχα δικαιολόγο. Μας είπα έπρεπε να έχουμε σκίσει τη Siemens την πρώτη μέρα. Τι να σας πω. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Γεωργιάδη. Η κυρία Μπακογιάννη αυτή την καραβέλα να φύγει. Ελάτε, γιατί εδώ τρελαθώ τώρα. Είστε από τη Δημοκρατική Συμμαχία. Η κυρία Μπακογιάννη, υπουργός εξωτερικών. Αν τον Καραβέλα να φύγει,
και κατηγορείτε εσείς εμένα για να το κάνατε. Ρωτήστε την πρόεδρό σας για να το κάνετε. Μέχρι να ρωτήσετε τη συμμαχία και την ακούστε, κύριε Καλέ, μπήκατε στην πολιτική. Και δεν λέτε τίποτα για την κυβέρνηση. Πρέπει να είστε στον πραγματικό κόσμο. Αν έχει κάποιο πολιτικό την ευθύνη στην Ελλάδα για αυτό που είμαι τη Siemens, έκανα ματεπώνυμο. Να είμαστε εννοημένοι. Εγώ θέλω να είμαι ευγενή για την προεκλογική περίοδο, αλλά να είμαστε εννοημένοι. Εγώ ευγενέστατα. Εντάξει. Λοιπόν, άρα δεν μπορείτε εσείς ειδικά να ασκείτε κριτική σε άλλο κόμμα γιατί έβγε ο καραβέλα από την Ελλάδα. Τον άφησε και έφυγε η κυρία Μπακογιάννη. Ω υπουργό εξωτερικών. Πάντω, εγώ σα λέω ότι είναι γνωστά από το Πανελλήνιο, δεν ξαφνικά. Βοηθάνε την κυρία Μπακογιάννη ή τον κύριο Κωνσταντίδη. Αυτό σα λέω. Εγώ σα λέω λοιπόν ότι κακώ δεν σκίσαμε τη Siemens από την αρχή. Πολύ κακώ. Κύριε Καραδικόλα, ναι, απαντήστε. Μισό λεπτάκι θέλω να πω κάτι στον κύριο Γεωργιάδη. Μία φράση πολύ σύντομα. Κύριε Γεωργιάδη και η κυρία Κατσέλη και ο κύριο Κωνσταντίδη αντέδρασαν από την αρχή. Και μάλιστα δεν μπορείτε να ψέξετε ειδικά τον κύριο Καστανίδη και την κυρία Κατσέλη όταν ο κύριος Καστανίδης το 1997 παραιτήθηκε από την κυβέρνηση Μύτη για το πάρτι που γινόταν. Ακούστε με κύριε Γεωργιάδη. Για το πάρτι που γινόταν με τις μίζες. Παρετήθηκε, κατήγγειλε δημόσια τον πρώην Πρωθυπουργό. Ακούστε με κύριε Γεωργιάδη, τι κλείνω. Τον κατήγγειλε δημόσια. Κύριε Γεωργιάδη, δεν έχουμε χρόνο. Αφήστε με κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη, παρετήθηκε ο κύριος Καστανίδης, τον κατήγγειλε δημόσια και στη θέση του πήγε ο κύριος Μαντέλης με τις γνωστές συνέπειες. Τελειώσαμε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πήγε ο Καστανίδης. Εσείς να μου εξηγήσετε κύριε Γεωργιάδη, εσείς που έχετε δεσμευτεί στο Μνημόνιο 2, πώς εσείς που έχετε δεσμευτεί για το Μνημόνιο 2 τολμάτε και λέτε στον ελληνικό λαό ότι μετά τις εκλογές θα το επαναπραδιαπραγματευτείτε. Αυτό να μου πείτε, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Καραδικόλα, ακούστηκε, έβγαλε συμπεράσματα ο κόσμος, κύριε Γεωργιάδη. Την καληνύχτα από τον νεότερο της παρέας, τον κύριο Κολοκούρη από τους οικολόγους. Σε ένα λεπτό, καληνύχτα, κλείστε τι θέλετε να πείτε. Σε ένα λεπτό, πολύ σύντομα, επειδή θύχηκαν πάρα πολλά ζητήματα εδώ πέρα. Θα ήθελα να αντιστρέψω το κύριο διακύβευμα των εκλογών για να το δούμε λίγο με μια δεύτερη ανάγνωση. Όχι το μνημόνιο ως μέσα στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο στην πραγματικότητα. Έχουμε να επιλέξουμε είτε να παραμείνουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος, δηλαδή με τα δημοκρατικά κοινωνικά στάνταρ τα οποία υπήρχαν και να αναπτύξουμε ζητήματα περιβάλλοντος κτλ. Είτε με το μνημόνιο να περάσουμε σε επιλογές που μας φέρνουν στη Λατινική Αμερική της δεκαετίας του 70 με τέτοιου είδους επενδύσεις, με τέτοιου είδους δραστηριότητες οι οποίες καταστρέφουν, μας βγάζουν έξω από την Ευρώπη αντικειμενικά. Ναι κύριε Κολοκούρη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε ο λαός να κρίνει, να αποφασίσει ό,τι κρίνει εκείνος ότι θα σφέρει καλύτερα. Καλή σας νύχτα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε. Θα μιλήσουμε άλλο, δεν μιλήσαμε κανένα. Κι άλλο, κι άλλο. Εκτός πλατό θα πούμε κι άλλο.